Αυτό που λέω πια για να κάνω κάποιον παρέα, ξέρει τι θέλω να το ρωτάω. Δεν το ρωτάω πόσα λεφτά έβγαλε. Και δεν mm. θέλω να με ρωτήσει. Θέλω να το ρωτήσω πόσε στιγμέ ζωή έζησε. Mm. Εγώ στη ζωή μου, για να κάνω παρέα με κάποιον, θέλω να μου πει τι έχει ζήσει. Βέβαια. Yeah. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Για να λησμονεί τα παλιά σου χρόνια, σημαίνει ότι τα σημερινά σου χρόνια Εχιρότερα. είναι, είναι χειρότερα. Mm. Εγώ, ξέρει τι λησμονώ. Το αύριο. Ξέ γιατί? γιατί αν υπάρχω, είμαι σίγουρο πια ότι με τη δουλειά που κάνω καθημερινά στον εαυτό μου θα είμαι καλύτερο. Χορηγό του επεισοδίου είναι το Πανεπιστήμιο Νεάπολη Πάφου. Εφόσον δεν ασχολείσαι, δεν βλέπει αυτό, δεν βλέπει με το κινητό, δεν ασχολείσαι πολλέ ώρε όπω μου λες. Με τι ασχολείσαι μέσα στη μέρα. Νομίζω Έλα ότι. Έλα μου κοντά στο μικρόφωνο, Νομίζω. ή τράβα το μαζί σου να. Ναι. Okay. Ε. Okay, ε, είσαι τέλειο. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνω προσπαθώ να βρω πτυχές του εαυτού μου που μέσα από την εξέλιξη που ψάχνω βαθιά μέσα μου πώς θα ζήσω ακόμα καλύτερα και θα μεγαλώσω τις στιγμές χαράς μου και ευτυχίας. Οι οποίες για να μην μείνει στη θεωρία και να είναι λίγο πιο πράκτικο. Κοίτα, η... ας πούμε ένα μπορεί να είναι διαβάζω. Στις 2 μέχρι τις 4 διαβάζω βιβλίο. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Πολύ ωραία. Τι σου δίνει το διάβασμα. Ε, Εξήγησέ το μου μπορεί για να, να είναι... το πιστέψω. Για να, να... Είναι... για να το νιώσω αυτό που μου Ωραία. Μπορείς. Μπορεί να είναι γνώση. Μπορεί να είναι ε, απλά διαβάζω ένα μυθιστόρημα γιατί έτσι έχω εκπαιδευτεί το μυαλό μου αντί να δω μια ταινία, αντί να δω μια σειρά. Άρα μπορεί να είναι ευχαρίστηση. Είναι entertainment. Θέλω να μου πεις μια λέξη που να με κάνει να νιώσω ότι θα διαβάσω κι εγώ. Έχει μία λέξη. Δηλαδή διαβάζει δύο ώρε. Μου το είπε τώρα για να σου εξηγήσω και εγώ μετά, έτσι. Mm. Και μου λε: Διαβάζω δύο ώρε εκείνη την ώρα. Πε μου μία λέξη που θα με κάνει, θα αποτυπώσει το συνέστημά σου, ασχέτω τι διάβασε. Έχει να κάνει όμω με αυτό που διάβασα, αλλά θα σου πω τη λέξη. Ναι. Ε, μελέτη. 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 Διότι ακόμα και ένα μυθιστόρημα, μυθιστόρημα του Stephen King. Την ίδια ώρα που μαθαίνω, ας πούμε, με αυτό τον τρόπο, με αυτό το θρύλε που με κρατάει σε αγωνία, εγώ την ίδια ώρα ρετώ και τον τρόπο γραφή του Κινγκ. Okay. Ο οποίο μπορεί να ήταν τρυπαρισμένο με ξέρω εγώ πόσα γραμμάρια κοκαίνη, α πούμε, ξέρω εγώ όταν τα έγραφε τη δεκαετία του 80, ο ίδιο τα έχει πει. Εμένα όμω με ενδιαφέρει η όλη αφαίρεση των κειμένων που έχει κάνει. σω γιατί είναι και η δουλειά μα, α πούμε. Ε, μέρα, σου, μέρα, μέρα σου δουλειά μα. Ε, ξέρω σε Είναι, είναι σε κάλυψε. Είναι φοβερό που ο κάθε άνθρωπο για να γράψει τελικά. Mm χρειάζεται να πάει σε ένα μέρος το οποίο θα νιώθει μια απίστευτη ενέργεια. Ο Κινγκ μπορεί να πει να πήρε κάποια πράγματα για να του συμβεί αυτό. Ναι. Δεν οδηγούμαστε εκεί, ούτε θέλουμε κάτι τέτοιο, έτσι, δεν μεταφέρουμε κάτι τέτοιο. Εγώ πάλι ας πούμε αντιλαμβάνομαι ότι όταν κλείνομαι σε ένα safe κουτί, παρόλο που δεν μου αρέσει η safe zone, το safe zone δεν μου αρέσει εμένα, παρόλο αυτό έχω αντιληφθεί ότι για πολύ καιρό τα πρώτα μου βίντεο τα έκανα στο αυτοκίνητο. Ένιωθα ότι δεν με ακούει κανένα και εγώ μπορώ να φωνάξω όσο θέλω. Χωρί να με νοιάζει ποιο με βλέπει και τι γίνεται. Εκεί αντιλήφθηκα ότι θέλω να το εξελίξω ακόμα και αυτό. Αναρωτήθηκα γιατί το κάνει μέσω του αυτοκίνητου. Γιατί φοβάσαι να το κάνει και έξω στον κόσμο. Αφού μιλά στον κόσμο, κατευθείαν και δεν φοβάσαι τι θα πει. Απλώ αντιλήφθηκα ότι δεν ήταν κάποιο λάθο. Απλώ επηρεαζόμουν από του ήχου, οπότε δεν μπορούσα να απομονωθώ στη σκέψη μου. Έχω πέρασει και στο άλλο level με μένα, που πια μπορώ να ανεβάσω βίντεο ακόμα και δίπλα μου να έχει ένα εκατομμύριο κόσμο. Γιατί εγώ είμαι συγκεντρωμένο στο συνέστημα που ζω εκείνη τη στιγμή και όχι στο συνέστημα που ζουν οι υπόλοιποι γύρω μου. Γιατί η ευτυχία μου αρμόζεται σύμφωνα με το δικό μου δρόμο και το δικό μου πλάνο ζωή. Mm. Οι άνθρωποι συνήθω ακολουθούν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιο θα με ακολουθήσει, αλλά με ενδιαφέρει να ακολουθήσω το δρόμο που έχω επιλέξει την ώρα που ξυπνάω. Ακολουθήσει το δρόμο χαράζει. Ναι. Το αν, το, αν, το αν ευτυχήσω ο δρόμο που χαράζω να ανοίξει το δρόμο σε άλλου ανθρώπου, με πολύ αγάπη το λέω, και να ακολουθήσουν κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει να ακολουθήσουν, ε, δεν θα του πιέσω, αλλά θα μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα που το βλέπει όμω τώρα σε Κωνσταντινό, θα πει ότι είναι εγωιστή ο, ο Λοίζου που α πούμε θέλει τον να τον ακολουθήσουν, χαράζει έναν δρόμο που λέει, Ξέρετε, αυτό είναι ο σωστό για μένα και αν θέλετε να ακολουθήσετε, αλλά εγώ δεν πρόκειται να ακολουθήσω άλλο. Σωστό για μένα. Ε, όταν γεννιόμαστε και στην πορεία του χρόνου, αντιλαμβανόμαστε κάποια σωστά και κάποια λάθη σύμφωνα με τη δική μα οπτική. Για τον άνθρωπο πάντα που θέλει να εξελιχθεί και δεν θέλει να γίνει έρμεο ή η σκυλάκι του καθενό. Mm. Οπότε στη διαδικασία αυτή, αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια πράγματα δεν σε αρμόζουν, δεν σε χαρακτηρίζουν. Σου επιβάλλουν να αρμόζουν, σου επιβάλλουν να είσαι κάπω. Οπότε εκείνη την ώρα, αντιλαμβάνεσαι ότι ο καθένα όντω έχει το δικό του δρόμο, ακόμα και οι γονεί μα. Οπότε, γιατί πρέπει να είναι εγωιστικό το να δει κάποια διαφορετικά πράγματα και αφού ακολουθεί 5, 10, 20 ανθρώπου από τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, συγγενεί και ανοίγει αυτό ο κύκλο, γιατί όλα ξεκινάνε από το σπίτι, έτσι. Τα εφόδια, να σέβομαι πια στα 38 μου του γονεί μου απεριόριστα, αλλά να απαιτώ να σεβαστούν και αυτοί ότι δεν τέριαξε η δική του οπτική με τη δική μου. Εγώ δεν μειώνω την οπτική των ανθρώπων, παρόλο που καμιά φορά γίνομαι ίσω για, για, για κάποιου ανθρώπου εριστικό ή υπερβολικό ή κακός. Μπορεί να είμαι και ο πιο θυμωμένο άνθρωπο που μιλάω για αγάπη. Αν παρατηρήσει πιο πολλοί άνθρωποι, μιλάνε με ένα χαμόγελο και σου ρίχνουν το μαχαίρι στην καρδιά. Σκέψτε το λίγο αυτό, και α το σκεφτούν και οι άνθρωποι που μα ακούνε τώρα. Εννοείς, ε, ρίχνουν το μαχαίρι, εννοείς, κοίταξε, ε, όταν μιλά κάποιο για την αγάπη, μπορεί να μιλάει με καλή καλή είναι πιο ήρεμο. Ίσως επειδή η αγάπη είναι σπάνια πια και ίσω επειδή οι άνθρωποι κοιμώνται. Ε, it's okay, Αλλά τι γίνεται. Η αγάπη πολλέ φορέ έχει ανάγκη ο άνθρωπο να, να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Δεν θέλει τη μοναξιά. Κανένα δεν θέλει τη μοναξιά. Παρ' όλα αυτά όμω, όταν βλέπει ότι ο κόσμο αγαπάει από, με προποθέσει ή από συμφέρον και έχει πάντα κάτι πίσω το οποίο είναι ύπουλο, είναι άνανδρο, είναι χυδαίο. εμένα αυτό με ενοχλεί. Και όταν το αντιληφθώ ότι ο λόγο που είναι μαζί μου δεν είναι ο πραγματικό. Mm. Εκεί γίνε και ο θυμός μου έχει να κάνει με την όχι αλήθεια. Είμαι ένας πολύ υπερεβολικός άνθρωπος, πολύ, πολύ, σε σημείο που κι εγώ Καμιά φορά λέω μήπως είσαι πολύ. Προσπάθησα κάποια στιγμή να είμαι λίγο. Να είμαι λίγο. Λέω Κώστα μου, χαλάρωσε λίγο γιατί ο κόσμος λέει έχουμε χρόνο. Εκείνη την ώρα πιέστηκα και αντιλήφθηκα ότι δεν έχω χρόνο. Μακάρι να μην χρειαζόταν να κοιμηθώ. Δεν θέλω να κοιμηθώ. Δεν προλαβαίνω. Δεν <laughs> το λέω και εγώ κάποτε. <laughs> γιατί είναι η μόνο 24 ώρε ημέρα και και μη δω. Και ο λόγο δεν είναι για να βγάλω παραπάνω λεφτά. Ναι. Έχω ανάγκη να ζήσω και άλλα πράγματα και φοβάμαι, και στο λέω με το χέρι στην καρδιά, φοβάμαι, μην τελειώσει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και ξέρει γιατί μου αρέσει. Γιατί έμαθα να παλεύω, να δουλεύω το πρωί μέχρι το βράδυ, και να μην σκέφτει, να μην λέω στον κόσμο και στους φίλους μου «Α, πόπο, ξύμισα 8, πόπο, είχα αυτό, μετά...» Δεν το λέω ποτέ αυτό. Εγώ, ξέρεις, θα σου πω το Σαββατοκύριακο, πάω εκδρομή. Δεν θα σου πω για το, για το, για το γαμίσι που έχω φάει όλη yeah, τη βδομάδα, ναι, 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 το οποίο ναι, ναι, ναι. εγώ το επέλεξα. Θα σου πω... Για τον έρωτα που έζησα, το Σαββατοκύριακο. Άρα θε να βγάλει έξω το θετικό αποτέλεσμα. Μα οι άνθρωποι παλεύουν. Ναι. Μην πω για του ανθρώπου. Α πω για μένα, για να μπορέσω να περάσω ένα μήνυμα. Έτσι, γιατί είναι, είναι άσχημο ίσως, τελικά να μιλά για του άλλου. Α το πούμε έτσι. Α μιλήσω για μένα, ότι παλεύω. Δεν πα, παλεύω για μένα, για να αποκτήσω κάτι. Οι περισσότεροι παλεύουν για να αποκτήσουν αντικείμενα, να διχτούν στου άλλου. Καλά κάνουνε. Το έκανα κι εγώ. Πήρα μηχανή πήρα αυτοκίνητο, έπρεπε να έχει την τάδε ονομασία, γιατί αυτό είναι. Και μετά σκέφτηκα, ποιο αρμόζει το τι είναι και γιατί πρέπει να είμαι με αυτό το είναι και να μην είμαι με το είναι το βαθύ, του βαθύ αυτού μου. Όχι του εγωιστικού, του ανθρώπου που δεν φοβάται πια να δείξει αυτό που είναι, είναι αληθινός και πάει να ζήσει. Και τα πούλησα όλα, γι' αυτό και πολλές φορές λέω στους ανθρώπους, ε, με ένα μήνυμα που είχαν βάσει και πρόσφατα γιατί με ρώτησε ένα παιδί στον δρόμο μου λέει δάσκαλε μου λέει σε ευχαριστώ που με βοήθησες οκ okay, πολύ όμορφο αυτό να το ακούς συνέχεια πια και μου λέει μπορείς να μου πεις την ευτυχία και του λέω ευτυχία του λέω φίλε μου του λέω στα 38 μου αν μπορώ να σου το πω είναι να μπορείς να αγοράσεις ό,τι σε φαντάζει φαντάζεις ότι σε κάνει ευτυχισμένο ώστε να αντιληφθείς ότι πρέπει να το πουλήσεις γιατί δεν είναι αυτά η ευτυχία Ναι, mm. yeah, καταλαβαίνω πώ ν γιατί. Κοίτα, έχω κάνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή το 19, ας πούμε, είχα ένα Jeep, είχα πιο πριν μια BMW, είχα πιο πριν ένα Audi και μετά το αυτή τη στιγμή έχω τίποτα. Ενώ όχι γιατί, γιατί, του επέλεξα και λέω στην Αθήνα, όκει, okay, θα κινηθώ με αυτόν τον τρόπο και θα τα διάσω όλα. Βλέπει όμω τι πήγε να πει τώρα. Άκου να σου πω κάτι για να το βοηθήσω. Μου λε, όχι ότι πήγε να εννοηθεί, ότι όχι ότι δεν έχει λεφτά ή ότι έχει αποτύχει. Είδε πόσο άγχο έχουμε. Όχι, δεν έχω άγχο. εσύ. Είναι, είναι, δεν το λέω για να σημειώσω. Ναι. Το λέω για να του περάσω το μήνυμα. Ότι κοίτα πόσο οι άνθρωποι, ακόμα και για τα καλά πράγματα, έχω παρατηρήσει τον εαυτό μου να δικαιολογούμε. Δηλαδή, οι περισσότεροι θα πιστέψουν ότι, Α, οκ, okay, μήπω δεν πάει καλά και δεν έχει λεφτά, γι' αυτό δεν έχει BMW. Καταλαβέ. Ενώ στην ουσία απλώ είναι φοβερό και φοβιστικό mm. για του ανθρώπου να πιστέψουν ε, ότι μπορεί χωρί αυτά. Α, mm. βέβαια. Είναι, είναι. Άκου. Τους, αρχίζω και του. Για να του νιώσω και να του αποδεχτώ, γιατί δεν αποδέχομαι του ψεύτε, δεν μπορώ να αποδεχτώ την ψευτιά που υπάρχει γύρω μα. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουν μεγαλύτερο φόβο και δεν μπορούν να το σπάσουν. Mm. Μόνο εκεί μπορώ να του δικαιολογήσω. Ψάχνω δικαιολογίε καθημερινά για να έρθω σε επαφή με κόσμο. Ωραία, σε κοντράρω. Έχει 6 εκατομμύρια ευρώ αύριο το πρωί για κάποιο χιλ λόγο. Ωραία, βρέθηκαν 6 εκατομμύρια στην τραπέζα τα βλέπει, τα ξαναβλέπει, τα ξαναβλέπει, τα ξαναβλέπει. Τα μηδενικά είναι πολλά και τα λεφτά για να τα φά. Θε καιρό αν τα χειριστεί σωστά. Σου έρχεται ή δεν σου έρχεται να κατεβεί κάτω, α πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα μέρο, σε ένα πούμε, το τάδε έχει Άστον Μάρτιν αυτό το κίνδυνο, γιατί γούσταρε μια ζωή να το κάνει αυτό. Λοιπόν, στο σταυρό που σου κάνω. Στο σταυρό που σου κάνω. Στορκίζομαι ότι θα πάω αυτή τη στιγμή. Τη στιγμή που θα σου πω. Θα πάω στο μέρο που πάω για μπάνιο, και απλώς θα πω ότι ίσως να ηρεμήσω και επειδή είμαι πολύ αγχώδης και μπορεί να αρρωστήσω από αυτό κάποια στιγμή με το άγχος του αύριο να μπορέσω να έχω δύο φράγκα στην άκρη αν θα κάνω ένα παιδί και όλα αυτά θα ηρεμήσω και θα πω ok ε, ίσως και θα απολαύσω ακόμα περισσότερες μέρες από την ευτυχία μου γιατί έχω μια καβάτσα που μπορεί να μην περάσει ποτέ αρνητικά για το αν θα δούλεψα μία ώρα παραπάνω ή λιγότερο και έβγαλα πέντε ευρώ παραπάνω ή πέντε λιγότερο. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, επειδή είμαι επηρεασμένο πάρα πολύ με το, με το βαθμό πίεση στον εαυτό μου για να δω τα πράγματα διαφορετικά και να ζω ακόμα καλύτερα, μπορώ να σου βάλω και τα κλάματα, όχι ψεύτικα. Το νιώθω αυτό που σου λέω τώρα, γιατί εκεί νιώθω ελεύθερο. Mm. Ήμουν από πολλά χρόνια φυλακισμένο μέσα σε αυτοκίνητα και μηχανέ. Ό,τι ήμουν κάποιο. Και πριν, πριν πουλήσω την τελευταία μου μηχανή που ήταν συλλεκτική και ήταν μία στην Ελλάδα σχεδόν σε όλο τον κόσμο, ήταν 666 σε όλο τον κόσμο. Οπότε όταν έμαθα ότι είναι μία και συλλεκτική, <Τι> λέω <Τι> λέ, θα την πάρω. Ντουκάτι. Ναι, Ντουκάτι. Διαβέλ, Diesel Edition. 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 Ναι, 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 ξέρω <Τι> ποιο <Τι> λες. θυμάμαι ότι ήθελα να την πουλήσω πια, δεν μου άρεσε. Και στον δρόμο όταν, την έλε... όταν έλεγα μέσα μου θα την πουλήσω το πρωί, οδηγούσα και κάποια παιδιά μου έκαναν έτσι. Ε, εγώ εκεί λέω: Αφού μου κάνουν έτσι, είμαι cool. Είμαι cool. Πάω σπίτι μια μέρα όμω και λέω: Ποιοι μου κάνουν έτσι, ήταν 18, 20 χρονών, 25 παιδιά τα οποία δεν είχαν ποτέ ούτε παπάκι. Mm -hmm. Οπότε τώρα τα βλέπουν ένα τύπο μπρατσαρά με μηχανή. Ε, ε, να το είδωλό μου. Να το είδωλό μου. Αλλά εγώ ήμουν ειδωλό. Έχει πολλέ γκούμενε αυτού. Ναι, κάπω έτσι. Εγώ όμω κατάλαβα νωρί ότι οι γκόμενε δεν μου προκαλούν ε, ευτυχία. Μου προκαλεί μια γυναίκα που θα πορεύτω μαζί. Όταν κατάλαβα ότι τελικά αυτά δεν με ενδιαφέρουν που τα κάνουν οι άλλοι, αλλά πρέπει να τα κάνω εγώ στον καθρέφτη μου, ναι. είχα πέσει έξω και θεώρησα ότι έχω χάσει χρόνια. Σήμερα βέβαια λέω ότι απλώ πήρα κάποια μαθήματα και χαίρομαι που, που το άλλαξα όσο πιο γρήγορα μπορώ. Και αντιλαμβάνομαι ότι όσο πιο γρήγορα αλλάζω προς τη δική μου ευτυχία, τόσο πιο γρήγορα αντιλαμβάνομαι ποιου πόσο χρόνο λιγότερο θα δίνω στους ανθρώπους και ευκαιρίες. Γιατί είναι μία μεγάλη ευκαιρία και λέγεται ζωή. Και αν σκεφτούμε ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε ένα 24ωρο, πιστεύεις άραγε ότι κάποιο από εκεί έξω θα τον ένοιαζε τι θα πει ο κόσμος. Όχι. Αλλά επειδή πιστεύουμε ότι έχουμε πολλή ζωή και εγώ δεν το πιστεύω, ε. επειδή μου αρέσει πάρα πολύ που ζω. Και τώρα θα σου πω κάτι που σκέφτηκα. Αν ακούσει όλα τα παιδιά που μεγαλώσανε, Λένε να είχαμε τα παιδικά μα χρόνια πίσω. Εγώ δεν θέλω τα παιδικά μου χρόνια πίσω. Ναι, εγώ. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ που είμαι ακόμα έτσι και ναι. πιο τρελό. Είμαι παιδί. Παλεύω κάθε μέρα για να είμαι παιδί. Αν έχει εξέλιξη καθημερινά και συνεχώ πασχίζεις να εξελιχθεί, όχι αρρωστημένα, απλά με έναν όμορφο τρόπο βάζει τα πλανά σου κάτω, δεν υπάρχει λόγο να επιστρέψει πίσω γιατί λε τώρα τι κάνω εδώ πίσω. Καταλαβές. Πεθυμώ την παιδική μου ηλικία γιατί νοσταλγώ. Ότι ξέρει, πού ήμασταν νεαροί, μα πήρε η μάνα, μα μαμα δυο δύο-τρει σκηνέ, πέντε. Αλλά όχι να επιστρέψω. Δηλαδή, υπήρχε μηχανή του χρόνου, α πούμε, δεν θα επέστρεφα πίσω. Έχουμε δημιουργήσει πολύ Βέβαια. παραπάνω στιγμέ από αυτέ που Βέβαια. πιστεύαμε ότι είναι φοβερέ. Αυτή τη στιγμή παίρνω την πιο ωραία φάση τη ζωή μου. Ε, φαντάζομαι και εσύ. Άρα, γιατί να επιστρέψω πίσω όπου χρειαζόμουν τόσο πολύ διορθώση. Ήμουν τόσο ελαττωματικό για μένα που με βλέπω σήμερα. Μιλάω Βέλα, εγώ για μια. Και μία. σήμερα όμω θα μπορούσε να είσαι ελαττωματικό αν σε δει σε 10 χρόνια. Ακριβώ. Το θέμα είναι για να λησμονεί τα παλιά σου χρόνια σημαίνει ότι τα σημερινά σου χρόνια. Εχειρότερα. Είναι χειρότερα. Mm. Εγώ ξέρει τι λησμονώ. Το αύριο. Ξέρει γιατί. Γιατί αν υπάρχω, είμαι σίγουρο πια ότι με τη δουλειά που κάνω καθημερινά στον εαυτό μου θα είμαι καλύτερο. Γιατί λε αν υπάρχω. Η αβεβαιότητα, ένα πράγμα που βλέπω στα μάτια σου είναι ότι φοβάσαι. Το θάνατο. Νομίζω. Φοβάμαι το θάνατο πάρα πολύ. Όχι όμω όπω το φοβόνται οι άνθρωποι και πεθαίνουν σπίτι του. Τι Φοβά... σε φοβίζει από το θάνατο. σω ίσως, 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 να μην με φοβίζει. σω να, να, είναι κινητήριο δύναμή μου και έχω φτιάξει τον εαυτό μου ένα ωραίο πλάνο. Ότι αν φοβάμαι το θάνατο και δεν έχω απεριόριστο χρόνο, θα μπορώ το χρόνο που έχω κάθε μέρα το γεμίζω πάρα πολύ. Σκέψου έναν καναπέ. Και κάθισε πάνω. Φεύγουν οι άνθρωποι, έρχονται άνθρωποι. Φεύγουν τα παιδιά σου, έρχονται τα παιδιά σου. Φεύγουν οι άνθρωποι, έρχονται άνθρωποι. Έρχονται φαγητά, φεύγουν φαγητά. Εντάξει. Όταν φύγουν όλα αυτά, ποιο είσαι. Είσαι εσύ, είσαι ένα καναπέ. Όταν μείνει γυμνός. Ποιος Ποιο είσαι. Ποιο είσαι. Mm -hmm. Γι' αυτό φωνάζω και λέω: βγάλτε τα ρούχα σα, πηγαίνετε στον καθρέφτη, γιατί αν δεν αγαπήσει τη γύμνια σου. Δεν μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό. Άρα, και όταν θα έρθει η ώρα του οργασμού, του οργασμού, γιατί η ζωή είναι οργασμός. οργασμό. Mm -hmm. Οι άνθρωποι περιμένουν οργασμό από δονητέ, από πουλιά, από μεγέθη. Ο οργασμό του είναι, είναι ρηχό. Ο οργασμό είναι να σε κοιτάω και να τελειώνω, χωρί να σημαίνει ότι έχω τελειώσει. Εγώ έχω περάσει και από αυτό το level. Όταν ακούω ανθρώπου να λένε, θέλω να κάνω έξι φορέ έξι εβδομάδα για να πω ότι είμαι με κάποιον άνθρωπο. Δεν το βλέπω καν. Δεν με ενδιαφέρει το σεξ. Σαν πράξη. Εισαρκή η απολαυσή. Δεν με ενδιαφέρει καν. Ναι. Με ενδιαφέρει να συνδεθώ. Με ενδιαφέρει να τελειώνει η ψυχή μου. Με ενδιαφέρει να έχω οργασμό στην ψυχή μου, στην καρδιά μου. Με ενδιαφέρει να κοιτάω το πρωί τη γυναίκα μου και να έχω τελειώσει πρωτού την κοιτάξω. καν. γιατί τη φαντάζομαι. Εγώ τη γυναίκα μου τη φαντάζομαι. Δηλαδή, μπορώ να τελειώσω πριν καν τη δω. Γιατί έχω δημιουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι τελειώνουν με αυτό που βλέπουν. Εγώ με αυτό που αισθάνομαι. Καταλαβέ. Mm. Πριν μου αναφέρει για το θάνατο, υπήρχε ένα μέρο στην Αμερική. Δεν ξέρω ακριβώ που ήταν. Μια ταμπέλα, νομίζω ήταν έξω από μια εκκλησία που έγραφε The wealthiest place on earth is the graveyard. Όταν λέγε wealthiest, δεν είναι πλούσιος, πλούς, ο πλούσιο πλούσιο, ο πλούτο. Λοιπόν, και μου έχει μείνει αυτό το πράγμα. Και κατάλαβα ότι οι επισκέψει μου σε κοιμητήρια, Γιατί δεν μου αρέσει καν λέω ότι λέξη νεκροταφείο. Σε κημητήρια. Ε, με έκανα να νιώθω διαφορετικά όταν έφευγα. Δηλαδή, κάτι υπήρχε, ό,τι βάρο και αν υπήρχε μέσα στη ψυχή σου, ...μπούμ... Όχι μόνο γιατί πήγαινε να δει έναν άνθρωπο δικό σου, να δει τον τάφο του άνθρωπου του δικού σου, ξέρω εγώ, ή να πάει να μιλήσει με έναν δικό σου άνθρωπο που ξέρει. Γενικά, μια επίσκεψη και το συστήνω πάρα πολύ. Και μπορεί ας πω, αυτό να ακούγεται ακραίο. Σιγά, μην πάω. Έχω τόσε δουλειέ και θα πάω να γυρίζω τα ή μάγκα για να Δεν Νιώθω και καλά μια επίσκεψη σε κάνει να καταλαβαίνει τι σημαίνει ζωή. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο θάνατο είναι για να σου θυμίζει καθημερινά ότι πρέπει να ζήσει. Και εγώ, α πω, μεταξύ θεών, δαιμόνων, διαβόλων και διαφόρων, ξέρω εγώ, εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο δώρο σε αυτή τη ζωή είναι να τη ζήσει στο μάξ. Να την απολαύσει. Δηλαδή, σου έχει δοθεί αυτή η απολαύση. Είναι από το χέρι σου, αν θες να κάθε όλη μέρα σαν καναπέ, μένα μένα, μένα, μένα okay. να ένα πληκτρολόγιο με ένα, τηλεχιστήριο. It's, okay. Απλώ σε παρακαλώ, σε βάσου και εμένα που δεν είναι οκ. Okay. Ακριβώ. Ξέρει, όπω γίνω εγώ στα social, στην τηλεόραση τώρα, ναι. εδώ σήμερα, και φωνάζω να ζήσουμε, γιατί έτσι πιστεύω ότι είναι OK. Ε, δεν δεν απέτησε από κάποιον να το ακολουθήσει αυτό. Οπότε μπορεί να ανεβάσει κάποιο και ένα βίντεο ακόμα, χωρί να χρειάζεται να σχολιάζει εμένα που φωνάζω να ζήσουμε. Και να πει, όχι, καθίστε στον καναπέ. Α κάνει ο καθένα το δικό του αγώνα και είναι οΚ. Okay. Πριν είπε για τα κινητήρια και λε, είπε κάτι ωραίο και θέλω να το πω έτσι να το αναφέρω. Ε, Πρόσφατα ένα φίλο μου ο Νίκο Σοκαρόκη, ένα φοβερό τύπο. Ε, artist Με όλη τη σημασία τη λέξη, γιατί μπορούμε να βαθύνουμε την κουβέντα όταν μιλάμε. Κάνουμε μια γυμναστική μαζί και μπορούμε να βαθύνουμε τη κουβέντα. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Μου είπε μια ντάκα που μάλλον κάπου την άκουσα, αλλά δεν με πειράζει, γιατί εγώ από αυτόν την πήρα. Μου λέει, είπε πριν στα κινητήρια ότι έχουμε δουλειά θα τρέχουμε στα νεκροδοφία. Και, και μου είπε ότι μια μέρα έτσι χαριτολογότα μου λέει: Έξω από, από το κημητήριο ε, γράφει, λέει, στο δικό μα ε, και εμεί δουλειέ ναι, αφήσαμε. Ναι ναι, 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 ναι. Και, και με βοήθησε κι άλλο. Ξέρε, είναι ωραίο να μιλά με ανθρώπου οι οποίοι ψάχνονται, γιατί αυτά που ψάχνουν μπορεί μια λέξη. Και άπειρε φορέ εγώ με τον Νίκο και πολλού φίλου μου, όπω και με τον Σπύρο, τον Ανδριανό, ε, το κουμπάρο μου, mm. ε, θέλω να του εκθιάσω. Είναι αυτή η λέξη, σωστή, δεν ξέρω. Yeah. Okay. Ε, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι συζητάμε συζητάμε. Και είναι ok να συζητάμε και είναι ok και να μην βγει τίποτα, αλλά τις περισσότερες φορές μία λέξη μπορεί να είναι το κουμπί mm -hmm. που έχει φύγει από το ποκάμισο και σου φαίνεται τόσο χάλια. Ξέρεις, οι περισσότεροι κοιτάνε το σύνολο. Εγώ κοιτάω τη λεπτομέρεια. Γιατί η λεπτομέρεια είναι η ατέλεια. Και η ατέλεια έχω πει ότι είναι η τελειότητά μας. Αλλά εγώ θέλω να τη διορθώσω. Γιατί, όχι για να την κάνω τέλεια, για να μπορώ να πω τελεία και παύλα, that's, that's my life. That's my way. Αυτός είναι ο τρόπος μου. Ναι. Είναι πολύ... Σε λένε εγωιστή. Είσαι εγωιστής, λέγει, θέλει να γίνει το δικό σου. Και ρωτάω τον πατέρα μου. Όταν θες να γίνει το δικό σου, τι είσαι. Δηλαδή, σε μια συζήτηση, είμαστε δύο εγωιστές που θέλουμε να περάσει ο εγωισμός ο δικός μας. Εγώ δεν σε είπα εγωιστή. Σου λέω ότι έχει άλλη οπτική. Εσύ γιατί με λε εγωιστή. Είναι τραγικό. Έχω άλλη οπτική και είναι οκ... Okay. Πήγαινε εσύ στο νερό να πάω εγώ στο βουνό. Πήγαινε εσύ στο βουνό να πάω εγώ στη θάλασσα. Σου είπε κανένα να έρθει. Είναι η αποδοχή βασικά. Δεν δυσκολεύεται ο άνθρωπο απέναντί σου να αποδεχτεί αυτό Γιατί δεν αποδέχεται τον εαυτό του. Γιατί ξέρει τι, έχει μάθει σε αυτό το στερεότυπο και σου λέει όποιο δεν, δεν υπάρχει σε αυτό το φαύλο κύκλο είναι outlaw. Είναι κάνει εξηγέρσει. Καταλαβέ. Ναι, 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 είσαι επαναστάτη. Τώρα, αν υπάρχει αιτία ή δεν υπάρχει αιτία, είναι άλλο που το Αλλά για μένα, ε, ένα άνθρωπο ο οποίο ενώ του δίνεται υπεπατημένη και αυτό κάνει επαναστάσει προ το καλό το δικό του και προ το δικό του όφελο, ή και δεν ενοχλεί του υπόλοιπου, εγώ του βγάζω το καπέλο. Γιατί μόνο από αυτού μπορούμε να μάθουμε. Το να είσαι ένα πρόβατο και να ακολουθεί τα άλλα σε αυτή τη ζωή, με τόσα δισεκατομμύρια κόσμο και τόσα δισεκατομμύρια προβλήματα, δεν λέει κάτι. Στον πεθερό μου πρόσφατα. Ε, είχαμε μια ωραία συζήτηση γιατί μου αρέσει και μιλάω και με του γονεί μα και με τα παιδιά μου και με όλου. Ε, γενικά μου αρέσει να, στο τραπέζι να μην κάθομαι να τρώω, μου αρέσει να μιλάω. Mm. Δεν είναι πολύ καλό αυτό να ξέρει, αλλά εμένα μου αρέσει. Αρέσει, <laughs> αρέσει. Δεν είναι καλό, μα να... <laughs> θέλω να φανεί άλλη. Ναι, σωστό. <laughs> ε, Α πούμε, μπορεί να είμαστε σε ένα τραπέζι και να λέει κάποιο ότι έχει μυαλό και είναι οκ, okay, έχει μυαλό. Και του είπα απλώ μια τάκα, του λέω ακόμα και ο Άιστάιν. Ε, αν ας πούμε θεωρήσουμε ότι είχε πολύ μυαλό και το κράταγε σπίτι του, δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι. Σωστό. Ξέρεις, και εκεί, εκεί μου ήρθε μια φλασιά και είπα στον πεθερό μου, πάνω σε συζήτηση έτσι, ότι τελικά εγώ δεν θέλω να κρατήσω τη γνώση μου για μένα. Εγώ δεν είμαι... Εγώ, ε, ίσως τελικά δεν είμαι εγωιστής όπως λένε όλος ο κόσμος. Γιατί εγώ θα ήμουν, αν έβρισκα την παραλία μου, όπω λέω, και πήγαινα μόνο εγώ και δεν μίλαγα, δεν έλεγα που είναι, γιατί είναι δικιά μου. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι όλα είναι δικά του. Ενώ είναι υπεραστικοί, δεν είναι τίποτα δικό του. Και εγώ απλώ τι κάνω, απολαμβάνω το δώρο που μου δόθηκε. Οι άνθρωποι πάντα πιστεύουν ότι του χρωστάει η ζωή, ενώ η ζωή του το, το δώρο. Ζωή. Αυτό που λέγαμε πριν. Του έδωσε ένα δώρο. Ναι. Τεράστιο, που λέγεται ζωή. Βεύε. Και οι άνθρωποι σου λένε: Μου χρωστάει η ζωή, ενώ έχουν ζωή. Η με έχει αδικήσει η ζωή. Είναι, είναι απίστευτο. Ναι, ναι. ναι, με έχει αδικήσει. Και λε: Ποιο η αδίκησε? Δεν ξέρει εγώ τι πέρασα. Γιατί ξέρει εγώ τι πέρασα. Το ότι με βλέπει χαρούμενο σημαίνει ότι εγώ δεν έχω προβλήματα. Έχω πάρα πολλά. Και ειλικρινά κάποια στιγμή ξυστή Θα ήθελα. Δεν είναι σωστό, αλλά μπορεί να ήθελα να κάνω μια συνέντευξη κάποια στιγμή και να πω όλα τα προβλήματα που έχω γιατί δεν mm. ξέρεις, τον πακό, με νοιάζει. Ξέρει ποιο είναι το κακό. Ότι μετά θα σε αγορηθούν όλοι οι συγγενεί μου γιατί είπα τα προβλήματα που δεν τολμάνε να πούνε. Mm. Εγώ ποτέ δεν έχω πει ότι δεν έχω προβλήματα και τον εαυτό μου πρώτον α, το χτυπάω. Αλλά οι άνθρωποι ξέρει, ε? Είμαι εγωιστή, εγώ, εσύ, αλλά στο σπίτι, αν τολμήσει και θίξει την οικογένεια, ε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί αφού δεν το μάθε κανένα. Σπα στην πατριαρχία. Είναι οκ. Είναι okay. Δεν το μάθε κανένα, είναι οκ. Okay. Ναι, ναι. Και έχουν τα χίλια προβλήματα. Αρκεί να είναι οκ. Okay. Και λε, για ποιου άραγε θε να είσαι οκ. Okay. Για ποιου. Έχουμε. Νομίζω ότι ο αγώνα μου από εδώ και πέρα, στα 38, γιατί πιστεύω ότι κάνουν ένα αγώνα για τα παιδιά. Όχι πίστευα. Ο αγώνα με μένα να ξέρει πολύ σημαντικό είναι επειδή ήμουν ένα αδύναμο παιδί, όπω μπορεί να έχει διαβάσει και στο βιβλίο μου. Ναι. Ήμουν ένα πολύ αδύναμο παιδί. Δεν μπορούσα να, να, να πάω καν στη στάση του λεωφορείου, να πάρω το λεωφορείο, να πάω βόλτα. Φοβόμουν. Φοβόμουν, φίλε. Δεν ξέρω τι φοβόμουν. Δεν είμαι το παιδί που, που μπορώ να, να, έρθω στο ξύλο, να έρθω στα χέρια με κάποιον. Δεν θέλω. Δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω καν να σκεφτώ τι μπορώ να σου προκαλέσω, ούτε να μου προκαλέσει. Θέλω να συνεχίσω. Όχι, δεν έχω νεύρα κι εγώ. Δεν μου αρέσει όμω αυτό. Και τι έγινε. Σκέψω ένα παιδί που δεν μπορεί να πάει να βγει από το σπίτι του, να πάει στη στάση να πάρει το λεωφορείο που οδηγεί άλλο, και αυτή τη στιγμή είμαι πολύ γαμάτο με τον εαυτό μου που οδηγώ το δικό μου λεωφορείο που έχει τη δική του αφετηρία. Είναι, είναι σοβαρό αυτό που έχω πετύχει, φίλε. Αν όχι, κάποιο μπορεί να θεωρείται αυτονόητο ναι. για σένα που είχε αυτέ τι φοβίε, ναι. Οπότε αποφάσισα, συγγνώμη, αποφάσισα απλώ. Ότι είναι ok, που τα, Όχι, μπράβο μου που τα κατάφερα, αλλά δεν έχει νόημα αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά εκεί έξω που έχουν ανάγκη να βγουν από την πόρτα του σπιτιού τους και πρέπει κάποιο με κάποιον να ταυτιστούν που το έχει ζήσει. Mm. Δεν με νοιάζει για αυτού που κάνανε εκατομμύρια. Εγώ δεν ξέρω να του εξηγήσω πώ να βγάλουν εκατομμύρια. Όμω μια μερίδα του κόσμου που δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του από φόβο, μπορώ να του βοηθήσω. Α βοηθήσει ο καθένα όπου νιώθει δημιουργικό. Δεν δε με πειράζει, δεν είμαι εγώ μοναδικό και να δώσουμε λίγο. Σωστή κατεύθυνση καινούρια και ο καθένα το είδο του να βοηθήσει του αντίστοιχου ανθρώπου. Ε, δύο ερωτήσει. Ποιο και, και, και ήταν εσύ ένα ο δικό σου άνθρωπο, Αν υπήρχε ένα άνθρωπο ο οποίο ε, είδε και σε βοήθησε να ξεκουμποθεί και να μπει μέσα στο λεωφορείο ή να πάρει την απόφαση να πα στη στάση, συσσαγωγικά το λέω ω μεταφορά. Και δεύτερον, Πότε ήταν το changing point που έκανε αυτό το αδύναμο παιδί να γίνει σε αυτό που είναι σήμερα. Είναι πολύ εύκολο και χωρίς μεγάλη ιστορία. Γιατί η ιστορία τελικά είναι δύο τρεις λέξεις. Στην ηλικία την παιδική η επιβεβαίωση από τις γυναίκες είναι κάτι το οποίο το έχουμε όλοι μας. Ή εγώ τουλάχιστον. Έπρεπε να νιώσω ότι ανήκω κάπου. Είμαι αρεστό. Οπότε, όπω γράφω και στο βιβλίο μου και το λέω χωρί να φοβάμαι, έφαγα πάρα πολλέ χιλόπιτε. Αλλά νομίζω ότι έχω φάει χιλόπιτε γενικώ γενικώ. Όπως έχω φάει και bullying, το οποίο όμως εγώ τα ανέρεσα όλα αυτά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι κατηγορούν τους ανθρώπους ότι τους κάνουν bullying. Εγώ τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλες τις γυναίκες που μου, που μου, ρίξανε χιλόπιτα. Ευχαριστώ έναν φίλο μου που του πήρα τη θέση στο μπαρ και ήρθε να με χτυπήσει. Ευχαριστώ τον ίδιο φίλο μου, που αν ακούει θα το καταλάβει, που του είπα ότι ο φίλος από την παρέα Νομίζω ότι την πέφτει τη κοπέλα σου, γιατί έτσι θεώρησα εγώ στην παιδική ηλικία ότι είναι το σωστό, να λε την αλήθεια γιατί αγαπά του φίλου σου. Αλλά οι ίδιοι οι φίλοι πηδάνε την κοπέλα σου. Και είναι οκ. Okay. Και έγινα ο κακό του χωριού, έγινα ο, ο χαφιέ. <χω> ο αληθιν... <χω> Δηλαδή, και εκεί κατάλαβα ότι, όπα φίλε. Όρτσα. <χω> όπα, εγώ θεώρησα ότι η φιλία έτσι είναι, ότι αν σου πηδάνε τη γυναίκα πρέπει να το πει, ξέρω εγώ. Και η φιλία δεν είναι αυτό τελικά. Έτσι μου μάθανε οι άνθρωποι. Mm. Ε, Θεώρησε ότι η οικογένεια είναι να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά. Κατάλαβα από το πα. Τελικά οι άνθρωποι θεώρησαν ότι όχι, η ευτυχία είναι να κάνει ό,τι θέλουν οι γονεί σου. Οπότε τι γίνεται. Εκείνο ώρα που έτρωγα τι χιλόπητε, έπρεπε να αλλάξω. Όχι για αυτού, για μένα. Γιατί αυτά που λέγανε ήταν αλήθειε που δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω εγώ. Γιατί τώρα, αν πει χοντρό, είναι ο πρόβλημα. Αλλά το τι ήμουν χοντρό και δεν μου άρεσε ούτε εμένα. Απλώ δεν είχα τι μπάλε να αλλάξω. Δεν είχα τη δύναμη να αλλάξω. Και ξέρετε τι έλεγα. Είχα πάρει. Γελά <γελάσει> τώρα. Είχα το θείο μου που έχω γράψει το βιβλίο που μου είπε ότι αν συνεχίσει έτσι δεν θα γαμίσει ποτέ. Και το έχω γράψει έτσι το βιβλίο γιατί πρέπει να ακούσουμε τη λέξη ακριβώ, δεν είναι κακό. Yeah. Και είχα και τη θεία μου που με βόλευε, γιατί ξέρει οι άνθρωποι πάνε όπου του βολεύει και μου λέει να του απαντά, ε, άμα μπορεί γίνει κι εσύ. Yeah. Εμένα αυτό με βόλευε. Οπότε του λέω δεν μπορεί να γίνει σαν και εμένα. Τι μου λέει χοντρό. Αν το λέει αυτό στι μέρε μα που το λέω εγώ, γιατί ο άνθρωπο πρέπει να αντιδράσει. Δεν πάω να του χαϊδεύουμε. Yeah αν έμενα με τη θεία μου να μου λέει δεν πειράζει παιδί μου, θα μεγαλώσει, θα ψηλώσει. Θα ήμουν ένα χοντρό για κλάματα. Και θα μου πει τώρα, μα τι λε και σ' ακούει ο κόσμο, η χοντρή είναι για κλάματα. Κράτησε το και θύμισε το μου με μετά για την ανάγκη να το απαντήσω. Λοιπόν, οπότε άλλαξα. Δεν θέλω να είμαι χοντρό. Και ο σκοπό που δεν θέλω να είμαι χοντρό είναι γιατί θέλω να είμαι δραστήριο. Γιατί όσο ήμουν χοντρό δεν ζούσα. Οπότε φεύγω το σκαλοπάτι αυτό και καταφέρνω να έχω κάποια επιτυχία με την πανοπλία μου που ονόμασα το σώμα μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι ένα καλοκαίρι κλείστηκα μέσα. Έπεινα χυμού. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Δεν ήξερα τότε τι σημαίνει διατροφή. Έπεινα χυμού. Δεν ξέρω πώ κάνω και διαφήμιση. Τότε ήταν και η δεσμοδό η Άτκιν. Κάτι ιδιαίτερε με μόνο χυμού. Καλά, δεν το ήξερα. Απλώ ναι. Ε, έπεινα μόνο χυμού. Ήταν Είναι... μια μόδα. εγώ δεν ήξερα καν. Απλώ ε, έπεινα χυμού. Ένα καλοκαίρι έπεινα χυμού. Και θυμάμαι ότι βγήκα έξω και ένα Νικολάκη, ένα φίλο μεγάλο που έχει απεβιώσει κιόλα και να είναι καλό άνθρωπο, ε, μου είπε ρε, πώ έχει γίνει, σαν αυτό Βαντζενέκερ, γίνει. Και λέω, το πέτυχα. Δηλαδή, βγήκα μετά από τρει μήνε κλεισούρα να αλλάξω το σώμα μου και μου είπε κάποιο πρώτη φορά που βγήκα έξω ότι γίνεται δηλαδή, Σβαντζενέκερ. Λέω, εντάξει, οκ. Okay. Άλλαξε και έγινε επιτυχία. Πολύ σύντομα, βέβαια, έγινε η επιτυχία που νόμιζα θα με κάνει επιτυχημένο. Δηλαδή, να έχω πολλέ κοπέλε. Έγινε και αυτό. Μετά είδα ότι η φιλία είναι έτσι. Άλλαξε και αυτό. Και κάθε φορά ευτυχώ, επειδή επιδίωκα να δημιουργήσω πράγματα και να αλλάξω, έβλεπα ότι έφτασε τείχου. Γιατί περίμενα από του άλλου. Οπότε γρήγορα κατάλαβα ότι δεν θέλω να έχω πολλέ γυναίκε, γιατί δηλαδή δεν μου κάνει αυτό. Θέλω να έχω μία ή να είμαι αυτό, κατάλαβε. Και επειδή γενικά έβλεπα του άντρε να είναι λίγο, όχι πολύ άντρε. ήθελα να είμαι ο άντρα. Μην έχω φανταστεί εγώ ότι θα οδηγώ κάποτε το λεωφορείο μου, για να φτάσω και λίγο πίσω πάλι. Και θα οδηγώ το λεωφορείο μου και θα φωνάζω στον κόσμο μπείτε μέσα να πάμε να ζήσουμε. Και το λεωφορείο θα λέγεται ζωή. Mm. Και αυτό έχω κάνει τώρα. Έχω καταλάβει ότι του ευχαριστώ όλου αυτού, γιατί κατάφερα να βγω έξω. Και όχι να είμαι στη στάση, να πάρω το λεωφορείο μου και να το ονομάσω ζωή και να φωνάζω. Γιατί η ζωή δεν είναι εγωιστική. Η ζωή πρέπει να ζήσουμε όλοι. Και αν μπορώ εγώ να πω σε 20 άτομα παραπάνω από του τόσου που με ακούνε να ζήσουν και τα καταφέρουν που έχει συμβεί πια και είμαι ευτυχισμένο, έβγαινε πολύ ωραίο πράγμα. Και τι του είπα, ούτε του είπα να πάνε να φάνε σούση, ούτε να πάρουν ναρκωτικά. Του είπα να πάνε σε μια παραλία να και να ζήσουν. Δηλαδή σκέψου μωρέ, σκέψου πόσο κακοί είναι άνθρωποι. Σε έναν άνθρωπο που του λέει να πάνε σε μια παραλία. Ναι, ναι, ναι. Να ζήσει. ναι, ναι. Ε, υπήρχε κάποιο άνθρωπο ο οποίος α πούμε, εσύ έβλεπε τότε πριν 10, 15, 20 χρόνια για να λέγε mm. αυτόν. Ναι, θα σου είπα. Ο Θεό μου. Ο, mm. ο Θεό ο μου θα ανάσει ένα πολύ άντρα ο οποίο ε, τότε είχε γυναίκε και έχει και τη δουλειά του. Έχω πάντα ήθελα να είμαι ένα που έχω τη δουλειά μου και θα μπορώ να στηρίξω μια οικογένεια και να έχω και γυναίκε τότε εισαγωγικά. Απλώ εξελίσσεται αυτό. Και ο θείο μου αυτή τη στιγμή έχει ακόμα μια οικογένεια με δύο όμορφα παιδάκια και η οικογένεια του ακόμα είναι OK. Σε μια κοινωνία που όλα δεν είναι OK, το πρότυπό σου που είχε παραμένει να είναι OK, σημαίνει ότι έχω ελπίδε να κάνω κι εγώ μια οικογένεια σωστή. Μια κύπα οικογένεια. Μου είναι άξιο απορία. Το θεωρώ. Δεν ξέρω πώ να εκφραστώ. Μου είναι χιδέο πια να ακούω Όλου του ανθρώπου να μου λένε να κάνουν ένα παιδί, όταν οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί βλαστημάν την ώρα που έχουν κάνει παιδί. Φίλε, είναι απίστευτο αυτό που μου συμβαίνει. Θέλω να, κάνω και ένα... Θέλω να κάνω πολλά βίντεο πάνω σε αυτό. Τώρα που παντρεύτηκα, μου λένε: Θα κάνεις ένα παιδί, θα κάνει ένα παιδί. Και μου το λένε άνθρωποι οι οποίοι είναι χάλια στην οικογένειά τους. Οι άνθρωποι δεν έχουν ζωή. Και κάνουν ένα παιδί για να αποκτήσουν ζωή. Και το παιδί το έχουν φυλακισμένο, γιατί πρέπει να τους αγαπάει. Δηλαδή σου λένε υποσυνείδητα. Δηλαδή έμεσα. Μα δεν θα, δε θα με αγαπά όπω αγαπούσα. Δεν θα με φροντίσει. Δηλαδή, σου λένε με το που γεννιέσαι πέντε πράγματα τα οποία δεν στα λένε, δεν στα πετούν. Απλώ σου λέει, κάποτε σε φρόντισα εγώ. Θα με παρατήσει εσύ. Μα τι είναι, με έκανε χωρί να το ξέρω. Και σε ευχαριστώ. Αλλά αν είναι να με κάνει για να έχει απαιτήσει, τότε δεν μου το δώρο που λέγεται ζωή. Μου έδωσε τη φυλακή του σπιτιού σου. Τη ψυχή τη δικιά σου. Και αναρωτιέμαι και λέω. Έκανε ένα story, έκανε ένα post. Και ρώτησε ανθρώπου να μου πούνε. Θα σε ρωτήσω και εσένα γιατί με ενδιαφέρει. Σου it. Ε, ωραία, να σε ρωτήσω πρώτα εσένα. Mm. Έχεις ποτέ σου νιώσει ότι εκείνη τη στιγμή που έζησες το υπέρτατο για σένα, ό,τι είναι αυτό, άνοιξε τα χέρια σου και είπες και να φύγω τώρα Okay. Ναι, το, το έχω πει πάρα πολλέ φορέ στον αυτό. Θέλω να σα πάρω μια αγκαλιά. Okay. <laughs> είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μου λε. Ναι, και είμαι ότι πρι, θα το έρθει. Πριν τρει-τέσσερι μέρε. Πλέον το λέω και ανοιχτά και δεν αρέσει στη σύζυγο μου. Το λέω. Δηλαδή, το, και, και εξή δεν το λέω για να πληγώσω έναν άνθρωπο. Γιατί ο άλλο που είναι δίπλα σου πληγώνεται όταν σ' ακούνε το, το Λοιπόν, κοιτά. Ε, ε, Καλό-κακό είμαστε αποτέλεσμα των συ θέσεων μα. Σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, θεωρώ ότι έρχεσαι με ένα κομμάτι DNA, αλλά αυτό το πράγμα μπορεί να το σπάσει. Το είχαμε και πρόσφατη συζήτηση με ψυχολόγο από το Yale αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι δεν είσαι αποτέλεσμα τη μόνο, είσαι και αποτέλεσμα των θέσεων και των παραστάσεων που ζει. Αν ζει στο Μενίδι και αν ζει στην Ανιόρκη, είναι δύο διαφορετικέ ζωέ. Λοιπόν, όμω, ε, στην προσπάθεια μου, στε, δηλαδή με το που τελείωσε το στρατό, να κάνω τόσα πολλά και ό,τι ήταν ακραίο στη ζωή μου, ό,τι είναι ακραίο, το έχω βάλει το χέρι μου μέσα. Έτσι. Ό,τι ήθελα να κάνω σε αυτή τη ζωή, το έχω κάνει στο extreme. Δηλαδή και σε ό,τι διαδρόμου έχω ακολουθήσει, μου Πού είναι η κορυφή, θέλω να τη φτάσω. Λοιπόν, όμω δεν είναι αυτό. Δηλαδή, Α, επειδή έχω κάνει 10-15 πράγματα και έχω κάνει 10, άλλα 10 που ήθελα, σημαίνει ότι έχω ολοκληρωθεί ω άνθρωπο. Όμω, έχω πει πάρα πολλέ φορέ στη ζωή μου ότι ξέρει και να ανοίξω τώρα γιατί έχω νιώσει το υπέρτατο. Δηλαδή, έχω νιώσει αυτό το πράγμα που λέμε ολοκληρωτική ζωή σε αυτό που έχω ζήσει. Ότι και να φύγω σήμερα, αν με ρωτήσει ένα πιο πάνω, πέντε σύννεφα, πιο πάνω και μου πει, να σου πω, πώ ήταν η γη, εντάξει, ώρα πέρασε καλά, ή έχει παράπονα, σε ξαναστείλω κάτω σαν γάτα. Θα του πω, μάγκα, είμαι εντάξει, με μια χαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω χορτάσει. Α κάνει κάποιο άλλο. Αυτό ρώτησα εγώ στου ανθρώπου. Και Ε, μου είπαν, λίγα που έχω διαβάσει μέχρι τώρα. Έκανα το παιδί μου. Ε, πήρα αυτοκίνητο. Πήρα σπίτι. Κατάφερα να έχω μια δουλειά. Κατάφερε να φτιάξω το σώμα μου. Κανένας δεν είπε: Έχω ζήσει μια στιγμή. Ξέρεις, εγώ θα πω: Δεν ξέρω αν το έχω πει δημόσια, αλλά να το πω γιατί είναι απαραίτητο. Εγώ έχω νιώσει αυτό. Έχει πάει ποτέ στη Δρακόλυμνη. Όχι, αλλά θα πάω σύντομα. Μπορούμε να πάμε και μαζί. Μαζί σου. Όταν πήγα στη Δρακόλυμνη, μου είπανε για αυτό το πράγμα. Πήγε... Θα ανέβω στο λεωφορείο τη ζωή. Μόλι πήγα πάνω εκεί και ήμουνα. Ήταν όλα βουνά γύρω μου και ήμουν απομακρυσμένο. Ήταν σαν. Ε, αν πάμε εκεί, θα δει, πάμε, δεν πάμε μαζί. Όταν φτάνει εκεί, πριν φτάσει στη υπάρχει ένα. σαν ένα ωραίο, μια ωραία γούβα, αλλά όχι γούβα άσχημη. Είσαι ανάμεσα στο πουθενά και νιώθει. Ε, να ανοίξει τα χέρια σου να κλείσει τα μάτια σου και να κάνει. Ε... Σκέφτομαι το Ζορμπά τώρα, Καμιά φορά, ξέρει που. Ε, ναι, 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 Εγώ πήρα ένα και, και λέω, Ε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Και όταν. Ρω... Δε, μέσα μου αγαπάω του γονεί μου, αγαπάω τη γυναίκα μου, αγαπάω την πρώην γυναίκα, αγαπάω όλο τον κόσμο, αγαπάω γιατί όταν ήμουν μαζί του, πρόσεξε, τον έχω αγαπήσει. Σωστό. Εγώ. Δε, εγώ... Καλά, μικρή παρένθεση. Δεν σβήνω τίποτα την προηγούμενη ζωή μου. Γιατί την αγάπησα, την ευχαριστήθηκα και προχωράω. Δεν έχω κακέ για κανέναν. Οι άνθρωποι δεν το καταλάβουν αυτό. Ακόμα και με τι πρώην τη γυναίκα μου, τι φωτογραφίε που ήμουν 15 χρόνια, με ρωτάνε γιατί δεν τι έχει βγάλει από πάνω. Λέω από πού. Είναι ένα παρελθόν που το σέβομαι και το τιμώ. Δεν νερό ούτε το σημερινό πράγμα, ούτε τίποτα άλλο. Δεν, δεν, δεν υποτιμώ τίποτα και κανέναν, γιατί σήμερα ζω τη στιγμή μου και τότε ζούσα τη στιγμή που αυτήν ήξερα. Mm. Θε να μιλήσουμε στιγμέ, να σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λε. Συμφωνώ 100%. Θεωρώ ότι ε, είναι κάποιε στιγμές μέσα στη ζωή οι οποίε αξίζουν πραγματικά, δηλαδή να πει για αυτά τα χιλιοστά, για αυτά τα δευτερόλεπτα. Ε, Συνήθω τα νιώθουμε εγώ προσωπικά, τα νιώθω όταν, όλα μου, όταν το σώμα μου είναι στη φούλα αδρεναλίνη. Δεν το ξέρω. παρένθεση. Αυτό ίσω με φοβίζει ότι δεν το γνωρίζουν τι σημαίνει να νιώθει αυτό το υπέρτατο που νιώθει ότι φεύγει από το σώμα σου. Ναι. Είμαι σίγουρο ότι όποιο με ακούει τώρα θα πει: Πάει αυτό το χάζεψε. Ναι, τι λέει αυτό. Ε, είναι, είναι φοβερό. Εγώ, μόνο μια παρένθεση που δεν την τελείωσα, μια υποσημείωση, είναι ότι ε, δεν θέλω να πεθάνω εκείνη τη στιγμή. Απλώ είμαι ΟΚ okay και αν με αφήσει ο Θεό και άλλα χρόνια και ο τρόπο που ζω, γιατί ε, δεν φτάνει μόνο ο Θεό ναι. για να ζήσει. Ε, βέβαια. Ε, θα ήθελα αυτέ τι στιγμέ, αφού τι βρίσκω γρήγορα να τις πολλαπλασιάσω. Mm, ναι. ναι, σωστό. Γιατί έχεις καταλάβει εκείνη την ώρα ότι αυτό το πράγμα αξίζει με στη ζωή. Μπράβο. Οπότε είμαι ικανοποιημένο που τα κατάφερα να το ζήσω. Δεν ξέρω τι άλλο έχει. Α, είμαι οκ. Okay, γιατί σε όλους τους ανθρώπους λέω, λένε όλοι, στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτο. Ε, καλά. Ναι. Όμως, και τι έκανες τώρα που τη βρήκε τη γνώση. Ξέρεις πως οι άνθρωποι, δηλαδή εγώ α, α, ε, ανακάλυψα κάτι για τον εαυτό μου. Τη μέρα που το ανακάλυψα, θα με δεις κάθε Σαββατοκύριακο να περνάω τα διόδια για να οδηγηθώ στη θάλασσα που νιώθω ότι ξαναβαφτίζομαι κάθε φορά. Είναι τόσο αυτό πολύ που νιώθω που κάθε φορά που πηγαίνω είναι σαν την πρώτη φορά. Εχθέ έγραψα Just Married. Έτσι λέγεται, Married, Married. Ναι, ναι, ναι. Ε, μου λέει καλά, καλέξα. Ε, μου λέει τώρα παντρεύτηκε, με σχολιδεύει. Λέω λοιπόν, παιδιά, εάν φτάσω να μην νιώθω σαν την πρώτη φορά, δεν θα με τη γυναίκα μου. Εγώ νιώθω κάθε μέρα just Όρτσα, time out. Δεν παντρευτήκε χθε. Όχι. Ε, τι βάζει ρε Πολύ ωραίο. Ιδέε. Αυτό που σου τώρα. Κατά πλέξει, σου γράφω και εγώ εδώ να ζήσετε, ρε παιδιά. να ζήσουμε. να ζήσετε, εννοείται. Να ζήσουμε. Γιατί δηλαδή σήμερα που γνωριστήκαμε με τόση αγάπη. Σε πέντε μέρε, γιατί να έχουμε ρουτινιάσει και να βρεθούμε. εντάξει, ναι, εννοείται. Εγώ το έχω αυτό. Γι' αυτό και βγάζω ανθρώπου από τη ζωή μου. Εγώ όταν σε βλέπω κάθε φορά. Θέλω να σε αγκαλιάσω. είμαι... Δεν ξέρω τι λέει. Συμφωνώ, αλλά και την ώρα στα ελληνικά γράφει μόλι παντρευτήκαμε. Είναι γιατί έτσι νιώθω. Στην Τρακόλμη έχω πάει έξι φορέ. Γράψε: φορές... Νιώθω ότι μόλι παντευθήκαμε. Χάχναν. <σφίλω> <σφίλω> Κι α μου γράψε, παρευχήσε από κάτω, Στην Τρακόλμη έχω πάει έξι φορέ. Έξι φορέ νιώθω το ίδιο. Γι' αυτό και πα σε κάποιου ανθρώπου, αν έχετε σανσέρ στο σπίτι σα, πηγαίνετε στην ταράτσα να δείτε μια θέα. Με το σανσέρ, κατεβείτε και πηγαίνετε και με τα πόδια. Πηγαίνετε. Η ίδια θέα δεν θα είναι διαφορετική. Δεν, δεν προσπάθησε. Αν δεν προσπαθήσει ο άνθρωπο. Ε, δεν πρόκειται. Εννοείται και σκέψω ότι μιλά για την Αθήνα και για τα ράτσε. Σκέψω να είσαι σε ένα ωραίο μέρο που να το βλέπει συνεχώ. Μα. Βλέπει αυτή τη φωτογραφία. Ναι. Αυτή είναι ένα κανό μέσα στη μέση του Αμαζόνιου. Στο χαμό του κόσμου. Τότε μιλάμε όταν είχαμε πάει. Με κινητάμε. Με, με απλά βγάζαμε φωτογραφίε. Δεν δέει ούτε ίντερνετ τίποτα. Και ήταν αυτή η στιγμή. Ήταν μια από τι 100-150 στιγμέ που έχω ζήσει. Και που λε, ανοίγω τα χέρια μου και λέω, α, εντάξει. Και είναι τα πόδια μου μέσα στο νερό, το αμαζόνι του νερό, το οποίο είναι γεμάτο από αυτά. μπέλη πυράγχας. Τα βγάζαμε με το σχοινί πάνω. Okay. Και φυσικά γεμάτο από αυτά. Okay. Αυτή είναι ανακόντα ε, την οποία είχαν οι Ινδιάνοι εκεί που μέναμε σαν προστατευόμενοι. Και είχε τα πόδια μέσα και έλεγα: Με ενδιαφέρει τι θα γίνει τώρα. Πραγματικά ένιωθα πράγματα να μετακινούνται, γιατί ο είναι ολόκληρο δάσο από κάτω από το νερό. Ε, θυμάμαι να ανοίγω τα χέρια μου έτσι. Ένα λέω: ρε φίλε, τι ζω. Τι ζω. Αλλά θέλω να σου πω κάτι για τι στιγμές. Για αυτέ τι στιγμές που λε. Δεν είναι μόνο τι βλέπει το μάτι. Είναι η αντίδραση του σώματος, όχι του μυαλού, του σώματος υπάρχει ένωση μεταξύ του, του, του μυαλού και του σώματο. Νομίζω, Ρε Κωνσταντίνο, ότι η αδρεναλίνη που νιώθει ότι τα κίτσαρα σου όλα είναι έτοιμα να εκραγούν. Είναι εκείνη τη στιγμή. Όσο περισσότερο το νιώθει, το οποίο ακροβατεί σε ένα σχοινί μεταξύ ζωή και θανάτου. Γι' αυτό σκέφτεσαι και το θάνατο εκείνη την ώρα. Βλέπει τη θέα μαγεύεσαι από το, αλλά μπορεί να δει οποιαδήποτε θεά στον κόσμο πούμε, και να μαγευτεί. Αν πα στα Ελλάδα είναι γεμάτο θέα, όλη μέρα βλέπει διάφορα, ξέρω εγώ. Αλλά λε, εντάξει, είναι ωραία, είναι παράδεισο, αλλά πρέπει να μην το νιώσει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι εκείνη την ώρα που τα πάντα τα νιώθει μέσα στο σώμα σου, που η πέτσα σου είναι ξέρω εγώ, έτοιμη να σχιστεί, νομίζω ότι εκείνη είναι η στιγμή που ο άνθρωπο είναι που. Μου λένε γιατί πάω κάθε χρόνο σε ένα συγκεκριμένο μέρο για διακοπέ. Ναι. Το πίο είναι. Η Ελαφώνησο. Έτυχε και με πήγε κάποιο άνθρωπο πριν πολλά χρόνια ναι. και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν την πρώην γυναίκα μου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι όλο να ευχαριστήσω του ανθρώπου. Ε, βέβαια. Το κακό είναι να μην. Ε, ένιωσα το απόλυτο μηδέν, το απόλυτο τίποτα. Που εκεί για μένα είναι το απόλυτο τα πάντα. Νιώθω ότι στο απόλυτο τίποτα των ανθρώπων. Εγώ νιώθω το απόλυτο τα πάντα. Γιατί οι άνθρωποι έχουν πετάξει από πάνω του αρκετά πολύ σημαντικά πράγματα, τα έχουν ευτελίσει, τα θεωρούν τίποτα, ναι. που είναι τα πιο σημαντικά πράγματα τη ζωή μας. Θα ακούσει συνέχεια ότι και πολλού φίλου inbox να μου λένε ρε δάσκαλε, μην λε τώρα, τα λεφτά. Τα λεφτά. Του λέω φιλέ. Το πόδι σου να δω. Ξεκίνησα με μείον. Και μη φαντάσεις ότι έχω φτάσει και κάπου πολύ ψηλά. Δουλεύω όλη μέρα για το μεροκάμα του. Λίγο καλύτερο, λίγο λιγότερο. Για το μεροκάμα του δουλεύω. Δεν είμαι εκατομμυρίουχο. Για το μεροκάμα του. Για να πηγαίνω για δουλειά από τι 8 το πρωί μέχρι τι 10 το βράδυ, δεν είμαι εκατομμυρίουχο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Αλλιώ τρίτη ώρα θα σχόλαγα. Και δεν χαλάω. Έχω πει κάτι που το έγραψε μια φωτογραφία με τη γυναίκα μου. Είμαι λίγο στη φάση που βγάζω τα περισσότερα χρήματα, χαλάω τα λιγότερα και ζω τα πιο τεράστια αξία πράγματα. Ζωή μου. Με τα λιγότερα χρήματα. Άρα. Με τα λιγότερα. Άρα. Πιο λίγα και από τότε που είχα λίγα. Αν πιστεύει κάποιο ότι τα χρήματα είναι το παν, τότε του εύχομαι να μην νιώσει εκείνο το, το πεταλούδισμα τη καρδία. Κι η καρδία κάποτε μπορεί να κάνει ένα πεταλούδισμα, ένα φιλάρισμα έτσι, και νιώθει ένα πράγμα έτσι και νομίζει ότι, Ωπατή, oh, Ωπατή, oh, 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 time out, κάτι έγινε. Μάγκε. Εκείνη την ώρα ούτε λεφτά, ούτε, 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 ούτε. Εγώ είχα πει πριν, στο πόδι σου και να δει αν είναι τα λεφτά. Αλλά νομίζω, θέλω να σου πω ότι α, αυτό που όλοι εννοούν ότι τα λεφτά είναι το παν, σημαίνει ότι δεν ξέρουν να ζήσουν. Έχουν ανάγκη αυτό το πράγμα. Σίγουρα προσφέρουν ασφάλεια, σίγουρα έχει καλύτερα νοσοκομεία, σίγουρα έχει τα παιδιά σου τα στείλει σε ένα ιδιωτικό γιατί θε αυτό, σίγουρα θε να τα πάρει σε ένα ταξίδι τα παιδιά σου ή εσύ να πα με τη γυναίκα σου. Ό,τι νιώθει ο καθένα ασφαλεί. Ακριβώ. Ούτε είναι καλό να πει κάτσαμε φέτο το 15ο. Δεν, δεν κάναμε τίποτα, ρε παιδί μου. Όλη τη χρονιά δουλεύαμε και τελικά ήρθε η ώρα που έπρεπε να πούμε: Πάμε 10 μέρε με τη φιλανδά μα και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Γιατί δεν έχουμε λεφτά. Αυτό ναι. Περίμενε όμω. Καλά, αυτό είναι μια μεγάλη ζήτηση. Αλλά το να τα στηβάζω. Ακυρώνω ανθρώπου πάρα πολύ όταν μου λένε δεν έχουν λεφτά. Ε, γιατί αν του προσέξει τι χαλάνε κάθε μέρα που τα θεωρούν δεδομένα ε. σε τόσο. Βάλτε κάτω τσιγάρα. Και ξέσαι. Επειδή κάποτε με ρώτησε κάποιο μου, υπήρχε μια ατάκα που λέγανε: Άμα κόψω τσιγάρο, θα πάρει φεράρι. Και ρωτήσε, ρώτησε ο άλλο και λέει: Υπηρεσέ. Εμένα, αν με ρωτήσει κάποιο, θα πω ότι πήρα. Τα κατάφερα. Εγώ έτσι πήρα τη, τη μηχανή μου. Με, με, το να... με, με, με το να μην καπνίσω. Ναι. Και να γενικά να κόψω. Κόπο... Έχει καπνίσει ποτέ σου, Όχι. Μια φορά ναι, ένα ναι. βράδυ. Ναι. Αλλά δεν, δεν μπορούσα να το. Δεν ήμουν εγώ. Ναι. Πολλά πράγματα θα μπορούσα να κάνω που δεν ήμουν εγώ για να διχτώ. Ευτυχώ. Ευτυχώ μέσα μου ήθελα να γίνω κάτι. Δεν μου αρκούσε να γίνω κάτι που έβλεπα. Ήθελα να γίνω κάτι που έβλεπα εγώ στον καθρέφτη. Μου αρέσουν κάποιοι άνθρωποι. Πρότυπα. Μου αρέσει ο ροκ. Ψυλό δεν μπορώ να γίνω. Ε, πάντα μου άρεσε αυτό που βλέπω στον καθρέφτη να το γουστάρω. Οπότε έπρεπε να φτιάξω. Αυτό το πλάσμα που έβλεπα που δεν μου άρεσε, ο εαυτό μου, δεν μου άρεσε. Δεν, δεν, δεν με θεωρώ όμορφο άντρα. έπρεπε να δημιουργήσω κάτι που να μ' αρέσει στο καθρέφτη. Σήμερα με θεωρώ πολύ όμορφο, ενώ μέχρι χθε δεν με θεωρούσα όμορφο. Γιατί σταμάτησα να έχω απαιτήσει να ψιλώσω και δεν γίνεται. Σταμάτησα να έχω απαιτήσει να. δεν ξέρω, χίλια δύο. Σταμάτησα να έχω απαιτήσει που δεν μπορούσα να έχω. Και αποφάσισα να δω τι καλό έχω. Και πώς θα εξελίξω αυτό το προϊόν που έχω, όσο καλύτερα γίνεται. Και τι βρήκα. Ότι είχα κρύψει την αλήθεια μου. Τη βρήκα, την αγάπησα, αγάπησα τη μύτη μου, αγάπησα το μικρό πουλί μου, αγάπησα τα μπράτσα μου που δεν μπορεί να γίνουν παραπάνω γιατί πρέπει να πιεστώ και μπορεί να μην θέλω τώρα. Είναι οκ. Να σου πω μια τάκα που λέω και είχα βάλει μου λέγανε κάποτε οι μαθητέ μου και οι μαθήτριε και όλα αυτά, μου λέει γιατί λε ότι συνέχεια έχει μικρό πουλί. Λέω, ακούστε να δείτε. Όταν λε. Τώρα αυτό είναι λίγο παρομοίωση, αλλά yeah, για yeah. να δώσω λίγο ε, yeah, έμφαση ε, yeah, σε κατάλαβα. πράγματα. Όταν λε ότι έχει μικρό πουλί, όποια κοπέλα ή οποιοδήποτε το δει, όταν περιμένει κάτι μικρό και είναι λίγο πιο μεγάλο, είναι οκ. Okay. Θα πει, κάτσε ρε φίλε, μα κοροϊδεύει, μια χαρά είναι. Εάν πω ότι είναι τεράστιο, όπω λένε οι άνθρωποι, είμαι φοβερό, είμαι εκείνο, είμαι τάλο, εγώ πέντε ώρε, δέκα ώρε, εγώ εκείνο, εγώ ανέβηκα το Everest και το δούνε και δούνε ότι είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο απλώ κροϊδεύει τον εαυτό σου και του γύρω σου. Ε? θα πούνε σιγάρε ρε φίλε. Είμαστε, έχουμε πάει και με Εγώ δεν θα πω ποτέ. Low expectations. Ναι. <laughs> Αλλά όχι γιατί υποτιμώ τον εαυτό μου. Γιατί εγώ πάντα κοιτάω το πολύ ψηλά. Φαντάζομαι ότι όπου και αν έχω φτάσει σήμερα, δεν λέω ότι έχω κάνει κάτι. Δεν λέω. Λέω ευχαριστώ, σου εξηγώ τι έχω κερδίσει, αλλά δεν είμαι οκ. Okay. Δεν είμαι οκ. Okay. Το φοβερό που μου λένε είναι ότι τώρα, που ρε παιδί μου, βγαίνω στον Α στην Κύπρο, πάει καλά το ένθετο, είμαι ο μόνο άνθρωπο που πρώτη φορά έχει βγει ένθετο, που μιλάει για ζωή, που μιλάει για καλό. Δηλαδή, ευχαριστώ του ανθρώπου που με βγάλανε και μου δίνουν 10 λεπτά κάθε Παρασκευή για να πω καλά πράγματα. Και όχι κακέ ειδήσει. Ε... Είναι απίστευτο πόσο τροφή θέλει να πάρει ο άνθρωπο επειδή δεν θέλει να ζήσει και τρέφεται από ότι όλα είναι άσχημα, όλα είναι σκατά. Είναι πολύ άσχημο. Δεν, 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 μπορώ, δεν μπορώ να το αντιληφθώ, να το κατανοήσω. Δεν μπορώ. Ε, και, και αν νιώσω. Ναι. Α, εκεί που ήθελα να. Συγγνώμη, γιατί ψάχνω να βρω. Την, ναι. Γιατί το είπα. Αν νιώσω ότι είμαι οκ, okay, το χάσα. Το χάσα, φίλε. Ο σκοπό είναι να μην νιώθω okay κάθε μέρα που Σημαίνει ότι δεν είναι OK, δεν έχω χρόνο, που σημαίνει ότι κάθε πρωί ξυπνάω και λέω τι κάνουμε σήμερα. Δεν ονομάζω τι μέρε εγώ. Δεν υπάρχει για μένα Δευτέρα και Κυριακή. Απλώ αναγκαστικά πρέπει τη Δευτέρα να δουλέψω όπω ονομάστηκε, γιατί το Σαββατό πρέπει να πάω εκδρομή. Ε, αν ήταν Δευτέρα η εκδρομή, το, η, το ρεπό κατάλαβα, μου, κατάλαβα. δεν με ενδιαφέρει ποια μέρα είναι. Ναι, 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 ναι. Και εγώ πρέπει μέσα στη μέρα να κερδίσω στιγμέ. Mm. Σήμερα, α πούμε, εγώ με την τρέλα μου ήρθα στο σημείο να με καλέσει εγώ σήμερα μέχρι τώρα είναι η στιγμή μου και σε ευχαριστώ σε ευχαριστώ είσαι μιλάω τόση ώρα μαζί σου και έχεις μία ματιά που με κάνει να νιώθω ηρεμός ενώ είχα έρθει θυμωμένος όχι με σένα θυμωμένος. είμαι θυμωμένος γενικά εγώ τον τελευταίο καιρό ναι. ε... από αυτά που σε απασχολούν ναι. μου βάλεις τα ακουστικά μου έπαιζε δύο πράγματα στην αρχή συζητήσαμε και για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω και σε ευχαριστώ, γιατί είναι ωραίο να λε ευχαριστώ για τις νίκες και τις στιγμές, μιλάω cool. Mm. Και νιώθω ότι μιλάω ε, από εδώ. Χωρίς υπερβολές, χωρίς τίποτα. Δε, δεν, μ αφήνεις, δεν μ' αφήνει ο χώρος σου, η ενέργεια και αυτό που είσαι να τρελαθώ. Και είναι πολύ ωραίο. Ε, κοίτα, χαίρομαι που το λε εδώ γενικά και για το χώρο και για το μ, περιβάλλον. Ε, αυτό που θέλουμε να βγάζει το στούντιο είναι αυτό ακριβώ το πράγμα. Δηλαδή, θέλουμε να βγάζει μια ατμόσφαιρα και να κάνει τον άλλο να νιώθει ωραία, αλλά απ την άλλη να, να, τον, να θέλει να ταξιδέψει αυτό το πράγμα. Έτσι, έτσι νιώθω. Είπε πολύ. Ε, ναι, νιώθω. Θέλω να ταξιδεύει ο άλλο. σω γιατί μου έχει αφήσει εδώ πέρα τα πάντα που έχει ταξιδέψει. Ναι. Με καλωσόρισε να μου πει ότι ξέρει κάτι. Είμαι να σου πει ότι έχω ταξιδέψει. Και αυτή τη στιγμή νιώθω στα μάτια σου την αλήθεια ότι έχει ταξιδέψει όντω. Γιατί μου μετέφερε κάτι που μου άρεσε και εμένα. Μου άνοιξε τα χέρια σου και μου πες Φιλέ, το έχω ναι, νιώσει. Ναι, ναι. Εγώ τώρα ταυτίστηκα. Και εγώ αγκαλιάζω ανθρώπου. Είδε που έξω μόλι σε είδα, αμέσω σου λέω: μα, Είσαι δικό μου, α πούμε. Η που... ε, με το που έρχεται ένα άνθρωπο εδώ Θεωρώ ότι δεν έχω, είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να του δώσω ενώ δεν τον γνωρίζω. Κατάλαβε. άμα okay. γνωριστούμε, θα ανταλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ενώ με το που τον γνωρίζω, τον άνθρωπο, είναι το πιο ωραίο είναι τον. Να του πω: στο χώρο μου. Τι θε mm. να συγκεράσω, κάτσε να τα πούμε. Να έχει μια όμορφη μέρα. Δηλαδή, για μένα αυτό είναι. <σχελίδι> ε, ε, Κατάλαβε. Να ε, σε ρωτήσω κάτι. Ε? <σχελίδι> <σχελίδι> το έχω κι εγώ αυτό. Απλώ εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν το έχει κι εσύ. Εγώ ανοίγω την πόρτα μου πάρα πολύ εύκολα. Και όλοι μου λένε: Κακό το κάνει αυτό. Άκου να δεις τώρα τι σκέφτηκα. Την ανοίγω πολύ εύκολα και την κλείνω πάρα πολύ εύκολα. Mm. Γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω. Σου ανοίγω την καρδιά μου επί τόπου, αυτό εννοώ. Σου δείχνω τα πάντα και αν πας να κουμπίσεις κάτι από πάνω μου, ναι, yeah, yeah. όπως ε, το ότι είμαι βάλωτο. δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να σου κλείσω το σπίτι. Αλλά εγώ δεν θα το κλείσω, γιατί το έχει κλείσει μόνο σου. Ναι, ναι, ναι. Απλώ θα σου κλείσει τη δικιά μου πόρτα. Yeah. Σωστό. Και τι γίνεται. Δεν χάνω χρόνο με κανένα πια. Δεν δίνω ευκαιρίε. Γιατί εμεί αρπάξαμε κάποιε ευκαιρίε. Δημιουργήσαμε. Εάν δεν παλέψει, δεν μπορεί να αποκτήσει. Ξεκάθαρα. Και αν σου χαριστεί κάτι, αν δεν έχει παλέψει, δεν μπορεί να το εκτιμήσει. Δεν υπάρχει. Είναι μαθηματικά, στατιστικά δεδομένο ότι ο άνθρωπο που δεν ξέρει πώ βγαίνει, δεν ξέρει να το απολαύσει. Σωστό. Κοίτα, στο θέμα τη πόρτα και Πώ ανοίγω του ανθρώπου, Είναι όλοι καλοδεχούμενοι. Όλοι. Ναι, μα το πω. Και πάρω. τα 8 δισεκατομμύρια. Συμφωνώ 100% δισεκατομμύρια μαζί σου. Και συμφωνώ επίση με το, κοίταξε, ε, έχω χρόνο να ασχοληθώ μαζί σου, αλλά άσε με μένα να αποφασίσω αν όντω θέλω να το συνεχίσω. Γιατί δεν μπορώ να... και τα 8 δισεκατομμύρια, δηλαδή, με όποιος... γενικά είμαι γέσμαν. Yes Θε να γίνουμε φίλοι. Θε να κάνουμε παρέα, θε να βγούμε έξω. Πολύ ωραία, αλλά κατάλαβε. Το βλέπουμε μέσα, μέσα από κάποιε δοκιμασίε. Μπορέσει στο τέλο παιδί μου, να μην έχουμε ούτε ένα κοινό στοιχείο. Απ' την άλλη, προτάσει επαγγελματικέ. Πόσο κόσμο έρχεται και σου λέει: Ει, hey, Λοίζου, έχω μια ιδέα. Θε να τη δούμε μαζί. Αν του πει όχι, δεν είναι σωστό, γιατί ξέρει που θα καταλήξει. Και αν του πει όχι, είναι ρε παιδί μου εγωιστικό αύριο, εσύ μπορεί να στη θέση του. Θε εσύ να πει, α πούμε, ξέρει με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να... θα ήθελα πάρα πολύ να σε εργαστώ. Όμω οφείλει να του πει: Φέρνει με τα χαρτιά σου, θα πάω σπίτι, θα τα μελετήσω. Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή αυτό που εσύ θε να κάνει, εγώ δεν μπορώ να τα επεξέλθω. Ή, δεν, δε... ή δεν ταιριάζει το momentum. Ή δεν ταιριάζει, είτε δεν ταιριάζουν τα άστρα μα ή οτιδήποτε. Να σε καλά. Την αγάπη μου. σω κάποια άλλη στιγμή. Ε, έχω δει ότι πληγώνονται άνθρωποι. Δηλαδή εκεί που ήταν, Wow, ναι, θα τελικά... Και εσύ θα πληγωνόσουν Και εγώ ίσω. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Τέλο, να τον κοροϊδέψω. Γι' αυτό μίλησα πριν για δικό σου δρόμο. Ναι. Στο ταξίδι τη ζωή του λεωφορείου, χρειάζεσαι και ανθρώπου μέσα. Χρειάζεσαι. Ε, ναι. δε, δε. Είναι ωραίο πράγμα. Λοιπόν, από εκεί πέρα όμω, αν έχει όντω λεωφορείο και δρόμο, και χαράξει την αφετηρία σου και τον τερματισμό σου, ίσω με την έννοια δεν ξέρουμε πότε, αλλά εμεί θα πηγαίνουμε συνέχεια. Ε, δεν φοβάσαι αν σε απορρίψει κάποιο σε μια στάση. Ε, υπάρχουν άνθρωποι στη στάση που μπαίνουν μέσα ακόμα και το λεωφορείο να είναι τίγκα. Ναι. Το έχει παρατηρήσει. Βέβαια. Και στα τρένα. Εγώ δεν μπαίνω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να στριμώχνω με. Είδες, είναι, είναι, αντίληψη. Είναι οκέι okay είναι να μην μπουν όλοι στο λεωφορείο σου. Δεν μα πειράζει. Ναι. Αλλά αυτά σε σημείο να μα πειράζει για αυτόν που δεν μπαίνει και όχι για αυτού που μπαίνουν. Έχει 300 που έχουν μπει μέσα και ο ένα που δεν μπήκε. Κατάλαβα που Τα... το πα στην όλη ναι, ναι. ναι. ερμηνεία. Θέλω να με αγαπάνε. Αυτό είναι μια δυστυχία του ανθρώπου. Ναι. Όπω δεν μου αρέσει επίση να λένε ακούνε συχνά, πρέπει να είμαστε θετικοί όλοι, πρέπει να μα αγαπάνε. Γιατί ρε παιδί, κάτσε, τι σύμφωνε είναι αυτή. Τι σύμφωνε είναι αυτή να είμαι συνέχεια θετικό. Πώ μπορώ, αυτό, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι είσαι ένα άνθρωπο που κρύβει τον εαυτό σου. Ναι. Και επειδή δεν μπορεί να πιστέψει την αλήθεια σου και ότι θα την αποδεκτούν, ε, λε, α είμαι ένα ψεύτικο άνθρωπο, να με παρέα με του ψεύτικου. Όμω θα κάνω μια αλλαγή στο κομμάτι αυτό. Εγώ δεν θέλω να με αποδεκτώ από όλου. Ε, Απλώ θέλω να δώσω μια μια λίγο σημασία παραπάνω στο κομμάτι που απαντάω στα αρνητικά σχόλια. Στα αρνητικά σχόλια δεν απαντάω γιατί θέλω να με αγαπήσει αυτό. Απλώ θεωρώ ότι εφόσον κάνω ένα αγώνα για να ζήσει ο κόσμο, αυτό που ζει δεν με έχει ανάγκη. Αυτό που δεν ζει και μου δείχνει πάντα παραδείγματα αρνητικά, πρέπει να το απαντήσω για να το αποδείξω. Ή να, όχι, να τον βοηθήσω, γιατί αυτή είναι η δουλειά που κάνω. Εγώ είμαι καλά στη ζωή μου. Αν θέλω να βοηθήσω τον κόσμο, πρέπει να εξηγήσω σε αυτού που δεν ξέρουν. Οπότε δεν πάω να του να τους πω, εγώ είμαι καλύτερος. Πάω να του εξηγήσω ότι πήγαινε μια βόλτα εκεί που σου λέω, αν θέλεις για να καταλάβεις ότι αυτό που λες μπορεί να μην είναι σωστό. Όχι για να γίνει αυτό, για να, για να πάρεις μια ιδέα. Επαντάς όμως σε σχολεία. Ναι, απαντάω στα αρνητικά. Όχι όμως για να του αλλάξω τη γνώμη για μένα. Για, όχι για να του πω ότι εγώ έχω δίκιο. Να του πω ότι. Δοκίμασε ρε φίλε. Τι αυτό που σου, ναι, ναι. Αυτό που σου λέω. Μα τα έχω τα social και το βιβλίο μου. Δεν το έβγαλε να το διαβάσω εγώ. Εγώ έχω μια ζωή που σου λέει το λεωφορείο μου. Εντάξει? Δεν είμαι στάση πια, ξεκάθαρα. Εντάξει? Λοιπόν. Και δεν θέλω να γίνω ποτέ στάση. Λοιπόν. Ε, Απλώ ένα άνθρωπο ο οποίο έχει βρει. Πήγε σε ένα ταξίδι. Δεν πήγε. μου ένα, ένα ωραίο ταξίδι που έχει πάει. Ένα-ένα. Ε, Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα. Ωραία. Δεν θέλει βρε άνθρωποι του Θεού. Εγώ τώρα, άμα πάω στην Κωνσταντίνα, θέλω να γυρίσω και να πω σε όλου: να πάω στην Κωνσταντίνα. Αυτό κάνω. Εγώ όμω θα ξαναπάω στην Κωνσταντίνα. Ναι. Αν δεν πα, είναι δικό σου θέμα. Μην μου αρχίσει να μου λε από κάτω όμω, εσύ βγάζει λεφτά, εσύ εκείνο. Ω, ρε φιλε, άκουμε λίγο. Δεν θα κάτσω να σου απολογηθώ ότι δουλεύω όλη μέρα. Στο έχω πει 500 φορέ. Άμα θε, δούλεψε. Αν δεν θε, μην κάνει. Κάνε 15 δουλειέ. Αν θε κάτι πολύ, εμένα μου αρέσει η Κωνσταντίνα. Ακεί που θέλω να καταλήξω κιόλα είναι ότι ο κάθε άνθρωπο θυσιάζει μερικά πράγματα. Εγώ δεν βγαίνω. Δεν πίνω. Δεν καπνίζω. Ε, τρώω μόνο αυγά. Που σημαίνει ότι κάνω απόσβεση. Δεν είναι όλα, όλα, όλα. Που, όλα, όλα, που κάνω όμω απόσβεση. Ναι. Μου λέει ο άλλο. Άκου, άκου, άκου κάτι πολύ ωραίο που το ξέρει σίγουρα γιατί γυμνάζει και είσαι και φοβερό. Πόσοι άνθρωποι σου λένε ότι η διατροφή σου είναι ακριβή. Mm. Τι λες ρε φίλε. Φίλε, η, η, αν δει ότι η ελληνική οικογένεια κάθε μέρα φτιάχνει άλλο φαγητό, το οποίο είναι για 15 μερίδε, ενώ έχει 4 μερίδε στο σπίτι, χρειάζεται, και φτιάχνει παστίτσιο, φτιάχνει εκείνο, φτιάχνει το άλλο. Εμεί με 5 ευρώ την καρτέλα τα αυγά, που περνάμε 2 μέρε και 3, είναι 5 ευρώ για 3 μέρε. Και να ρίζει πόσο έχει, 2 ευρώ, 3. Ούτε καν. Ωραία. 10 ευρώ στοιχίζει διατροφή μου ένα για 3 μέρε. Και ο άλλο παραγγέλνει. Ε, φτιάχνει... μόνο να παραγγείλει, Κωνσταντίνο, τελείωσε το πράγμα. Ε. Δηλαδή οι παραγγελίε συνεχώ είναι Και σου λέει ο άλλο, εσύ που τα έχει όλα, που κάνει καλή διατροφή, φίλε, οικονομία κάνω από yeah, παντού. Yeah. Οικονομία κάνω από παντού για να με δει 15 μέρε το καλοκαίρι να πάω πού, σε ένα οικονομικό ξενοδοχείο, στην παραλία με το δικό μου καρεκλάκι Δεν πληρώνω εξαπλώστρα. Και δεν μπορώ να σου κρύψω τι μπορεί να μην έχω. Δεν με ενδιαφέρει να πληρώσω κάτι που δεν με ευχαριστεί. Αν έχω έρθει στη ζωή για να, για να πληρώνω να με ευχαριστήσουν, δηλαδή να έχω δούλου. Όχι, δεν είμαι. Yeah. Είμαι δούλο του εαυτού μου. Right. Προ αποτέλεσμα να ζήσω όσο καλύτερα yeah, μπορώ. Yeah, yeah, yeah. Δεν θέλω κανένα δούλο. Και αυτό και στο σημείο που είπαμε στην αρχή που το ξεχάσαμε και είναι πολύ ωραίο γιατί το συζητήσαμε πριν και θα ήθελα να το πούμε. Ούτε εγώ δεν θέλω φίλου δούλου, ούτε φίλου δίπλα μου στην κακή στιγμή. Εγώ παρακαλάω το Θεό στην προσευχή μου το βράδυ και το πρωί να με έχει υγιή. Ξέρετε γιατί. Γιατί ακούω του ανθρώπου. Παλιά έλεγα: να έχει καλά τη μαμά μου, τον παπά μου, ξέρει αυτά τα χαζά. Και ακούω του ανθρώπου να λένε το ίδιο και λέω: Τι κάνει βρεηλήθεια. Παρακαλά στο Θεό να έχει τον μπαμπά σου και τη μαμά σου καλά. Τι λε. Εγώ, εγώ, κάνω προσευχή για όλο τον κόσμο. Και λέω, να έχει καλά όλο τον κόσμο. Βέβαια στην προσευχή μου βάζω και κάποιου ανθρώπου που γνωρίζω που έχουν κάτι κακό, καρκίνο και τέτοια. Του βάζω την προσευχή μου αυτού και μετά βάζω εμένα. Λέω τα ονόματά του mm -hmm. και μετά βάζω εμένα. Μικρή παράκληση. Ναι, ναι, κάνω μια έξτρα τέτοια και στο λέω και στην αγχωριά μου γιατί του σκέφτηκα τώρα και του σκέφτομαι κάθε πρωί, κάθε βράδυ, μέχρι να μάθω ότι είναι καλά να του βγάλω. Mm μέχρι που ξέρω ότι αυτοί οι 4-5 πέντε άνθρωποι δεν καλά, ε, κάθε πρωί και κάθε βράδυ γίνεται αυτό. Sorry που έμεινα τώρα, απλώς μάλλον Όχι, όχι, έμεινα... όχι, όχι. Το, το, κάνω και εγώ και το, κάνω και το έκανα και πρόσφατα μάλιστα. Μου θύμισε και εμένα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα ατύχημα. Λοιπόν, στην κόντρα θα πάω πάλι. Ξυπνάς το πρωί και λε, γιατί να πω για αυτόν ή αυτόν ή αυτόν, εγώ θα πω για όλο τον κόσμο. Πόσο είναι όλο ο κόσμο σε αυτό το πλανήτη. Με ενδιαφέρει. Να είναι ανούσιο. Όχι, όχι, δεν δε με ενδιαφέρει. Δηλαδή, δε, δεν δε κάθομαι να το κοιτάξω έτσι. Λέω, εύχομαι. Να είναι καλό σου Λέω, ο σε ευχαριστώ Παναγίτσα, μου Χριστούλη μου και όλοι οι Άγιοι μαζί. Έτσι μου έχει βγει. Ναι. Έτσι μου βγαίνει. Ωραία. Ε, σε ευχαριστώ. Θα ήθελα να με έχει υγιή, αν μπορεί. Όχι, λέω υγιή, αγάπη, δύναμη για όλο τον κόσμο. Εντάξει. Το μόνο που θέλω, αν μπορεί, να με έχει υγιή. Πέρα από τα λάθη που κάνω ίσω οτιδήποτε. Ε, και τα υπόλοιπα, άστα. Σε, σε ευχαριστώ να με έχει μόνο υγιή να, 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 να μου ανοίγει τα μάτια μου να μου τα κλείνει. Τα υπόλοιπα θα τα καταφέρω. Ακούσε του ανθρώπου να σου λέει. Ε, ε, Μπορεί να μου πιάσει το τζόκερ. Μπορεί να μου το. Ε, ε, εντάξει, εντάξει, αυτά είναι παλάβα. Να μου δώσει λεφτά. Να, να μου βρει ένα καλό γαμπρό. Να μου βρει μια καλή νύφη. Να κάνει το παιδί μου παιδί. Παιδιά, τι, τι, τι προσεύχεστε Θε να στο κάνω εγώ το παιδί. <laughs> <laughs> ναι, ναι. Τι προσε, Προσεύχονται οι άνθρωποι εγωιστικά. Ναι, ναι. Κοίτα, στο κομμάτι του Θεού, ο κόσμο, θα σου πω κάτι, είναι εγωιστή στο κομμάτι του Θεού. Θα σου πω γιατί, Γιατί πρώτον, θυμάται ο Θεό τα δύσκολα. Όπω φίλους φίλου. Ναι. Όπω Και επίση, ο Θεό δεν είναι η Amazon, η οποία θα σου σερβίρει ό,τι θε εσύ για το παραγγείλει. Δηλαδή, τι θέλουμε σήμερα. καταλαβες, γράψε ε, δύο χάρε στον τάδε, γιατί μα έκανε και μια δυνατή προσοχή. Και, και λαμπάδα αυτό. Δώσ' το αμέσως αυτό που θέλει. Δεν, δεν, λειτουργεί έτσι το οικοσύστημα, γιατί ξέρεις το θέμα Θεός, σύμπαν και πώς δουλεύει όλη αυτή η ιστορία. Άμα την ανοίξουμε επειδή δεν τελειώνει, θα σου πω κάτι. Ε, δεν μπορείς να... Πρέπει, οι άνθρωποι πιστεύω ότι πρέπει να κατανοήσουν ότι πρώτον ο, ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Και αυτό που λένε οι ακατοίκων εικόνε και δεν δουλεύει έτσι το σύστημα. Η, η δική σου παράκληση, το ότι εσύ έχει μια ευχή, καταρχήν δεν σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθεί. Δεύτερον, Αυτά που εμεί ζητούμε σε αυτό το πλανήτη, σε αυτό το χωριό, σε αυτό το μέρος, εδώ, κάτω από εδώ, δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή, επειδή εμεί ζούμε σε αυτό το μάτριξ, το δικό μας μάτριξ, σώνει και καλά ζει όλος ο πλανήτη. Κάποιοι προσεύχονται για να φάνε, να πιουν νερό. <laughs> και είναι, είναι, άμα το σκεφτεί, είναι, είναι ηλίθιο, συγγνώμη έτσι. Γι' αυτό σου είπα ότι εγώ δεν θέλω άνθρωπου δίπλα μου για να με βοηθήσουν. Δεν ναι. το Θεό θέλει να με βοηθήσει στα δύσκολα. Το Θεό να με έχει καλά γιατί θα έρθουν και δύσκολα. Του φίλου μου θέλω να με ευχαριστούν και να μου δίνουν χαρά για να ξέρω ότι στα δύσκολα δεν θα είναι εκεί. Αλλά η χαρά που μου δώσανε με την παρέα του με κάνει στα δύσκολα όχι να του πάρω τηλέφωνο, να το παλέψω. Εγώ γυρνάω σπίτι για το χαμόγελο ενό ανθρώπου που έχω διαλέξει να παντρευτώ. Δεν θέλω να μου δώσει. Θέλω να, θέλω να το βλέπω να χαμογελάει. Ξέρει που μπορεί να χωρίσω. Ε? Αν δεν έχω καταφέρει τη γυναίκα μου να χαμογελάει. Γιατί σημαίνει ότι έχω αποτύχει. Ναι. Έχεις, νιώθεις ότι έχει αποτύχει να τη προσφέρει σε εκείνο το... έχω... Και την ευτυχία. Ναι, φίλε. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω με ανθρώπου που είναι μίζεροι και κάθονται σε ένα καναπέ. Και όταν του βλέπω, ε, εκνευρίζομαι, του σέβομαι, αλλά δεν μπορώ. Και επειδή άμα του βλέπω είναι σαν σκουπίδια. Συγνώμη για την έκφραση. Μην παρεξηγηθώ, όχι από σένα, κατάλαβε. Τα σκουπίδια, εγώ θέλω να τα πάω στον κάδο. Οι άνθρωποι θέλουν να ξεκουράζονται επειδή ζουν. Δεν μπορεί να ξεκουράζονται επειδή κουραστήκανε που ξεκουραζόντουσαν. Δεν, δεν μπορεί να το δεχτώ. Ναι, αλλά θέλω να σου πω κάτι όμω. Δεν έχει ο καθένα το δικαίωμα τη επιλογή. Βεβαίω. Μπορούν όλοι να είναι Κωνσταντινό Λοΐζος σε αυτόν τον πλανήτη. Και δεν χρειάζεται. Ωραία. Όμω δεν μπορούμε να του διαχωρίσουμε. Α πούμε, δεξί, εσύ πα στα σκουπίδια γιατί αποφάσισε να ζει στη ζωή σου. Όχι, όχι, όχι. Εμένα του ονομάζω σκουπίδια του ανθρώπου οι οποίοι πάνε να επιβάλλουν. Γι' αυτό ίσω δεν το έθεσα σωστά. Πάνε να επιβάλλουν τον καναπέ, την απραξία, την τεμπελιά ως σωστή στάση ζωής. Εγώ δεν δικαιολογώ τον εαυτό μου για τίποτα. Δεν δέχομαι να δικαιολογήσει κάποιος άνθρωπος που είναι τίποτα. Mm. Εγώ δεν μιλάω για εξυπνάδα. Εγώ δεν θα πω σε κανέναν άνθρωπο ότι είμαι έξυπνος. Είμαι ένα άνθρωπο που απλώς παλεύω να ζήσω παραπάνω στιγμές. Ούτε είμαι πιο ικανός. Απλώς όλοι έχουμε την ικανότητα και κάποιοι θέλουν να την πραγματοποιήσουν και όχι. Όπω πιστεύω ότι μπορώ πολλά πράγματα παραπάνω, αλλά φοβάμαι. Α πούμε, εγώ αν είχα πέντε επιχειρήσει τώρα θα τα είχα παίξει. Δεν το έχω. Δεν το έχω. Mm. Τώρα, αν μου μπει ιδέα, θα κάτσω να το αποκτήσω. Δεν το έχω, φίλοι μου. Και δεν πιέζω τον εαυτό μου για κάτι που δεν θέλω να αποκτήσω. Είναι γιατί δεν... Το... Είναι OK. Κοιτάω μέχρι που μπορώ και δουλεύω πάνω σε αυτό. Για να μπορέσω πάνω σε αυτό, μέχρι εκεί με παίρνει ψυχολογικά να δράσω, γιατί μετά με πιάνει κάτι το οποίο δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Και αφού καταφέρει μέσα αυτό το πλάνο μου να περνάω καλά, είναι OK. Ναι. Μου είπε κάτι ο Σπύρο ο κουμπάρο μου πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν πρέπει να το αναφέρω τώρα, αλλά ίσω ίσως είναι πολύ ωραίο. Ναι, τα έχει πει όλα. Ρε, το Σπύρο θα κάψουμε. Ρίχτον κάτι. Όχι, όχι. Ναι. <laughs> μου, 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 είπε ότι. Μου είπε, μου, πάντα με βοηθάει προ το καλύτερο. Ναι. Κάποια στιγμή μου λέει η Πώ μπορεί να έρθει σε αντιπαράθεση ή μάλλον να εξηγήσει σε κάποιον που θα έρθει που είναι ανώτερο από σένα. Είχα μια ώρα έτσι επαγγελματικό. Και του είπα, και θέλω να το πω αυτό δημόσια, ότι αυτή τη στιγμή νιώθω πάρα πολύ ισχυρό. Όχι όμω του τύπου υποτιμητικά για του άλλου. Αυτή τη στιγμή, αν έρθει ένα εκατομμυρίουχο και μου πει, ε, φίλε δεν σε βλέπω, θα του εξηγήσω ότι δεν σε βλέπω κι εγώ. Oh, γιατί είμαι, είμαι εκατομμυρίουχο μέσα μου. Εγώ, αν, πούμε, αν από τα 100 ευρώ έχω χίλια, είμαι ευτυχισμένο γιατί είχα 100 πριν. Mm. Δεν ξέρω πώ είναι να έχω εκατομμύρια. Και έχω καταφέρει να είμαι ευτυχισμένο με το 1 ευρώ που έχω. Οπότε να μην σου πω ότι είμαι ευτυχισμένο, δεν μπορεί να με κοντράρει κάποιο ούτε με λεφτά ούτε με δόξα. Μπορεί να με κοντράρει κάποιο μόνο σε συναισθήματα. Ξέρει που μπορεί να κοντράριστώ, που μου είπε σήμερα ότι έχει πάει σε 10 μέρη που ένιωσε σε αυτό. Εγώ έχω πάει σε 3. Πρόσεξε όμω τώρα, οικονομικά, εγώ μπορεί να μην μπορώ να πάω στην Κωνσταντίνα. Ξέρει τι κάνω όμω. Θα πάω πάλι το Σαββάτο στην Επίδαυρο. Στην Αρκίτσα. Μα δεν έχει να κάνει με τη χώρα Στα... γιατί ακούστηκε. Όχι. Η που, είναι πολύ πιο που, που θέλω να εξηγήσω. Ότι οι άνθρωποι ακούνε. Μου το σε σπάσα γι' αυτό. Ναι. Οι άνθρωποι ακούνε κάτι και σου λέει. Αν δεν έχει σούση. Αν δεν έχει καρέκλε. Αν δεν είμαι μπροστά στη μοίκο, δεν ξέρω δεν έχω πάει και ποτέ. Ε, ε, βλέπει κάτι και θεωρεί ότι αυτέ είναι οι προποθέσει τη ευτυχία. Ναι. Να είσαι ανάμεσα σε διάσημου, ανάμεσα σε βυζιά, ανάμεσα σε πουλιά, ανάμεσα. Σε... Τι λένε, Ραμαλάκι. Ναι, 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 ναι. ε, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου. Η, 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 η ταραχή η, μου. Η, η ψευτική ζωή. Παιδι μου. Ε, έχει ψάξει ποτέ τον εαυτό σου που είσαι ευτυχισμένο, Ναι. Οπότε, εγώ τι έκανα, έκλεισα τα μάτια μου και κοίταξα να δω τη δικιά μου ευτυχία. Και δεν είναι ούτε στη οίκο, ούτε πουθενά. Τώρα, αν θα πάω επειδή έχω δέκα φίλου, δεν έχω πάει μέχρι σήμερα, τα έχω καταφέρει. Δεν θέλω. Εγώ που βλέπω πολύ. Δεν δε, δε μπορώ. Ξέρει, εμένα όταν κάποτε μου λένε Μα, έχει πάει Και οι δικοί μου άνθρωποι ξέρουν τι τράβηξα για να πάω. Μένα με βοήθησε πάρα πολύ το ότι ε, ήμουν κοντά στο Μαϊάμι. Το Μαϊάμι είναι international airport για τη Λατινική Αμερική. Και μετά το JFK στη Νέα Υόρκη με βοήθησε πάρα πολύ γιατί είναι από τα πιο μεγάλα του κόσμου. Και οι πτήσει ήταν φίλε, μιλάμε μια πιο φθηνή από την άλλη. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω ποτέ το Buenos Aires Αργεντινή με νομίζω με 210 ευρώ, 12 ώρε. Λοιπόν, όταν κατέβαινα, εγώ επειδή δηλαδή ήμουν ονομά, ήμουν μια ζωή με ένα backpack σχεδόν ξυπόλυτο, <laughs> με ένα παντελόνι το ίδιο. Δηλαδή είχα δύο παντελόνια, ένα κοντό και ένα πούμε, μακρύ, ξέρω εγώ και ήμουν μια ζωή backpacker. Δηλαδή δεν, δεν, έχω ζήσει αυτό που λέμε διακοπέ σε ταξίδι. Δεν ξέρω καν πώ είναι. Το κάνω άμα από πίσω στην Κύπρο, α πούμε, ξέρω, όχι να κάτσω τρει-τέσσερι μέρε, α πούμε, να χαλαρώ, αλλά ως εκεί. Το θέλω να καταλήξω είναι ότι πολλέ φορέ όταν ο κόσμο σε ακούει να λέει Α, πήγε ο Κωνσταντίνο, μάθαμε ότι πήγε εκεί, α, να δούμε τι λεφτά έχει. Δεν σημαίνει ότι αποτέλεσμα επειδή κατάφερε να πα εκεί. Κατάλαβε. Εντάξει. Εγώ σου λέω ότι. Τι απολογούμαστε. Τη στιγμή, ε, όλοι, δεν χρειάζεται να απολογηθεί κανέναν. Εγώ απαντήζω στην Ναι. Απολογούμαστε για το πώ πήγαμε. Απολογούμαστε που καταφέραμε να παλέψουμε, να πάμε κάπου. Για μα. Ε, αυτό που λέω πια για να κάνω κάποιον παρέα, ξέρει τι θέλω ε. να το ρωτάω. Δεν το ρωτάω πόσα λεφτά έβαλε. και δεν ε. θέλω ε. να με ρωτήσει. Θέλω να το ρωτήσω πόσε στιγμέ ζωή έζησε. Ε. Ε. Εγώ στη ζωή μου για να κάνω παρέα με κάποιον θέλω να μου πει τι έχει ζήσει. Ε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αν έχει σκοτώσει, αν έχει. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Με ενδιαφέρει να μου πει τι έχει ζήσει. Οι άνθρωποι ψάχνουν κάθε μέρα το κακό, το λάθο, το σωστό. Κάθε μέρα. Προτιμούν να ζουν στο μηδέν γιατί του βολεύει. Δεν μπορώ και να σου πω κάτι. Ε, φοβάμαι και αυτό που σου λέω τώρα. Δεν μπορώ καθόλου γιατί βγαίνω κάθε μέρα την πόρτα του σπιτιού μου και συναντάω αυτού του ανθρώπου. Έχω πει και στο παρελθόν ότι όσο ευτυχισμένο και να είμαι, όσο καλά να είμαι με τη γυναίκα μου, ρε Σίζαν, να σου πω κάτι. Δεν σκέψου τώρα να κλαίνει όλοι έξω. Όσο χαρούμενο και να είσαι, κάτσε ρε φίλε, σε αγγίζει σε το. Δη, αν πάμε τώρα στη Μαγαδασκάρη και δούμε τα παιδάκια αυτά που δεν μπορούν να καν να πιούν, δεν έχουν τίποτα. Θα σηκωθεί να φύγει για να έρθει εδώ να δει ότι είναι καλά. Εντάξει. Εγώ αυτό το νιώθω και εδώ όμω. Γιατί ο κόσμο μπορεί να έχει τα πάντα, αλλά νιώθω ότι είναι σαν τα παιδιά αυτά που δεν έχουν τίποτα. Έτσι του βλέπω του ανθρώπου. Έτσι του βλέπω. Ναι. Α να ρωτήσω κάτι. Πιστεύει ότι μπορεί να φταίει η χώρα που κατοικά, μπορεί να φταίει η, ο τρόπο ζωή, μπορεί να βγαίνει μέσα από τη θρησκεία αυτό το πράγμα, μπορεί να βγαίνει μέσα από την κουλτούρα του Ελλήνα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ε, ίσω αν ζούσε, ρε παιδί μου τώρα. Γιατί κοιτάξτε, στη Μαδασκάρη είναι πολύ ευτυχισμένοι άνθρωποι στην Τανζανία. Είμαι πολύ ευτυχισμένο άνθρωπο. Έχει ξαναδεί τέτοια ευτυχία. Στην Αφρική θα βρει την, ευτυχία τη ζωή. Στου ανθρώπου. Γελάνε και φαίνονται και τα 36-38 δόντια. Το έχω δει, το έχω δει. Ενώ έτσι. Περνά, περνούσαμε, α πούμε, περνούσε το λεωφορείο και νομίζαν ότι έμπαινε ο Μοχάμενταλί όταν έμπαινε, ξέρω εγώ, στο Rumble in the Jungle. Δηλαδή είσαι σαν το σαν τον γίγαντα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Ε, γιατί αυτοί, αυτοί, δεν έχουν καν δεν έχουν τίποτα, δεν του ενδιαφέρει τίποτα. Γιατί όταν δουν για πρώτη φορά σοκολάτα, νομίζω ότι βλέπουν το Θεό. Και διερωτούμε όμω αν ίσω και το μέρο. Δηλαδή, όλο αυτό που ζει. Έχω πάει παντού. Μάλλον όχι, έχω πάει παντού. Όπου και αν έχω πάει. Έχει βρει τέτοια. Και έχω ανοίξει την πόρτα τη καρδιά μου. Ναι. Στο τέλο, όλοι μιλάνε για χρήματα. Όλοι μιλάνε για προβλήματα. Όλοι μιλάνε γιατί κακό του έχει εμεί στη ζωή του. Και το χειρότερο ξέρει ποιο είναι. Ότι όλοι έχουν παλέψει τόσο πολύ, λέει. Και ξέρει, όταν, όταν, έχει φάση, όταν ρωτά ε, κάποιον που σου λέει ότι είναι κουρασμένο. Και σου λέει ξύπνησα, δεν ξέρει τι κάνει. Σου λέει ξύπνησα 7 το πρωί, 8, πήγα στη δουλειά μου 9 και 4 ώρες γύρισε να ξέρει κουραστό. Και λε, τι να το πω mm -hmm. τον άνθρωπο αυτό. Τον πρώτο μήχρονο. Πιο είναι η γνώμη μου. Εγώ στι 11 μπορώ να σταματήσω γιατί έχω, έχω ξεκινήσει. Ξυπνάμε 6.30 το πρωί. Ναι. Κάνουμε προπόνηση. Το λέω κάνουμε γιατί έμαθα και για σένα τώρα. Κάνουμε προπόνηση στο σπίτι μου γιατί θέλω να έχω χρόνο για τη ζωή μου. Φτιάχνω τα περάκια μου χωρί να με πειράξει πάρα πολύ γιατί δεν κίνηκαω τώρα να φτιάξω το φοβερό σώμα. Ναι, ναι. Φαντάζω ότι ρώτησα τι είναι ευτυχία για τον καθένα και μου λέει Δάσκα, λε: Έχει παχύνια. Λέω: Σε κάνει ευτυχισμένο αυτό. Ξέρεις, είναι αυτό που λέμε. Η ευτυχία μου ή η δυστυχία σου. Απίστευτο. Ναι, ναι, ναι. Σε μια ερώτηση, τι είναι η ευτυχία για σένα, και σου γράφει ο άλλο, okay. αν έχει παχίνει. Δεν, Δεν με πειράζει ο άνθρωπο. Εμένα απλώ μου δίνει το κίνητρο να σκεφτώ και να δίνω απαντήσει. Και ξεκινάμε τη δουλειά μα κάθε μέρα για να βγάλουμε τα προστοζήν κάθε ώρα. Τάκα, τάκα, τάκα. Και δουλεύουμε και γυρνάμε σπίτι μα 10.30 το βράδυ και κάνουμε και τι αγκαλιέ μα και βλέπουμε και την ταινία μα. Μπορούμε να πάμε για ένα φαγητό. Και μπορεί και μπορεί και μπορεί και μπορεί. Και ταυτόχρονα γράφω και το βιβλίο μου το επόμενο. Και ταυτόχρονα σκέφτομαι τι ασκήσει θα κάνω αύριο στου μαθητέ μου. Και ταυτόχρονα σκέφτομαι τι θα κάνω στο coaching. Και ταυτόχρονα έχω και μια συνεδρία. Και ταυτόχρονα. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν καφιέμαι γι' αυτό γιατί το θεωρώ δεδομένο εγώ. <laughs> δηλαδή θεωρώ δεδομένο ότι η μέρα μου θα έχει δράσει. Εδώ φαντάζομαι ότι καμιά φορά αν έχω κάποια κύρωση δύο-τρει ώρε. Δεν μπορώ να κάτσω και νιώθω ότι, τε... ότι. Τι έγινε τώρα. Μήπω δεν έχει δουλειά. Μήπως...". Δηλαδή, κάτι κουλά. Λέτερο, και λέω, Παναγία μου. Αλλά τώρα επειδή κάνω και δημιουργικό πλάνο, δηλαδή φτιάχνω αυτό το βιβλίο μου, ετοιμάζω το σεμινάριο μου για την Κύπρο, ετοιμάζω σεμινάρια που θα ήθελα να σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, εγώ τον το όνειρό μου να ξέρει είναι το στάσει το λεωφορείο να γίνει. Preaching. Άρα, δηλαδή, θα ήθελα να γυρνάω τον κόσμο, αν με ρώταγε στο όνειρό μου, θα ήθελα να γυρνάω τον κόσμο με σεμι... Δεν ξέρω με τι, πώ να ορίζεται, δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται σεμινάριο. Και να φωνάζω τον κόσμο να ζήσει. Και μαζί με αυτό βέβαια να ψάχνω κι εγώ ακόμα πώ πρέπει να ζήσω, έτσι. Και Έχω κάνει ήδη δύο σεμινάρια. Πάμε το τρίτο, ένα μεγάλο στην Κύπρο τώρα. Και, εντάξει, Πότε είναι. Είναι 29 Απριλίου το mm. σεμινάριο στην Κύπρο. Η, η Κύπρη... Είναι Σάββατο νομίζω. Σάββα, σάββατο. Ναι. Ε, η Κύπρη, μη σου λέω ψέματα. Εγώ έχω χρόνια να πάω στην Κύπρο. Είμαι από το Μένικο, δεν ξέρω να σου το πει. Έφτα και το Λοίζου. Η ναι, 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 κατα καταγωγή μου είναι. Ο πατέρα μου λέγεται Πολύκαρπο. Ε, Λοίζου. Ε, είναι από το Μένικο. Ε, έχω πάει δύο-τρει φορέ πολύ παλιά. Ε, θα ήθελα εντάξει, να πάω πιο έντονα. Μπορώ να σου πω ότι είναι απίστευτη η αγάπη που μου δείξαν οι άνθρωποι να πήγα ε, στην Κύπρο. Ε, έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να σου πω ψέματα. Και επίση το βλέπω και στο coaching που κάνω ε, ότι είναι, είναι ανοιχτή για αλλαγή. Κάνω coaching σε ανθρώπου που είναι πολύ φτασμένοι παραπάνω από μένα. Και επειδή με πιστεύουν, γιατί βλέπουν την τρέλα μου και την αλήθεια μου, με ακούνε. Και, και, και γουστάρω. Είναι, είναι, δεν, δεν θεωρούν ότι έχουν φτάσει κάπου. Και αυτό τέτοιου ανθρώπου θέλω εγώ. Κανένα δεν έχει φτάσει πουθενά. Yeah, yeah. Και είναι έτοιμοι να ακούσουν. Και εγώ να ακούσω. Δεν ξέρω τίποτα λέει. Αυτό έχω κάνει. Αλλά... Τώρα σου λέω για ανθρώπου που κάνω coaching, που επιχειρηματίε, yeah, yeah, yeah. οι οποίοι με ρωτάνε τα απλά. Εσύ να σου πω κάτι. Όντω είσαι ευτυχισμένο στη θάλασσα. Όντω κάθε Σαββατοκύριακο που πα το ίδιο. Λέω, ναι κάθεσα το κύριο πάω σαν τα μικρά παιδάκια. Δηλαδή, πώ είναι το σκυλάκι που θα το δώσει. Νιώθω ότι ναι, κάτι έγινε και κάτι συνδέθηκα. Τι πιστεύει ότι είναι. Ξέρω τι είναι. Δεν σκέφτομαι τίποτα μόνο σε αυτό το σημείο. Παύση. Αυτό που δεν σκέφτεσαι τίποτα και σε ηρεμή, θα ήθελε να το νιώθεις κι άλλε φορέ. Με στεναχωρεί που δεν μπορώ. Α, κοιτάξτε να δει. Ε, Αν μου επιτρέψει, Απέναντι μου, έχω έναν άνθρωπο που πιστεύω ότι ε, θα παλεύει χρόνια με το μυαλό του, γιατί νομίζω ότι η πιο μεγάλη μάχη είναι με το μυαλό σου. Ε, ήθελα μια ερώτηση να σου κάνω πριν, αν κατοικούν δαίμονες μέσα, ευε, στο δικό μου κατοικούν, ε, για να είμαστε ξεκάθαροι, και αν αυτού του χειρίζεσαι σωστά ή αν δεν μπορεί. Ε, κοίτα, γενικά, είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο είσαι αποτελεσμα των σκέψεών του. Δηλαδή, όχι μόνο των πράξεων, των σκέψεων. Δηλαδή, βλέπω έναν άνθρωπο απέναντί μου ο οποίο δεν σταματάει να σκέφτεται. Έχει συνεχώ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εσύ, αν μείνει μόνο σου σε ένα δωμάτιο με τέσσερι τείχου και σκέφτεσαι, τρελαθεί. Γι' αυτό πρέπει να σε ξεξε... συνεχώ και να παράγει. Να παράγει. Να παράγει. Ε, είναι μονόδρομο και νομίζω ότι αυτό το πράγμα μέσα στα χρόνια θα έρθει να βρει τη γαλήνη του. Δεν ξέρω τι είναι. Το εύχομαι. Ναι. Γιατί θα με τρελάνε. Όμω θα σου πω τι θα έκανα εγώ στη θέση σου. Είμαι όλο αυτιά. Λοιπόν, έχω δύο πράγματα. Η παραλία και ο ήλιο. Τα οποίο γουστάρω. Μπορεί να είναι το μέρο, αλλά μέρη με παραλίε υπάρχουν δισεκατομμύρια σε αυτόν τον πλανήτη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να εγγραφεί περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Να περνά περισσότερε ώρε εκεί. σω αύριο βρει εκεί και το βιοποριστικό σου, αλλά και τον τρόπο που θε δηλαδή μπορεί να πρέπει να μείνει κοντά σε σπίτι με παραλία. Εγώ, α, τε, α, εγώ, αυτό, ε... κάνω, αυτό κάνω τώρα. Στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, εγώ 50 μέτρα από την παραλία. Και όταν φύγαμε να έρθουμε εδώ, να με ρωτά τι σου λείπει από την Κύπρο, μου λείπει οι γονεί μου, το φαγί, η οικογένεια, get together, κατάλαβε, οι φίλοι, ξέρω εγώ, δύο, τρία. Αλλά μου λείπει αυτό το πράγμα. Η εύκολη πρόσβαση στην παραλία. Δηλαδή το γεγονό ότι εμεί δεν καταλάβαμε τι σημαίνει καραντίνα. Γιατί εγώ όταν λέει καραντίνα, εμεί ήμασταν στη θάλασσα και κολυμπούσαμε, α πούμε. Ναι. Κατάλαβε. Αλλά για, για, μένα αυτό που βλέπω απέναντί σου είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει μεγάλη ανάγκη να είναι εκεί. Δηλαδή, εσύ πρέπει να είσαι σερφερ. Πρέπει να κάνει παρέα με αυτού του τύπου που οι οποίοι έχουν. ξέρει, σερφερ. Δεν είναι ότι του γουστάρουν τα κύματα. Βρε μου έναν τύπο που είναι σερφερ και δεν λίγο. Ουχού! Είναι όλοι. Δεν ξέρω, μιλάνε με τα κύματα. Δηλαδή, εσύ έπρεπε να έρθει κανέναν grandmaster από τη Χαβάη, α πούμε, και να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα με μια στολή και να παλεύει με τα κύματα. Γιατί θα σκέφτεσαι και θα σε πού, στη θάλασσα και στον ήλιο. Εκεί κάτι κάσερ, φίλε. Εδώ θα τσακώνεσαι συνεχώ. Θα είσαι συνεχώ τα upper με του ανθρώπου, στα λόγια, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί. Και να σου πω, δεν μπορεί να κάνει την νόσο του Μεσία. Στρελάνει. Η νόσο του Μεσία. Δηλαδή, ωραίο το λεωφορείο. Ωραίο το ζω, ζωή. Αλλά θα κουραστεί να βλέπει fingers που θα σου λένε συνεχώ εκατομμύρια άνθρωποι. Άντερ, που θα σου πει πώ θα ζήσουμε είναι αγάπη μου. Ε. ε έτσι, έτσι, βλέπω εγώ. Με έχει πετύχει σε τέτοια φάση πολύ. Mm. Με έχει πετύχει σε αυτή την περίεργη τρέλα με το μυαλό μου που δεν θέλω αποδοχή. Δεν έχω δάκρυα αποδοχής. Δεν με ενδιαφέρει. Και αυτό με ανησυχεί που δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει να μου αποδεχτεί κάποιο. Με ενδιαφέρει να βρω λίγο χρόνο παραπάνω εκεί. Γι' αυτό και πάντα το μεγαλώνω. Δηλαδή, μπορεί να φύγω αυτά το πρωί από το σπίτι, 7,5-8, να γυρίσω μία. Δεν ξέρω πώ περνάει η ώρα εκεί. Γυμνάζομαι, χωρί να με νοιάζει όμω η γυμναστική μου. Mm. Είναι πάνω πάντα γυμναστό. Την Κυριακή έβρεχε. Έφυγα από το σπίτι, πώ πάντα, να ξέρω ότι εγώ φεύγω από το σπίτι. Ποτέ δεν φορά και τι καθημερινέ. Όχι. Εννοείς ότι θα πας παραλία. Ε, από το σπίτι που είμαι όμως, που μπορεί να είναι όταν θα πάω για μπάνιο, Α, κατάλαβα, κατάλαβα. ξεκινάω από το σπίτι ξυπόλυτο. Ναι, ε, ναι. Είναι πάω για μπάνιο, είμαι ξυπόλυτος. Περπατάω στον δρόμο ξυπόλυτος, είναι η ζωή μου όλο να είμαι ξυπόλυτος. Δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό. Μέχρι που κατάλαβα ότι ξυπόλυτος σημαίνει απλώς να μπορείς να πατήσεις τα κάθια για να γνωρίσεις τα τριαντάφυλλα. Στο βιβλίο μου έχω ονομάσει του ανθρώπου τριαντάφυλλα για να, τους, για να φτάσεις στο κόκκινο πρέπει να πιάσεις όλα τα αγκάθια, καταλαβες. Mm. Οπότε χαίρομαι που οι άνθρωποι έχουν αγκάθια, δεν είναι κακό, αρκεί όμως ξέρεις ε, να μπορείς να φτάσεις μέχρι εκεί. Να μην φοβηθείς, mm. γι' αυτό και το ονόμασα ξυπόλυτο στα αγκάθια. Μου αρέσει πάρα πολύ να αισθάνομαι το περιβάλλον και το θέλω να ζούσα εκεί πέρα. Κάποια στιγμή είχα ένα μικρό όνειρο, Βασικά το όνειρό μου είναι αυτό που είπε, αλλά δεν ξέρω πώ να το αποτυπώσω. Οπότε κάποια στιγμή ήθελα να κάνω. Τότε που έκανα μόνο γυμναστική και όχι coaching συνεδρίε, γιατί μου αρέσει πιο πολύ αυτό που κάνω τώρα. Ε, ήθελα να φτιάξω ένα τόλ, ξέρω εγώ, και να κάνω γυμναστική στον κόσμο στη θάλασσα και να μην ξαναφύγω από εκεί. Γι' αυτό ε, με πιάσε στην, στην, ψυχή μου ακριβώ. Και κάτι μου έδωσε σήμερα πάρα πολύ σημαντικό, φίλε. Δηλαδή ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω και γιατί να, να, να τρέχω να, να βρίσκω λίγο μπαταρία να γεμίσω και να μην κάνω μια δουλειά πάνω εκεί. Πρέπει να σκεφτώ κάτι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, εσύ με βάλε σε μια πολύ σοβαρή σκέψη τώρα. Δηλαδή, μου έδωσε κάτι που το οποίο το είναι μπροστά μου. Ναι, διότι εγώ το βλέπω από μακριά και είναι εύκολο. Ξέρεις, και εσύ, αν με παρατηρήσει, θα μου πει 5-10 πράγματα που θα κάνω. Που εγώ θα ήταν πολύ δύσκολο να τα δω. Για, για το ότι βλέπω τα πράγματα από αυ υψηλά ε, δεν σημαίνει ότι είμαι και κάποιο δευτεροτικό. Απλά μα βοηθάει πολλέ φορέ να βλέπουμε. Πόσο πιο εύκολα, αν, 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 αντιμετωπίζει το coaching κάποια προβλήματα ανθρώπων. Τα βλέπει και κάνει έτσι. Πάντω, να ξέρω ότι coaching που κάνω. που το ξεκίνησα και πήρα και το, το πτυχίο μου γιατί, εντάξει, για τα μάτια του κόσμου και δεν το λέω ότι δεν άξιζε. Απλώ βλέπω ότι τελικά για να βοηθήσει ε, σαν coach πρέπει να, να έχει εμπειρία, πρέπει να γνωρίζει. Οι, οι, άνθρωποι σήμερα είναι μορφωμένοι, αμόρφωτοι με πτυχία. Mm. Εγώ είμαι αμόρφωτο. Είμαι αυτοδημιούργητο. Ε, αλλά ειλικρινά, επειδή μιλάω με συνέστημα, ένιωσα ότι είμαι μορφωμένο. Γι' αυτό και φωνάζω σε όλου του ανθρώπου, βγάλετε συνέστημα και μην φοβάστε αν έχετε πτυχία. Θα είστε πιο μορφωμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Ε, οπότε τι γίνεται, επειδή το σώμα το φτιάχνεται πολύ εύκολα. Παλεύουν όλοι να φτιάξουν ένα σώμα. Να πάρω ένα αυτοκίνητο και γελάω τώρα πια. Ενώ η ψυχή μα είναι όλη ιστορία, αν τη δουλέψουμε γρήγορα, μπορεί εύκολα να καταλάβει ότι αυτά είναι λίγα. Εγώ γυμνάζομαι και δεν, 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 δεν φωνάζω γι' αυτό. Γυμνάζομαι και τρώω για να έχω ενέργεια να ζήσω. Mm. Φωνάζω στον κόσμο να γυμναστεί, γιατί μετά, άμα, άμα οι μυς δεν κρατάνε, τα κοκαλάκια όσο μεγαλώνει. Ναι. Και έρχεται το. Το σκάσιμο. Το σκάσιμο. Οι, οι μεγάλοι άνθρωποι γιατί φεύγουν νωρί, που λένε από πέσιμο. Πέφτουνε, οι μυς δεν είναι. Ναι. Ναι. Δεν υπήρχε να γίνει νωρί, Βαντζενέκη. Ναι, ναι, ναι. Γυμναστείτε απλώ. Υπάρχει ένα MRI το οποίο είχα δει μια φωτογραφία. Μπορώ να το βρω να σου δείξω που είναι ουσιαστικά ένα κόκαλο ενός 79, 79χρονου 79 χρονών όπως ήταν, ο οποίος είναι ο κόκαλος, είναι το ποδί από πάνω, δηλαδή όπως είναι ο μυρός και το βλέπεις από, το, από πάνω. Και είναι ας πούμε για παράδειγμα αυτό είναι το κόκαλο και στο το δείχνει σε άσπρο και γύρω γύρω είναι μυς, ενός 79 μαραθώνο μαραθωνοδρόμου, ο οποίο δεν έχει σταματήσει ποτέ του να γυμνάζεται. Και βλέπεις πόσο σωστό είναι όλο αυτό το. Ξέρεις, είναι έχει άρθιδας. πολύ λίγο Ο μυς είναι ένα Και έχει πολύ λίγο λίπος. Και βλέπει ένα άλλο 79χρονο, ο οποίο δεν έχει γυμνάσει ποτέ του, το οποίο είναι ένα, το ίδιο κόκαλο, έχει τόσο περίπου λίγο και πάρα πάρα πολύ λίγο μη. Και αυτό ο άνθρωπο δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Δηλαδή μπει στο συνεχώ στο μπάνιο, στον ντους, πέφτει. Θα πέσει και πιστεύω. Ναι, γιατί δεν έχει, κάτι, δεν στήριγμα. Με αυτό που λέω στου ανθρώπου, σε ένα πολύ ωραίο έχει ακούσει την έκφραση που λέει ότι δεν έχει σημασία πόσε φορέ θα πέσει, αλλά πόσε θα σηκωθεί. Ε, δεν φτάνει μόνο αυτό. Το ενίσχυσα εγώ. Είναι πόσο γρήγορα θα σηκωθεί. Γιατί οι άνθρωποι απλώ πέφτουν και περνάνε δύο χρόνια. Χωρί ο άλλο, θέλει δύο χρόνια για να νιώσει καλύτερα. Έσπασε το πόδι του τρία χρόνια. Ε, απέτυχε στη δουλειά του μέχρι να ξαναπάρει τα κομμάτια και το ξαναπετύχει και περνάνε τα χρόνια έτσι. Ναι, αλλά αν, αν ασκήσει πίεση πάνω σε αυτό, μπορεί να μην έχει τα αποτελέσματα που θέλει. Ναι, δηλαδή, δεν δεν μιλάμε για, εσύ... για πίεση. Μ. Όταν μπορεί να έχει πλάνο ζωή και δεν φοβάσαι ότι αν δεν μπήκε ένα άνθρωπο πίσω στο λεωφορείο, εσύ δεν θα συνεχίσει. Mm. Τότε δεν θα σε φοβίζει τίποτα και θα συνεχίζει. Ο χρόνο θα γίνει μικρότερο. Όταν είσαι στη στάση και περιμένει στο λεωφορείο κάποιον να σε πάρει, έρμεο δηλαδή. Αν σκάσει το λάστιχο και δεν ανταλλάξει, θα αργήσει. Εάν περιμένει και ο οδηγό την υποθυμήσει, θα αργήσει. Αν ο οδηγό θέλει να κατέβει γιατί έτσι γούσταρε, θα αργήσει. Εγώ θέλω να είμαι οδηγό για να μην αργώ. Θα έχω κι εγώ θέματα. Μπορεί να τρακάρω, το φτιάξω. Μπορεί να σκάσει το λάσκο, θα το φτιάξω. Μπορεί να είναι κακοκαιρία και να έχει κίνηση, θα το φτιάξω. Αλλά θα φτάσω. Ναι, ναι. Δεν περιμένω από κάποιον άλλο να με φτάσει. Βέβαια. Αυτό θέλω εγώ από του ανθρώπου. Ναι, Γι' αυτό ναι. και λέω ότι βρείτε, βρείτε τη ζωή. Ψάχνετε για ζωή για να βρείτε ανθρώπου για τον ίδιο σκοπό. Θες Δεν ψάχνετε να... στου ανθρώπου να βρείτε ζωή. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που ψάχνετε είναι πεποίθηση δικιά σα ότι έχουν η ζωή. Βλέπει μια ωραία εικόνα και λε: Α, αυτόν θέλω. Οπότε αυτό είναι ο ιδανικό. Ναι, απλώ αυτόν θέλει. Δεν είναι αυτό όμω που θέλει. Mm -hmm. Είναι η εικόνα που βλέπει. Η προσωπικότητα διαφέρει πάρα πολύ. Σωστό. Πολύ σωστό. Επανόση, αυτό που λες πριν με το πόσο γρήγορα σηκώνεται ένας άνθρωπος. είναι σημαντικό, ναι, εννοείται. Απλά καμιά φορά αυτό το πράγμα δεν σημαίνει ότι ξέρεις, μπορεί να χρειάζεται να πάρει και λίγο χρόνο. Εγώ πολλέ φορές λέω ότι ξέρει, εγώ ε, το να σε πάρει κάτω η βόλτα, δηλαδή να, να πάρει πάτο, μπορεί να το εκμεταλλευτεί σε αυτό το πράγμα. Να μάθεις από εκεί το κομμάτι. Ξέρεις, εγώ τον πάτο τον, τον μεταφράζω όπω στην καταθλίψη το λέμε ω ο βυθό. Τι σου είπα πριν, δεν σου είπα ότι αγαπάω του εχθρού μου και όλου αυτού που μου κάνετε bullying. Αυτό είναι ο πάτο. Εγώ τη μέρα που πονάω, το θέλω. Δεν το θέλω εκείνη την ώρα, αλλά λέω τώρα, έμαθα. Την ώρα που πονά, κάτι μαθαίνει. Ναι, ναι, ναι. Φάτο, ζήστο, κλάψε. Ναι, κάτι μαθαίνει. Αύριο θα είσαι καλύτερο. Εσύ πού ανθρώπου είχαμε εδώ που του ρωτά, α πούμε, εξει που προαθλήτε για διάφορα πράγματα και αθλήματα και, σου λέει ότι ξέρει, εγώ έμαθα από την ήττα μου. Όχι από την νίκη. Η νίκη είναι μπράβο, να σπάσουμε. Ήθελα να σου πω κάτι πριν. Είχαμε ένα παιδί, ο, στο έλεγα πριν ξεκινήσουμε, ο Αλέξανδρος ο Αγρότης, ο οποίος είναι ένα Κύπριος αυτός, κάποια στιγμή, αν, αν είσαι στην Κύπρο, κάποια στιγμή να το συναντήσει ένα εξαιρετικό παιδί, ο οποίος είναι στο ποδήλατο, αθλητής, τρέχει με ομάδες της Γαλλίας και του Ισραήλ, σε πολύ μεγάλα, σε, μεγάλα tours. Και αυτό το παιδί ε, κάποια στιγμή στα 15-16 του είχε καρκίνο Ε, συγγνώμη, ε, θεροειδή, Okay. Και υπήρχε μια πιθανότητα για να κάνει μετάσταση στου λεφαδένε. Έπρεπε να νοσηθούν στο Λονδίνο. Πήγε στο Λονδίνο το παιδί. Είναι νεαρό, έτσι. Πολύ λεπτό, εκτόμορφο σώμα που λέμε. Λοιπόν, και. Ωραία, ήταν στα κάτω του. Του λέει ο γιατρό ότι ε, θα περάσει και από ραδιενέργεια. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε κάποιε θεραπείε σε σένα. Και αυτό ήταν. Έθελε να σηκωθεί το παιδί. Σε αυτό που λες, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και του λέει γιατρέ, τι πρέπει να κάνω για να φύγει από πάνω μου η ραδιενέργεια. Δεν έπρεπε να δει ανθρώπου για πόσο καιρό, ξέρει, από μόνο να δεν μπορεί. Είναι πολύ επικίνδυνο για του άλλου ανθρώπου που είναι δίπλα σου. Και του λέει λοιπόν, θα πίνει συνεχώ ό,τι ε, έχει να κάνει με λεμόνια, να είναι ξυνισμένο, κατάλαβε. Και να πρέπει να εδρώνει. Και μιλάμε ότι ο τύπο έπινε απίστευτε λεμονάδε συνεχώ ασταμάτητα, ε, έπρεπε να τρώει τσίχλε για κάποιο λόγο, με εξήγησε για κάποιο λόγο και μιλάμε ότι συνέντα συνεχώ σε σκουάτ, σε διάφορα, σε φάξονα α πούμε, μέσα σε ένα δωμάτιο. Και ίδρωσε τόσο πολύ που έφυγε αμέσω από πάνω του, δηλαδή σε χρόνο ρεκόρ. Και μου έμεινε έτσι, τον άκουγα και λέγα: Πόρε, φίλε, σκέψα. Α πούμε αυτό, δηλαδή, έκανε εικόνα αυτό το Είναι πράγμα. Είναι η ανάγκη του για ζωή, φίλε. Α, η ανάγκη του για ζωή, πράγματι. Τι ωραίο πράγμα, φίλε. Να σου πω κάτι. Αν μάθει του ανθρώπου και του πει ε, να πάνε ταξίδι που θέλουν. Mm. Πώ σα σηκωθούν με πόση χαρά. Με πάρα πολύ χαρά. Ή την πρώτη μέρα που γνωρίσατε τον άνθρωπο που θέλουν να πάνε να το ρίξουν στο κρεβάτι, ή να ερωτευτούν ή οτιδήποτε. Πάρα πολύ χαρά. Εγώ να ξέρει, κάνω κάτι πολύ περίεργο. Κάθε μέρα δημιουργώ κακή συνθήκη για να ξεκινήσω πάλι από την αρχή να ερωτεύομαι τον ίδιο άνθρωπο που ερωτεύτηκα την πρώτη μέρα. Κάνω την ίδια συνθήκη να αγαπήσω το μέρο που πάω, σαν να είναι η πρώτη φορά γιατί μπορεί να είναι η τελευταία. Γιατί και εγώ αρρώστησα, μπορεί να το ξέρει. Αρρώστησα πριν δύο χρόνια. Ε, έχω ένα αυτοάνωσο. Ε, και το οποίο, τελευταίο, για μη στα απολόγια, το ξέρει πολλοί κόσμος, ε, με έριξε πολύ άσχημα πριν δύο καλοκαίρια. Το οποίο είχα στα 30 κιλά, 35, κιλά, μέσα σε 20 μέρες. Οπότε, λέω, φαντάζομαι, θα έχω κάτι πολύ κακό. Έκανα τις εξετάσεις μου, δεν είχα κάτι πολύ κακό. Είχα το αυτοάνωσο, το οποίο από το στρες που έχω εγώ και όλο αυτό. Λοιπόν, εγώ ζούσα ούτως ή άλλω πάρα πολύ. Αλλά το φοβερό μου έδωσε και άλλο ένα μάθημα εκείνον τον καιρό ότι όντω είναι αλήθεια αυτό που λέω συνέχεια στον κόσμο. Δεν είμαστε τίποτα. Οπότε εγώ αφού μου έδωσε. Δηλαδή το έλεγα και λέω ρε εμένα γιατί μου το κάνει αυτό. Δηλαδή, αφού εγώ λέω, γιατί με, με, με αρρώστησε. Αλλά θα πρέπει να αρρωστήσω κι εγώ κάποια στιγμή. Εύχομαι να μην ξαναρωτήσω. Το επέρασα δύο φορέ. Δεν θεωρώ όμω ότι είναι θέμα Θεού. Όχι, όχι. Ενώ ότι ξέρει. Ε, ήταν κατα... έκφραση. Ε, έκφραση. Δηλαδή ότι λέμε ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα πέσει με τη μηχανή. Έχω πέσει. Να μην ξαναπέσω. Κάποια στιγμή θα χωρίσω, χώρισα. Μην ξαναχωρίσω. Ε, θα τα περάσουμε όλα. Βέβαια. Και μπορούμε να τι ξα... ξα... ξαναπεράσουμε. Αλλά εμεί τα δημιουργούμε, εμεί τα καταστρέφουμε. Δεν μπορώ να μείνω εγώ στην αρρώστια. Έλεγα πριν ότι ζω τα λεπτά, λέω μετά την αρρώστια μου, θα ζω και τα δευτερόλεπτα. Ναι, ναι. Μα το είπα, θα το ζω, δεν θέλω να το ξαναζήσω. Οπότε επειδή υπάρχει ο φόβο του θανάτου, υπάρχει ο φόβο τη αρρώστια που με άφησε ένα μήνα mm. κάτω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι αφού ήμουν άρρωσο και δεν μπορούσα, γιατί είχα ένα αίμα πολύ, πάρα πολύ τουαλέτα πήγαινε και είχα ένα αίμα. Ε, Φλεγμονέ στο έντερο. Λοιπόν, ε, πήγα μια μέρα, θυμάμαι, δεν το ξεχάσω ποτέ να κάνω push push-ups. Γιατί έπρεπε να γυμναστώ κιόλα. Πού δεν γυμναστώ όμω, από τι γίνεται. Και έκανα ένα, ξάπλωσα, και επειδή η κοιλιά μου πόναγε, είχε κάτι στο πάτωμα και τα καλοκαίρι και είχε τροσούλα κάτω στο πάτωμα. Και δεν θυμάμαι τίποτα. Κοιμήθηκα. Πού να γίνω, δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και κοιμήθηκα στο πάτωμα. Και ξύπνησα και έκανα άλλο ένα πουούσαps. <laughs> <laughs> δηλαδή, <laughs> χα, χα, χαζά, ξέρει από κάπου πρέπει να πιαστεί. <laughs> ε, Βέβαια. Κάτι πρέπει να βρει. Έκλεγα όλη μέρα, είσαι ένα σε όλου του ανθρώπου ότι ξέρει. Εκεί κατάλαβα ότι η αγάπη μου μεγάλωσε, γιατί είχα ανάγκη να πω στου ανθρώπου ότι του αγάπησα, γιατί μπορεί να έφευγα, δεν ήξερα. Έτσι ένιωθα. Ένιωθα ότι ήταν πολλά τα κιλά που έχασα, οπότε λέω, κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Δεν μπορούσα να το αποδεχτώ, αλλά ακουστή μου λέω, και έστενα κάθε μέρα σε όλου του ανθρώπου που αγαπώ, όπω το κάνω πολύ συχνά. Και λέω, κοίτα να δει τώρα όμω οι άνθρωποι που ήρθε ο κορονοϊό, ε, κλειστήκαν στο σπίτι και παρακαλούσαν να βγουν έξω και βγήκαν έξω και είναι τρει χειρότερα από πριν. Σκέψτε ότι ο Θεό ή το σύμπαν έδωσε πάλι ένα μάθημα στου ανθρώπου. Που ήταν αρρώστια, όχι για να σε πεθάνει, για να σου αποδείξει ότι μπορεί να σε κλείσω πάλι μέσα στο σπίτι σου. Και φίλε, λέγανε όλοι οι φίλοι μου, θυμάμαι τότε, μόλι βγούμε θα γίνει χαμό. Βγήκανε και το μόνο χαμό που έκανα ήμουν εγώ. Αυτή παραμένει πάλι σπίτι του και κοιμώνται. Τι να κάνει, δεν ξέρω. Αυτό που έχει να κάνει είναι να ασχοληθεί μόνο με σένα. Yeah. Σου είπα. Yeah. Και το λέω ειλικρινά. Μέχρι χθε δεν τα είχα καταφέρει. Σήμερα τραβάω το τρόμο μου. Χαίρομαι που έχω γνωρίσει και μια γυναίκα η οποία με ακολουθεί. Όμω αυτό που έχω πει σε όλου του ανθρώπου και του συμβολεύω είναι αυτό που είπα και στη γυναίκα μου. Θέλω, λέω, να μπορεί χωρί εμένα, αλλά να μην θε να μπορέσει. Θέλω να μπορώ χωρί εσένα, αλλά να μην θέλω να μπορέσω. Mm, δεν νομίζω. θέλω να είμαι μαζί σου ή να είσαι μαζί μου από ανασφάλεια που δεν μπορεί μόνοι σου. Μόνο έτσι μπορεί να πετύχει. Mm -hmm. Οι άνθρωποι απλώ ψάχνουν στου άλλου ανθρώπου το δικό του μπορώ. Ναι, ναι, ναι. Οπότε τη δύσκολη στιγμή εγώ πρέπει να τα βγάλω πέρα. Όπω αν κάνω ένα παιδί μεθαύριο με τη γυναίκα μου, θέλω η γυναίκα μου να μπορεί και χωρί εμένα που σημαίνει ότι θα μεγαλώσει το παιδί μα. Δεν μπορώ να αφήσω στα χέρια μου μια γυναίκα η οποία δεν ξέρει τι της γίνεται. Δεν ξέρει τι σημαίνει χρήμα. Δεν ξέρει τι σημαίνει δουλειά. Δεν ξέρει τι σημαίνει να σηκώνει και να βλέπει τη ζωή κατάματα και τα εμπόδια. Θέλει αγωνίστρια, αφού. Και είναι. να κάνω ένα παιδί. Mm. Όσο είμαι εγώ, θα είμαι εγώ. Ηρέμηση, εγώ είμαι εδώ μαζί σου. Εγώ θα είμαι εδώ, το τον Και αρέσει. Αλλά να ξέρω ότι αν φύγω. Ναι, για οποιοδήποτε το λόγο. Το παιδί μου είναι σε καλά χέρια. Ε, κοίτα, αυτά τα πράγματα να σου πω. Ε, ξέρεις, σε τέτοιε περιπτώσει οι άνθρωποι εμφανίζονται ε, ε, δυνάμει μέσα του που δεν ξέρουν ότι τι έχουν. Όπω και εσύ που παλαιότερα. Όπω όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, μέσα στη δοκιμασία τη ζωή. Να σου πω παράδειγμα: α πούμε, πεθαίνει ένα. Η γυναίκα το έχει τρία παιδιά. Δεν έχει δουλέψει ποτέ τη. Κοκκυρά. Στην. Μπούμ. Ξαφνικά τη βλέπει, δουλεύει. Δύο δουλειέ, τρει δουλειέ, κρατάει ένα παιδί με το πόδι, ένα με το χέρι. Τρέχει εκεί, κάνει αυτό. Έχει χρόνο να τα πάρει και στο πάρκο. Και τη βλέπει και λε: Καλά, που ήταν τόσα χρόνια. Απλά δεν ήξερε και η ίδια. Δεν είχε δοκιμαστεί, δεν είχε τεσταριστεί αυτό το μοντέλο. Μαζί σου είμαι, να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι οδηγεί καλύτερα. Την πρώτη μέρα που πήρε το δίπλωμα, ή τώρα. Γιατί οι άνθρωποι να μην είναι προετοιμασμένοι όσο μπορούν. Mm. Δεν είπα full, όσο μπορούν. Γιατί να, γιατί να πέσω μέσα στην Αθήνα ξαφνικά και να οδηγώ πρώτη μέρα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Εγώ δεν είπα να είμαστε τέλειοι yeah. σε όλα. Να προνοήσουμε. Όσο μπορούμε όμω να υπάρχουν κάποιε προδιαγραφέ σε αυτό που ξεκινάμε. Mm. Είναι σαν να σου πω εγώ ότι θέλω να γίνω επιχειρηματία. Χρειάζομαι 100.000 ευρώ και εγώ έχω 10 ευρώ στην άκρη. Δεν γίνεται να το σκεφτώ καν. Θα ήθελα να κάνουμε πράγματα. Μάλλον αυτό θέλω να καταλήξουμε. Θα ήθελα να κάνουμε πράγματα σύμφωνα με αυτά που πιστεύουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε. Δεν είπα και το λίγο παραπάνω, αλλά τώρα να θεωρεί ότι, ότι σου αξίζει να έχει ελικόπτερο ενώ δεν ξέρει να οδηγεί ε, ποδήλατο. Είναι λίγο ακραίο. Ε, οπότε οι άνθρωποι κάνουν πράγματα όπω και παιδιά, χωρί να έχουν βρει τίποτα μέσα του. Το πει μαμά, το πει μπα, το πει. 120. Τι θα πει η κοινωνία, Εγώ η οικογένεια. Όμω με θεωρώ τη γυναίκα μου. Είναι ο οδηγό και ο συνοδηγό. Ε, ε. Και ξέρει, ακούστηκε μια φορά που κάναμε ένα βίντεο με τη γυναίκα μου, εγώ γουστάρω που είναι συνοδικό η γυναίκα μου. Ξέρει τι δουλειά είναι να είσαι συνοδικό. Να λε που είναι η στροφή, να υποσκιμηθώ. Πριν... Γιατί ξέρει, ε, χαλαρο... είναι εισαξιο. Χαλαρώνει ο συνοδικό και κοιμάμαι. Πέφτουμε έξω. Έχει κι αυτό την ίδια. Είναι εισάξιο. Αν το πάρουμε σε παρομοίωση με τα αθλητικά τα που βλέπω, ράλι, τα WRC, Πώ θα ξέρει τι στροφή κάτω. Ωραία. Πώ θα ξέρω ότι είναι τεσσάρια στροφή και πρέπει να μπω εγώ με αυτήν την ταχύτητα, αφού ο οδηγό, ο συνοδηγό καταρχήν, σε κάνει πολύ καλύτερο. Σε κάνει πολύ καλύτερο. Απλά ε, αφή, ε, χρειάζεται να αφήσουμε τον εγωισμό μα πίσω. Να μην τον. Κοίταξε, όπω είναι έξω το χαλάκι, ά τον εγωισμό σου εκεί, μπε στο σπίτι σου και δε τα όλα ίσα. Αν είσαι τόσο άντρα ή τόσο γυναίκα. Κατάλαβε. Ένα. Ε... Εγωιστή, φίλο, πολύ μάλλον. Λένε, εγώ δεν έχω κλαίσει ποτέ στη γυναίκα μου. Εγώ μπροστά στα μάτια του και στον κόσμο, όλο λέω, εγώ κλαίω κάθε μέρα. Mm. Γιατί ξέρω ποιο είμαι. Ξέρω ότι μπορώ να γίνω ένα πλασματάκι μικρό που κλαίω σαν παιδάκι, γιατί έχω ανάγκη να πάω στη γυναίκα μου να τη πω, Δεν τα κατάφερα ή θα τα καταφέρω. Αλλά την άλλη μέρα η γυναίκα μου ξέρει η ίδια ότι τα καταφέρνω. Ότι θα, γενίσω, θα κινήσω γη και ουρανό για να τα καταφέρω. Yeah. Οπότε δεν φοβάμαι να κλάψω. Εγώ πιστεύω ότι φοβάται να κλάψουν οι άνθρωποι που δεν έχουν καταφέρει τίποτα και απλώ κλείνουν σε μια κουρτίνα και καλά την αντρίλα του. Εγώ είμαι φοβερό. Ποιο το λέει. Πού το έχει αποδείξει. Πού. Τι, τι σημαίνει με φοβερό όταν δεν εκφράζω τα συναισθήματά μου. Φοβερό είναι, είπαμε, η ήττα σου. Όταν είσαι, έχει ήττα. Όταν δεν κλε, τι είσαι. Δεν αποδέχεσαι το κλάμα σου, δεν αποδέχεσαι την ήττα σου. Θε μόνο να λε νίκε. Γιατί. Έχασα. Και. Μου λέει κάποιο τώρα, γιατί μου λέει δεν ανταγωνίζεσαι, μου λέει κάποιου ανθρώπου που κάνουν φοβερά πράγματα και του θαυμάζω. Ξέρει γυμναστική και τέτοια. δεν ανταγωνίζομαι κανέναν. Δεν ανταγωνίζομαι. Κάνω τη δουλειά μου, έχει δουλειά για όλου. Και απλώ γυμνάζομαι για να ζήσω. Ναι. Και επίση για να ανταγωνιστώ κάποιον, αντί σήμερα εμεί οι δύο που είσαι αθλητή, να μου πείσει να σου πω να ανταγωνιστούμε. Περίμε. Πώ θα 80. Με 111. 80. Τι γυμναστική κάνει. Πολεμικέ τέχνε. Εγώ, factional. Δηλαδή, να ανταγωνιστούμε σε τι ακριβώ. Κατάλαβε. Εγώ ψάχνω για συναγωνιστέ. Να μου πει ότι κάνει box και να σου πω: Ρί, είναι ωραίο. Ναι, θα σε βοηθήσει εκεί. Oh, Α, να το δοκιμάσουμε. Εσύ τι κάνει, Factional. Με βοηθάει στο box. Oh, ωραία, να το συνδυάσουμε. Λέβαια. Μόνο έτσι κερδίζει. Αυτό θα γεμίσουμε τα αυτοκίνητα πανπόλυτα. Τι κάνουμε τώρα, Δηλαδή. Τι αυτό πράγμα τώρα. Να σε ανταγωνιστώ γιατί. Να κερδίσω τι επειδή σε νίκησα. Εσένα. Έχει, πόσο είπε, πόσο έχουμε. 8 δισεκατομμύρια κόσμο. Δεν <laughs> αποβγαίνουν έξω κάθε πρωί να νικήσει όλο τον κόσμο. Ακριβώ. Δεν υπάρχει λόγο. αυτό είναι, το, χάσμα του ανθρώπου αυτή τη στιγμή. Κυνηγάει να ανταγωνιστεί. Κάνω μια συνεδρία σε ένα πολύ καλό φίλο. Έγινε φίλο μου. Και το ρώτησα κάτι. Τον έλεγαν ανήσυχο και κυνήγαγε για ένα όνειρο. Δεν ξέρω ρώτησε κάτι. Ποιο είναι το όνειρό σου. Θα το καταλάβει τώρα και και ε, ποτέ δεν λέω για ανθρώπου, εγώ λέω για καταστάσει. Γιατί είναι ωραίο, περνάει. Μην... Ε, ναι. Ε, ναι, καλά εννοείται. Μου λέει ένα εκατομμύριο ευρώ. Ωραία. Και αν του λέω το ένα εκατομμύριο, το φτάσει. Στα 85-90. Τι θα γίνει. Εάν δεν το φτάσει, τι θα γίνει. Να σε ρωτήσω κάτι πιο βαθύ. Ποιο από αυτού του ανθρώπου που είναι γύρω σε αυτή τη στιγμή κυνηγάει κάτι τέτοιο και επηρεάστηκε γιατί τον έχει πρότυπο για κάποιο λόγο. Μου λέει, τι εννοεί. Λέω, σε ρωτά αυτό. Μου λέει πού το ξέρει. Δεν θα μου να κότσα, μα δεν το ήξερα, αλλά τέλος πάντων. Μου λέει «Αυτός». Ωραία, πες μου τι ζωή κάνει αυτός. Α, μου λέει χάλια. Και εσύ του λέω, κυνηγά να βγάλει ένα εκατομμύριο για να έχει μια χάλια ζωή. Και εκείνη τη μέρα ξεμπερδέψαμε το κουβάρι. Τέλος, ξεκλειδώθηκε. Οι συνεδρίε αυτό κάνουν. Συζητάμε με ανθρώπου όπω καλή ώρα και με ξεκλείδωσε σε κάτι, εγώ σε κάτι άλλο. Αυτή είναι η συνεδρία. Ναι. Δεν, έχει, δεν είναι κάτι φοβερό. Mm -hmm. Είναι. Είναι συζήτηση μεταξύ ανθρώπων που έχουν, έχουν ανάγκη να μιλήσουν και επειδή το πρέπει, μην τολμήσουν και το πούνε ότι είναι, έχουν πρόβλημα, πρέπει να το πούνε σε κάποιον άλλον. Που θα εμπιστευτούν και θα ταυτιστούν. Αυτή είναι, γι' αυτό είμαι πολύ καλό στη δουλειά μου. Γιατί ο άνθρωπο ταυτίζεται με ένα τρελούτσικο άνθρωπο που παλεύει να ζήσει. Τέτοιου είδου συνεδρίε έχουν δύο πράγματα. Πρώτον, το ξεκλείδωμα και την αποδοχή. Να αποδεχτεί ποιο είσαι. Γιατί, γιατί όταν ξέρει ποιο είσαι ερισπάρα πάρα πολύ καλά και ποιο δεν είσαι. Yes. Καταλαβέ. Πολύ καλό. Ωραία. Το 50% ξέρω ότι είμαι αυτό. Μπορώ να κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Θα δώσω όλε μου τι δυνάμει. Εγώ αυτό σου είχα πει πριν. Ρε φίλε, αφού εσύ. Μου λες ότι τρελαίνεσαι για να πηγαίνει στην παραλία και περμήσει σαν αγίραγο αγόρι μου. Εκεί πρέπει να μεγαλώσει από εδώ και πέρα. Πρέπει να είσαι εκεί. Τέλο. Δηλαδή κάθε... στην πόλη πρέπει να έρχεσαι για διακοπέ, για δουλειά. Ναι, ναι. Πρέπει να πάω να δω, α πούμε, ξέρω εγώ, τον φίλο μου, τον κουμπάρο μου, τον τάδε, γιατί πάμε να βρεθούμε για καφέ και δεν είναι εύκολο. Έχει τόσο καιρό να το δω. Ενώ... Εκεί πρέπει να πα. Εγώ σε βλέπω η καλύβια του Μπαρπαδοθωμά. Ε, πρέπει να μετακομίσει αμέσω εκεί. Πρέπει να χτίσει δουλειέ εκεί. Πρέπει να μεγαλώσει. Πρέπει να οργιάσει εκεί για μένα. Αφού εκεί είναι το σημείο 0, το neutral point. Τι μου μιλά τώρα γι' αυτό. Που μου έμεινε τέλο τώρα. Ε, θα ναι, κάτω, ναι. θα πάω σπίτι μου τώρα να σκεφτώ τι μπορώ να κάνω. Mm. Δηλαδή να φτιάξω ένα γραφείο, να κάνω συνεδρίε. Από εκεί. Ε, και ήδη έχω, ανασα, έχω πάρει ανάσα <laughs> του τύπου. Ωραία, Μαλάκα, πα έχει κάνει μια καλά. Και δεν έχει καταφέρει. Δηλαδή, «Οκ, okay, τα έχει κάνει καλά. Oh, Μήπω να το καλύτερο. Μπορεί να μην συμβεί αυτό. Που... Αλλά μου έδωσε πάτημα να, δι... να, δια... να... να δημιουργήσω στον εαυτό μου διαδικασία. Εξέλιξης, αν αυτό που μου είπε μπορεί να με καθορίσει ω καλύτερο άνθρωπο για τον εαυτό μου στην κοινωνία, ε, Θα το πω σαν αστείο κομμάτι. σω επειδή είσαι νησιώτη, μισό Κύπριο, η καρδιά σου να νοίκει σε έναν ησύρεφη. Αλλά θα σου το πω διαφορετικά. Έχει σκεφτεί ποτέ σου να κάνει. Δεν θα το πας σαν δεδομένο. Και εδώ σου το λέω γιατί εγώ δεν το έχω κάνει. Ε, να κάνεις ε, ε, ψυχανάλυση με ε, ψυχεδελικά. Ε, δηλαδή, υπάρχει, υπάρχει κάποια μέρη παγκόσμια, τα οποία είναι νόμια, γίνονται κάποιες θεραπείες, ε, όπου με κάποια ψυχεδελικά, τύπου όπως το LSD25 ή ε, με μανιτάρια, με micro -dosing, σε βοηθάει μια θεραπεία, είσαι μαζί με δύο-τρία άτομα, Διατρούς. είναι γιατρική. Δηλαδή είναι ε, ε, ψυχο, ψυχαναλυτή αυτό που το κάνει, ή μπορεί να είναι ψυχοθεραπευτή. Λοιπόν, ε, και γίνεται με ιατρικά check-ups και διάφορα. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνο, είναι εντελώ harm, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με ναρκωτικά. Ουσιαστικά όμω τι γίνεται. είναι ένα ταξίδι. Γι' αυτό και στα αγγλικά αυτό ονομάζεται trip. Αυτό που είχαν οι hippies, trip, θα πάρω. Λοιπόν, αυτό το ταξίδι, Ρε Κωνσταντίνο, τι είναι. Κάνει ένα ταξίδι που διαρκεί 12, 13, 14 ώρε. Α πούμε, ξέρω τώρα, κάνουν με το Ιμποκαίνα. Ibo, Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι νόμιμο. Μπορεί το παραγγείλει, α πούμε. Το κάνουν ειδικοί γιατροί. Ειδικοί. στην Ελλάδα υπάρχουν ένα-δύο τύποι που το κάνουν. και βοηθάει, α πούμε, του τοξικομανεί για να έρθουν. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά πίσω. Του βοηθάει. Το Μεξικό είναι η νούμερο χώρα αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν αυτή τη στιγμή τα ψυχοτροπικά να τα βάλουν μέσα στο παιχνίδι όσο μπορούν. Που θέλω να καταλήξω. Αν αυτό το πράγμα. Εγώ, κάποια στιγμή θέλω να το κάνω αυτό τώρα. Γιατί τι κάνει. Βοηθάει του ανθρώπου να καταλάβουν όλα αυτά τα χρόνια, μέσα σε 10-12 ώρε, τι είναι αυτό που ψάχνουν στη ζωή του. Δηλαδή, αν όντω, πούμε, αυτό που ψάχνανε τόσο. Δηλαδή, επιστρέφει ακόμα και στη μήτρα. Ακόμα. Δηλαδή, μιλάμε για αφροηδικέ απόψει. Επιστρέψει, αν δει βίντεο. Δε σήμερα βίντεο. Θα δει ανθρώπου που κλαίνουν, κάθονται σε μια καρέκλα και κλαίνουν και μιλάνε και μιλάνε με αυτόν και του λένε: Ξέρει, έχω δει αυτό, έχω δει τον χαμένο μου θείο, έχω δει διάφορα. Ε, και μιλάμε για πολύ μικρέ ποσότητε. Δεν είναι καμία σχέση αυτό που σου λέω με ναρκωτικά. Okay, right. Αλλά στο βάζω ω απλά σαν σκέψη όλο το κάτω. Την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε, μου ήταν, ξέρει, όταν μου το εξηγεί. Ε, ναι, 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 ναι. Είναι... Είχαμε τον γιο του πιο μεγάλου ε, νευροψυχίατρου στην Ελλάδα, του Αθανάσιου Καυκαλίδη. Ο γιος του είναι ο Ζέφυρος Καυκαλίδης. Είχαμε ένα επεισόδιο εδώ, ένα podcast που κάναμε πριν κάνα τρίμηνο, τετράμινο. Ο άνθρωπος είναι καταξιωμένος, με βιβλία, με, 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 είναι πασίγνωστη στον κόσμο και θέλουν ε, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή να εντάξουν ότι... Γιατί ξέρεις, είναι μόνο καλό σου προσφέρεται. Δεν έχει καμία okay. σχέση με stoners, δεν έχει καμία σχέση με τυπάκια που ξέρει. Ε, θα έχουμε και αυτά. Λοιπόν, φίλε, θέλω να μιλήσω για το βιβλίο σου. Μη σε τρελαίνω με τα δικά μου. Μα είναι πολύ ωραίο. Ότι, ε, έχουμε πει ότι όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουμε και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμο αυτό. Ναι. Ε, το βιβλίο μου. Το βιβλίο μου, μου προτάθηκε να το κάνω σαν βιογραφία. Μου ήταν λίγο παράξενο η αλήθεια είναι πω ε, στα 37 μου κάποιο μου ζητάει να κάνω βιογραφία. Ποιο είμαι. Ε, εντάξει, είναι αυτοβιογραφία, συγγνώμη. Ε, Ποιο είμαι, α πούμε, για να κάνω μια αυτοβιογραφία. Ε, Όμω, ε, όταν κατάλαβα ότι λέγοντα την αλήθεια μου με πολύ απλό τρόπο, γιατί το βιβλίο μου, όπω ερώτησα και εσένα, είναι τόσο απλό να το διαβάσει. Διαβάζεται σε δύο, δυόμιση, τρει ώρε το πολύ. Ναι, ναι. Ε, εγώ δεν το έκανα, γιατί κάποια στιγμή γύρισε ένα πολύ καλό μου φίλο και, ε, και, οικονομικά εύπορο και πολύ καλό επιχειρηματία και πολύ καλό άνθρωπο. Και μου είπε, Δεν μου αρέσει το βιβλίο σου. Και του λέω, Γιατί δεν σε δε αρέσει, ξέρει. Ε, μου λέει εντάξει, μου λέει, Αυτά τα ξέρουμε. Αυτό ακριβώ. Δεν το έφτιαξα για έναν άνθρωπο 65-70 χρονών. Το βιβλίο το έφτιαξα για τα παιδιά που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρά του και είναι, είναι δεσμευμένα από δεσμού και χαλινάρια τη οικογένεια, πάπλα κοινωνία για το, το τι πρέπει να κάνει. Ενώ το θέλο σου είναι άλλο. Οπότε το βιβλίο αυτό το δείξα για τα παιδιά, έτσι ξέρει. Πώ ήμουν εγώ 15 χρονών και δεν ήξερα τι μου γίνεται και έπρεπε να μου πει κάποιο, ξύπνα, ρε, ξύπνα να ζήσει. Και ξέρει. Αποτύπωσα. Ε, έχω ένα καλό, ακόμα και στι συνεδρίε που κάνω, όπω και σήμερα. Ε, δεν μπαίνω σε ρόλο, να ξέρει. Μπαίνω σε συνέστημα. Δηλαδή εγώ τώρα είμαι σε έναν άλλο κόσμο. Φοβάμαι, δηλαδή τώρα είναι τόσο ωραίο αυτό που κάνουμε, που μόλι φύγω και βγω πάλι έξω, θα καταλάβω ότι εγώ αυτή τη στιγμή ρέμισα αυτέ τι. Ναι. Αυτά τα λεπτά που μιλάμε εδώ πέρα, δεν ξέρω που κάνω πόση ώρα. Οπότε το βιβλίο μου, όταν το είπα, μπήκα ακριβώ στη στιγμή που ένιωθα. Και να ξέρω ότι αυτέ τι στιγμέ δεν έχουν φύγει ποτέ από μέσα μου. Δηλαδή, τη ζω. Δηλαδή, όπου σε πάω, mm. πάω. Φεύγω από εδώ. Γι' αυτό κάθε φορά όταν κάποιο μου φωνάζει, πολλέ φορέ ξεχνιέμαι και μου λέει: Ω, εσύ μου λέει πώς σε βλέπουν. Εγώ δεν βλέπω αυτό που βλέπει. Εγώ βλέπω ένα παιδάκι. Ναι, ναι το ίδιο ναι. που είχα τότε. Δεν βλέπω αυτό που βλέπει ε... Πόσο καιρό σου πήρε να το γράψει, <laughs> Τίποτα. Ε, μπορεί να το έβγαλα, να το έγραφα να το, το χειμώνα όλο, αλλά ξέρω 8 ώρε. Γιατί εγώ κάθε φορά που μίλαγα για την ιστορία που έμπαινα. Ισού γιατί ήξερε και την ιστορία όμω. Μα... Δεν έχει πει και πολλέ φορέ. Δεν την είχα πει ποτέ πριν. Όχι, ναι, την έλεγα, ναι, σε ένα βαθμό, ναι. ναι. Την αποτύπωσα όμω πολύ ωραία. Ξέρετε μου άρεσε. Όταν... Εγώ δεν διαβάζω βιβλία. Ε, μπορεί και να μην έχω διαβάσει κανένα βιβλίο. Μπορεί. Όχι, όχι. Ψέματα. Όταν ήμουν φαντάρο, μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω γιατί δεν είχα τι να κάνω και πρέπει να δημιουργήσω χρόνο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είπα, μόλι γυρίσω, θα διαβάζω πάλι. ήθελα να ζήσω εγώ. Ναι. Το διάβασα όμω το βιβλίο μου μετά για να δω τι έδωσα. <χω> και. ξέρει τι μου άρεσε. Που έλεγα στον εαυτό μου, τώρα πρέπει να γράψει αυτό. Και είχα γράψει αυτό. Ε, δηλαδή, έλεγα την ιστορία και ήθελα, ήξερα τι θα πω από κάτω γιατί ένα βιβλίο δεν θυμάσαι ακριβώ τι έχει γράψει. Και είχα γράψει ακριβώ που ήθελα. Δηλαδή λέω να το ξαναπώ, μήπω διορθώσω κάτι. Και λέω, Α, τώρα θα πω αυτό, λάθο το έχω γράψει. Και είχα γράψει αυτό που ήθελα να διορθώσω, γιατί ήταν τέλειο. Και το πιο φοβερό είναι ότι στο βιβλίο μου δεν διορθώθηκε τίποτα σχεδόν. Δεν διορθώθηκε τίποτα. Δηλαδή ήταν έτσι. Και οι ιστορίε που τι είπα, τι είπα με τη σειρά που τι ένιωσα και δεν άλλαξε τίποτα. Ναι, είναι, είναι μια αποκάλυψη. Αν μου επιτρέπει έτσι να πω ένα-δύο πράγματα, το τι είδα εγώ. Ε, έχει μικρά κεφάλαια. Μικρά κεφάλαια πάντοτε βοηθούν τον άνθρωπο να πάρει μια ανάσα και να ξαναμπεί μέσα στο παιχνίδι. Σε βοηθάει ο τίτλο ενό κεφαλαίου που σου γράφει ουσιαστικά ότι ξέρει αυτό θα ακολουθήσει εν μέρη, γιατί ξεκλειδώνει τη ζωή σου. Ε, με το, καταρχήν με το που παίρνει το ευλίο, με το που το ανοίξει και βλέπει, έχει πούμε, μια κοτσάνα που λέει Αφού μπορώ εγώ. Μένα μου αρέσει αυτό πάντα στου ανθρώπου, Δηλαδή Αφού μπορώ εγώ, μπορεί και εσύ. Μένα μου αρέσει πάντα να το, να το ακούω αυτό. Δηλαδή σημαίνει ότι αυτό ο άνθρωπο είναι ταπεινό εξ αρχή. Δεν το λένε όλοι ή δεν το εννοούν όλοι. Ε, το τελείωσα σε ένα βράδυ. Ήταν ξεκούραστο. Δεν με δυσκόλεψε. Αυτό θα έλεγα. Ε, και ε, μ' αρέσει που απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Άντρες, γυναίκες, οτιδήποτε. Και ουσιαστικά ένας ανθρώπος ο οποίος ξεδιπλώνει και ξεγυμνώνει το χαρακτήρα του. Ξέρεις, εσένα σου έχει συνήθειο ναι, ξε, το χαρακτήρα σου. Τσαλακώνομαι, δεν με νοιάζει Όχι μόνο το τσάρακο Το ξεγυμνώνομαι. Ξύχυ... Ναι, 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 ναι. Το Δεν είναι... υπάρχει κάτι κρυφό για μένα. Η αποκάλυψη. Και το τσαλάκωμα είναι να πω ότι ξέρει. Ε, λέω πέντε πράγματα για μένα. Καταρχήν, να ξέρει ότι οι καλύτεροι κομικοί του κόσμου, stand-up comedians, είναι αυτοί οι οποίοι αυτοσαρκίζονται. Που τσαλακώνονται και του ενδιαφέρει. Αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ το λέω, θα ζήσει για πάντα ρε. Εσείς. Γιατί τι να το, άμα αυτό το πράγμα δεν τον ενοχλεί, τι να τον ενοχλήσει. Και άμα τα πει όλα, θυμάσαι μια ταινία με τον Eminem, που <laughs> τα είχε πει όλα για τον εαυτό του. Ότι ξέρει, η μάνα μου είναι έτσι, ο αιώνα είναι έτσι, ο που άλλο δεν έχει κάτι να σου πει μετά. Αυτό κάνει το βιβλίο μου. Αυτό ακριβώ βρήκα εγώ μέσα σε αυτό το πράγμα. Και η ερώτησή μου είναι, θα είναι και το δεύτερο πάνω σε αυτό το ύφο, αφού εντάξει, φεύγει η βιογραφία. Ίσως, ίσως, ίσως το δεύτερο που ακόμα το ψάχνω. Βασικά τώρα σε λίγε μέρε δεν το ξέρει κανένα. Ε, 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 γαμάτο πάντα δεν θέλω να το πω αυτό. Είναι αποκλειστικό. <laughs> 99% θα βγει. Βγαίνει ένα μικρό κομματάκι, ένα. ένα με 20 σελίδουλε, ένα πολύ μικρό, σαν εγχειρίδιο. Ναι. Φυσικά και δεν θα το ονομάσω εγχειρίδιο ζωή, γιατί είναι ιδέα έτσι πώς το ακούω. Ε, ναι. Έχω σκεφτεί μια λέξη όμω πάρα πολύ ωραία και θα, θα αποτυπώσω σε 20 σελίδουλε, αν πάνε όλα καλά. Μια ιστορία που σκέφτηκα σε ένα αεροπλάνο, την ώρα που ταξίδευα για την Κύπρο. Ε, και ξαφνικά μια γυναίκα. Θα, θα, θα αφήσω μόνο αυτό. Μια γυναίκα φώναζε στο αεροπλάνο. Θέλοντα να δείξει ότι εδώ είμαι. Το νιώθει αυτό, ξέρει. Mm. Εγώ αυτό το έχω βγάλει από μένα. Παλιά το έκανα κι εγώ, αλλά δεν υπήρχε λόγο. Δηλαδή, ξέρει, είναι αυτό που θε να πει. Εγώ εδώ είμαι, κάνω αυτό, κάνω αυτό. Δεν λέω τίποτα πια. Ε... Και ξαφνικά βάζω δύο ακουστικά που δεν έχουν μπαταρία. Για να ακούσω κάτι από το κινητό μου, αλλά δεν έχουν μπαταρία. Οπότε λίγο συγχύζομαι. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ κιόλα. Είμαι άνθρωπο που μέσα μου το μυαλό δουλεύει. Οπότε κουκουλώθηκα και κάθισα λίγο στη γωνία με τα ακουστικά αυτά που δεν έχει μπαταρία, αλλά μου βούλωσαν τα αυτιά, σαν το ασπίδε. Και όπω κλείνουν τα μάτια μου, σε δύο δευτερόλεπτα σκέφτομαι ότι γεννήθηκα μόλι τώρα. Αυτό. Και έγραψα κάτι που συγκινήθηκα μόνο μου και συγκλονίστηκα μόνο μου και θεώρησα ότι αυτό που έγραψα είναι απίστευτο. Πήρα αμέσω τον εκδοτικό οίκο και είπα: Αυτό έχω γράψει πείτε μου ότι το έχει γράψει άλλο, γιατί αυτό είναι φοβερό και σα παρακαλώ πολύ αυτό εγώ. Δηλαδή, φίλε, έπαθα σοκ. Ε, μπορεί να το διαβάσετε και να πούνε ότι εγώ έπαθα σοκ. Δηλαδή, mm. έπαθα σοκ. Ε, αποτύπωσα σε πολύ λίγε λέξει με αφήγηση. Αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή μας. 20 σελίδε εννοεί θα χτυπωθεί και θα γίνει βιβλίο. Θα γίνει εγχειρίδιο. Οκ. Mm. Okay. Πιστεύω να προλάβω να το κάνω και πιστεύω να το κάνω. Ε, Τι στο... να προλάβω. Ol όχι να προλάβω. Ε, 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 όταν θέλω κάτι, το θέλω τώρα. Αυτό, Α, αυτό μάλλον, ήταν τη ρήμη του Θεού. να εκδοθεί σήμερα. Χθε. Ε, 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 δεν δε, δε, δε έχω υπομονή. Δεν έχω υπομονή. Και ξέρεις τι. Θα σου πω κάτι φοβερό. Δεν με ενδιαφέρει να το πάρει κάποιο. Περίμενε. Ε, Έχει φύγει από τον. Ε, άμα φύγει από πάνω. Μου. Ε, Χαλάλη σας. Ναι, ναι. Ε, 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 είναι, δημιου, είναι δημιουργή. Αυτό τώρα μπορώ να σου πω ότι ναι, δεν ήξερα τι μπορώ να δημιουργήσω. Και μου βοηθάει αυτό γιατί μπορώ να τραβηχτώ πάλι στη θάλασσα και να γράφω όλη μέρα. Δεν ήξερα τι μπορώ να γράψω. Ένα αμόρφωτο άνθρωπο. Χωρί... τι σου λέω. Μην, με παρεξηγηθώ. Δεν, δεν έχω διαβάσει βιβλία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να. Πώ να το πω. Δηλαδή, δεν ήξερα ότι μπορώ να ενώσω τι λέξει και να βγει ένα πείμα, να βγει μια ωραία πρόταση. Δεν το ήξερα αυτό. Δεν το Σε κάνει ίξερα. χαρούμενο. Ναι, ότι, ότι. Ναι, με κάνει. Την ώρα το γράφει. Ναι. Σε κάνει πραγματικά. Ανατριχιάζω. Αερομένο. Ανατριχιάζω. Ωραία, να γράφει στην παραλία. Μα το κάνω, αυτό κάνω. Πάω στην παραλία και γράφω πάντα στο νότ μου στο κινητό ή κάπου. Κοίτα. Η παραλία είναι το κέντρο το οποίο είναι συνάντηση. Δηλαδή είναι το σημείο 0. Ό,τι σε κάνει ευχαριστημένο θα το βάζει γύρω από αυτό. Ναι, ναι, ναι. Θα γράφει εκεί. Να φροντίσει να κοιμάσει και να ακούσει τα κύματα. Να φροντίζει να γυμνάζεσαι εκεί τα πρωίνα. Δεν γυμνάζεσαι σε δωμάτια. Στην παραλία δεν γυμνάζεσαι. Ο, όποτε είμαι στην παραλία αυτό κάνω. Ωραία. Όλα θα κάνει εκεί. Γύρω από την παραλία. Γιατί, κοίταξε, θα σου πω κάτι. Οι παραλίε. Θέλω να το αμπελοφισωπήσω, θα σου πω κάποια πράγματα. Δεν τυχεί από αυτή ο πλανήτη, αυτό ο πανέμορφο πλανήτη, δεν έχει θάλασσε. Έχει παραλίε στην αρχή. Κοίτα σου δίνει. Είναι δώρο για τον άνθρωπο η παραλία. Έχει σκεφτεί ποτέ ότι μπορούσε να ήταν βράχη και να ήταν ένα μαύρο νερό με 200. Του έχουμε δει. Και πόσοι άνθρωποι βγάζουν χάος. λεφτά, βγάζουν λεφτά για να έρθουν στην Ελλάδα. Βέβαια, ναι. Πόσοι άνθρωποι. Ωραία. Πε μου μια μέρα που έφυγε από την παραλία. Ε, Μίλαμε τώρα να τσακώθηκε με αυτό που έχει τα κρεβατάκια. Μιλάμε ότι είσαι στην παραλία, είσαι καλά και να φύγει και να σε χάλια. Ποτέ. Θε να το πει βιταμίνη D, θε να το πει κορτιζόλε επίπεδα, θε να το πει ορμονικό, θε να πει ότι σου ανέβηκε η θεστοστερόνη, ξέρω εγώ πάνω, μα τη γυναίκα είναι τα εστρογόνα. Θε, 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 ό,τι και να το βάλει, εγώ σου λέω ότι ε, οι παραλίε, γενικά ο ήλιο, η θάλασσα, χειμώνα καλοκαίρι. Μπει, βγει μέσα από το νερό. Μα, Δεν μα εγώ και όταν βρέχει, όταν έκανα μαραθώνιο και έτρεχα για το μαραθώνιο, ε, αν έβρεχε ήταν η ευτυχία μου. Έβγαινα έξω, ναι, ναι. έβγαινα έξω, με το καπελάκι μου και γιατί καπέλο, όχι να βραχώ, για να μην μπαίνουν στα μάτια μου. Ξέρετε, το καπέλο βοήθαγε μόνο για αυτό, το τίποτα άλλο. Και δεν με νοιάζει καθόλου. Γινόμουν μουσκεμά, πάταγα το νερό κάτω, το παπούτσι γινόταν μουσκεμά και μα την Παναγία. Έβλεπα την κίνηση. Ναι. Και εγώ ένιωθα ελεύθερο, φίλε. Σου έχει τίποτα να τρέχει και να βλέπει τι σταγόνε και νομίζω ότι τρέχουν αργά, σαν το Matrix. Μετά να από 15-20 χιλιόμετρα, όχι πριν. Ναι, ναι, ναι. Μετά από κάποια στιγμή που πια η ροή τη έχει φύγει το μυαλό, γιατί στο τρέξιμο αφού γνωρίζει, στην αρχή είσαι νευρικό, θυμωμένο, μιλάει το μυαλό σου, μιλάνε όλα. Μετά το δεκάρι, μετά τα 10 χιλιόμετρα, αρχίζει πια και λε. Παίρνω όλο το δρόμο πού, του. Πού, πού, πού πήγαν οι σκέψει μου. Ναι, ναι. Και απλώ ξαφνικά έχει ένα μοτίβο και μια ροή που πηγαίνει. Mm. Και μετά από μια κούραση σωματική καθαρά. Υπάρχει ένα σημείο ανάμεσα στη, στην ηρεμία και στην σωματική κούραση. Ναι. Το οποίο εκείνο είναι το σημείο ζέν για μένα στο τρέξιμο. Δηλαδή, Δηλαδή, ο καθένα έχει τα δικά του χιλιόμετρα, έτσι. Εγώ, επειδή είμαι και βαρύ, ε, μέχρι τα 20 χιλιόμετρα είμαι ευχαριστημένο. Μετά δεν θέλω άλλο. Mm. Δηλαδή, αν τρέξω μέχρι 20 χιλιόμετρα, θα γυρίσω πίσω σωματικά νορμάλ και ψυχικά υγιή. Μετά έχω, έχω κούραση σωματική απλώ που μπορεί να με ενοχλήσει, τίποτα άλλο όμω. Υπάρχει μια έρευνα από τον John Hopkins στο. Uh, το οποίο λέει The truth behind runners high and other mental benefits of running. Ε, το έχει γράψει ένα τύπο ο οποίο είναι ο David Linder, PhD. Και λέει, ουσιαστικά μιλάει για αυτό το πράγμα που λε εσύ. Οι, οι δρομή, αυτό που λένε μετά τα 10 χιλιόμετρα, 11-12 χιλιόμετρα κάπου εκεί, ξεκινάει να νιώθουν ένα πράγμα high. Αυτό λένε. ναι. Ακούω, φίλε, τορκίζομαι. Ε, ναι, 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 Όχι, το, το. είναι η πρώτη φορά που το εκφράζω έτσι, γιατί το σκέφτηκα. Και το ότι μου λες ότι έχει γίνει αυτό με, με, με τρελαίνει. Ναι, ναι, και δεν το γράφει, α πούμε, ο Ζανέτο Μπλοξπο, Το γράφει το Τζον Χόπκινς. Δηλαδή έχουν γίνει καραέρευνε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Για το πόσο... Άρα δηλαδή. ξέρεις τι νιώθω ναι. τώρα. Πέφτω μέσα σε κάτι το οποίο στο λέω ποιοματικά, που δεν γνωρίζω. Μα αυτό είσαι, φίλε. Εσύ, εσύ, εσύ είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο, κοιτά. Ε, το έχουμε υπογραμμίσει πολλέ φορέ στο podcast. Θα το λέμε μέχρι να βγάλει ο ίδιο κέρατα. Εμεί βαριόμαστε και εγώ προσωπικά από όλου βαριέμαι του τύπου οι οποίοι, Α, γεια σου, έχω διαβάσει 100 πράγματα και θα σου πω τι να κάνει. Θα σου πω εγώ εσένα, γιατί έχω διαβάσει εδώ και έχω δει και το City Fletcher στο YouTube. It's still your motherfucker set. Ε, πρέπει να κάνει αυτό, δεν θέλει full range of motion. Θέλει αυτό, πού το ξέρει, ρε φίλε, αφού σε βλέπω ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ αυτό το πράγμα. Ε, το έχω δει. Ο οποίο ε. είναι αγαπημένο μου. Για κάποιο λόγο. Μου αρέσει η τρέλα του. Το είπα γιατί ξέρω ότι είναι αγαπημένο. Μόνο Χωρί να σε ρωτήσω. Άκου, άκου. Δεν με δε, ενδιαφέρει τι κάνει. Δεν ξέρω τι κάνει. Μου αρέσει που βλέπω τη φάτσα του και λέει. I'm the motherfucker. I'm the fucker. <χει> <χει> ναι, I'm gonna show μάτι. you. Αλλά το πιστεύω. Κοίτα, γιατί είναι βιωματικό. Ναι, ναι, το πιστεύω. Είναι βιωματικό άνθρωπο. Και στο λέω ότι ε, το, το, λέμε, το, και ψε το λέγαμε σε ένα τελευταίο podcast που είχαμε που γράφαμε και λέγαμε, α πούμε, με τον Κωνσταντίνο, Λέμα ρε παιδί μου, δεν θέλω να μου πει τι έχει δει, γιατί έχουμε γεμίσει δίθεν. Εγώ θέλω να μου πει τι πέρασε. Yeah. Θέλω να μου πει, ωραία, ήσουν, α πούμε, ξέρω εγώ, έκανε αυτό το πράγμα, ε, ειδικά στι πολεμικέ τέχνε, φαντάζεσαι. Να παίρνει συμβουλέ, μηνύματα από τύπου που να σου λένε, ρε φίλε, ή το κάνει αυτό, α πούμε, Α σου πω εγώ πώ θα το κάνει. Και ωραία, α δω ρε παιδί μου, ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο. Είναι ένα τύπο ο οποίο δεν έχει κάνει ποτέ του, απλά βλέπει UFC. Χαίρομαι πολύ. Χαίρο πολύ. Θέλετε να την κάνουμε έτσι τη συζήτηση, θέλετε να το πάμε έτσι το πράγμα. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν παιδιά. Όχι το θέμα. Και... Ναι. Όχι, είναι σοβαρό, φιλέ. <laughs> είναι σοβαρό. Δεν θέλω να πω ότι κάποιοι από αυτήν πληρώνονται. Είναι σοβαρό το ότι οι άνθρωποι. <laughs> το, το γράψα πριν έρθω σε σένα. Ε, άνθρωποι χωρί παιδεία Κάνουν παιδιά και μετά αναρωτιούνται γιατί τα παιδιά του δεν έχουν παιδεία. Ναι. Mm. Σωστό. Και Ρραίο. η παιδεία η παιδιά για αυτού ξέρετε είναι για του ανθρώπου, για του γονεί μα. Ε? Δύο χαρτιά. Δύο χαρτιά, χαρτί υγεία. Α, το παιδί μου έχει τελειώσει αυτό. Χεστήκαμε. Τι έχει κάνει το παιδί σου, είναι 30 χρονών και είναι σπίτι σου. Γιατί είναι σπίτι σου 30 χρονών. Τι συμβαίνει ακριβώ. Τι συμβαίνει. Έχω μεγάλο θέμα σε αυτό. Γι' αυτό και παντρεύτηκα μόνο μου. Με τη γυναίκα μου, για να αποδείξω στον εαυτό μου ότι η ευτυχία είναι η δικιά μου και αν θέλετε να χαρείτε, να χαρείτε γιατί έτσι είμαι ευτυχισμένο. Και πάω στη θάλασσα να αποδείξω στους φίλου μου, στον εαυτό μου και κατά συνέπεια στου ανθρώπου, ότι δεν σα έχω ανάγκη. Και να μην έχετε κανέναν ανάγκη ούτε σε εμένα. Και αν ενωθούμε, να ενωθούμε γιατί μα αρέσουν κοινά πράγματα. Το βιβλίο μου αυτό λέει: Βρείτε την αλήθεια που κρύβεται μέσα σα. Και γίνεται η καλύτερη εκδοχή τη ζωή σα. Δεν αξίζουμε τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Το βιβλίο μου αυτό είναι. Δεν αξίζουμε τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Και σε ρωτάω, σου φέρνω σήμερα ένα αυτοκίνητο που σου αρέσει. Ένα φαγητό που σου αρέσει. Θα πας βόλτα. Θα το φα. Θα το φα. Και σου δίνεται μια ζωή. Και λε όχι. Προχθέ μου λέει μια κοπέλα, πάλι φτασμένη. Μου λέει, τις κάνω, όταν μου λέει ότι δεν με αγαπάνε οι άνθρωποι θέλω, δεν είναι εκείνο, δεν είναι το άλλο. Ειδικά στι συνεδρίε αυτό είναι πιο έντονο γιατί είναι ατομικό. Οπότε δεν είναι ότι μιλάμε με του ανθρώπου έξω. Μιλάει κάποιο που είναι business, α πούμε. Αν και εγώ δεν το θεωρώ business, το πάντα δεν, λέει, δεν λέω κάνω business. Είμαστε δύο φίλοι. Δεν έχει σημασία αν πληρώνομαι ή όχι. Θέλω να με βλέπει σαν φίλο γιατί θέλω να ανοιχτή. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν δε, δε τι κάνουμε στην τώρα. Δεν το σκέφτομαι. Νιώθω ότι είμαστε φίλοι. Απλώ και μιλάμε. Αν αυτό αποτυπώνεται και βοηθήσουμε πέντε ανθρώπου, μέσα. Λέει, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Και κάνω την εξή ερώτηση σε όλου του ανθρώπου. Σαν επιχειρηματίε, γιατί είστε καλοί, Του βλέπει, κοιτά, σηκώνω το στήθο του. Δεν αφήνω τίποτα. Αυτό είναι το σωστό. Ξέρω τι μου γίνεται, δεν μπορεί ο άλλο να ξέρει. Λοιπόν, ό,τι δεν κόβεται. Τι διώνει τον υπάλληλο. Α τον άνθρωπο, Μωρέ. Α τον άνθρωπο. Δεν πειράζει που δεν ξέρει, θα μάθει. Όχι, μου λέει Κωνσταντίνε, γιατί η δουλειά είναι δουλειά και πρέπει να βγάλουμε τα λεφτά μα και πώ θα ζήσουμε. Και γιατί έχει ανθρώπου δέκα δίπλα σου, οι οποίοι δεν είναι αυτό που θέλει και δεν του διώχνει. Δηλαδή, είσαι αφεντικό για να βγάλει λεφτά, αλλά όχι αφεντικό για να γαμάσει την ψυχή σου κάθε μέρα. Δηλαδή, δίνει τα πάντα στη δουλειά σου και όχι στον εαυτό σου και πώ θα ζήσει. Δηλαδή, παλεύει να κάνει παιδιά, αλλά να μην του μάθει ποτέ την ευτυχία αφού δεν ξέρει. Αγοράζει ένα αυτοκίνητο που δεν έχει λεφτά να βάλει βενζίνη. Αγοράζει ρούχα για να κρύψει το πάχο σου. Την αλήθεια σου δηλαδή. Βάζει παραπάνω βυζί ενώ δεν έχει, ενώ θα κάνουμε έρωτα και θα φανεί αυτό. Σου λέει ότι έχω 50 πόντου που ενώ έχω 10. Ποιο ο λόγο να σε φέρω μέχρι το κρεβάτι μου. Α έρθει για το 10. Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Αφού θα βγει η αλήθεια. Πληρώνει στην αρχή πολλά λεφτά για να δείξει κάποιο και μετά λε την κοπέλα πουτάνα. Είναι φοβερό που οι άντρε λένε τι γυναίκε πουτάνε. Πρόσεξε. Σου είπε καμία πουτάνα, αλλά πληρώσε με. Όχι. Ξεκινάς και πληρώνει. Και δημιουργεί μια συνθήκη. Έτσι δεν είναι. Και κάθε μέρα πληρώνει. Και παίρνει ένα μήνα και λε: Τώρα δεν πληρώνω. Και σε παρατάει. Δεν είναι πουτάνα γυναίκα. Την έμαθε κάπω και του το άλλαξε. Έχω πάω ότι η γυναίκα μου κάθεσε εδώ και βόλτα. Το σταματάω αυτό. Μπορεί, αφού έτσι με αγάπησε, μπορεί να μην τη αρέσει. Δεν λέμε τώρα να πάθω κάτι ή έχω ένα οικονομικό πρόβλημα. Λέμε για το. Από την πρώτη μέρα δείξε ότι ξέρει κάτι. 50-50. Μισά-μισά. Δεν το έχω για άλλα. Είμαι ένα άνθρωπο υπάλληλο στο Δήμο και παίρνω 600 ευρώ. Γιατί λε ψέματα. Γιατί λε ψέματα, αγάπη μου. Αφού η αλήθεια θα βγει και θα σε παρατήσει. Και μετά θα λέμε Ο μαλάκα και ήταν. Mm. Ρε παιδιά. Ξεχωριστοί άνθρωποι, Ξεχωριστέ οπτικέ, ξεχωριστέ ξεχωριστές ζωέ. Ζήστε με αυτού που μπορείτε. Τι μου πει πριν, τα παιδιά εκεί πεινάνε, εδώ εμεί βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα, άρα ποιο είναι ο Θεό και τι κάνει. Όχι. Ο Θεό είναι μια ανάγκη δικιά μα. Όχι ότι τον απορρίπτω, εγώ πιστεύω. Δεν θέλω όμω να μάθω κάτι παραπάνω. Πιστεύω σε κάτι για να νιώθω δυνατό. Είμαι οκ. Okay. Κέι. Προσεύχομαι, γιατί το βράδυ που είμαι μόνο μου, φοβάμαι ότι είμαι μόνο <χαι> μου και πρέπει <χαι> να. Να, να πιστέψω ότι κάποιο με βοηθάει ακόμα. Γιατί το πρωί θέλω να σηκωθώ και η γυναίκα μου να νιώθει ότι είναι καλά που είμαι δίπλα τη. Αλλά και εγώ θέλω να νιώθω καλά. Και χρειάζομαι και εγώ την αγκαλιά τη που θα μου δώσει τη δύναμη να πάω να δουλέψω για να τη φέρω πίσω. Ό,τι χρειαστούμε για να είμαστε ευτυχισμένοι. Um... Strong words from a strong man, λένε. Κοίτα. Um... Βγάζει φωτιές με αυτά που λε από το στόμα σου. <laughs> ε, και αυτό που μ' αρέσει σε ανθρώπου τέτοιου είναι δεν είναι αν έχουν λάθη ή δεν έχουν λάθη. Ούτε σε λανθαστό με ενδιαφέρει, μ' αρέσει που έχουν μια στάσει ζωή την οποία παραδέχονται και αποδέχονται. Δηλαδή, εγώ γενικά αποδέχομαι όλου του ανθρώπου που έχουν μια στάση ζωή που λένε ότι ξέρει, αυτό είμαι. <laughs> Εγώ αυτό που βλέπω σε σένα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στο τέλος της ημέρας απλά θέλει να ζήσει τη ζωή του στο έπακο. Αυτό. Και δεν είναι καθόλου κακό. Αντιθέτως. Το βρίσκω φρόνιμο, κουλ, cool, ωραίο και εύχομαι να μην σταματήσει ποτέ αυτό. Δηλαδή και μια μέρα που όπως λέγαμε πριν με τους 78 χρονούς όταν έρθει αυτή η μέρα που θα είσαι 78 χρονών θα βρεις στα 78 σου τις δικές σου πηγές ενέργειας τις οποίες θα θες κάθε μέρα να ξυπνάς και να κάνεις αυτά που θες. Μπορεί να μην μπορείς να κάνεις το functional που κάνεις σήμερα, αλλά αυτό δεν έχει σχέση. Αντίστοιχα με τότε θα κάνω κάτι. Τότε μπορεί να σε ενδιαφέρει να ξυπνήσεις το πρωί και αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να παίξει, ξέρω εγώ, σκάκι με τον α, γιο σου, με τον εγγονό σου, με τον φίλο σου, με τον τάδε, γιατί αυτό γουστάρεις. Γκολφ, καλάμι, στην παραλία εκεί, ρίξε μέσα, ρρ, Τράβα έξω, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αν αυτό σε κάνει χαρούμενο και αυτό σε γεμίζει, τέλο. Αυτό θα το κάνει. Νομίζω ότι έτσι είναι να τελειώσουμε κιόλα. Ότι ναι. πρέπει να βρει ο άνθρωπο την αλήθεια του, είτε λέγεται το αφού μπορώ εγώ, μπορεί και εσύ το βιβλίο μου, mm -hmm. είτε λέγεται οτιδήποτε. Δεν είναι θέμα διαφήμιση δικιά μα. Α πάρει ο καθένα ό,τι βιβλίο θέλει. Ειλικρινά, μακάρι να είμαι εγώ αυτό που βοηθάω, αλλά δεν είναι το σκοπό μου να βοηθήσω επειδή είμαι εγώ. Σκοπό είναι η βοήθεια να γίνει μετάδοση ναι. πως λέμε θετική ενέργεια παιδιά μιλήστε για ζωή πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μάθουν την αλήθεια τους να ζήσουν με αυτοί και να μπορούν να βρουν ανθρώπους εισαξιούς δικού τους δεν μπορεί να βγάζεις ένα ευρώ και να θες να σε κάνει παρένα με δέκα ευρώ όχι γιατί, όχι γιατί όχι γιατί δεν το αξίζεις γιατί είσαι σε άλλο μήκος κύματος άλλα θέλω εγώ, άλλα θες εσύ Έχω μάθει αλλιώ να ζω. Εγώ, όταν γνωρίζω τη γυναίκα μου, που μπορεί να την είχα να πήγαινε στα μπουζούκια, τη λέω: Ακού, ε, εγώ δεν πάω εκεί. Δεν είναι η ζωή μου αυτή. Θα κοπεί αυτό, δηλαδή είναι, πώ το εξηγήσω, δεν δε, δε, θα στο κόψω εγώ. Έχω άλλη ζωή. Δεν μπορεί, α, είναι οκ, okay, πήγαινε. Μη... Αν θες θα έρθει μαζί μου, πάμε σε έναν άλλο τρόπο ζωή. Αν δεν ψάχνει κάτι τέτοιο, μην χαλάσουμε τη ζαχαρένια μα κι εσύ κι εγώ. Γιατί χάνουμε χρόνο. Και, και όσο πιο εξηγημένο είσαι, τόσο καλύτερο. Και θα το πω ακόμη πιο ωραία για να κλείσουμε έτσι. Γιατί οι άνθρωποι νιώθουν συνέχεια υποτιμημένοι. Είμαστε σκαλοπάτια. Εντάξει. Από το 1 έω το 10. Δηλαδή από το 0 με άριστα το 10. Okay. Αν κάτσουμε όλοι σε ένα σκαλοπάτι. Σε ένα σκαλοπάτι. Χωρί να, να έχουμε εμπόδιο. Σε ένα σκαλοπάτι. Υπάρχει περίπτωση κάποιο. Κάποιο άνθρωπο να δει τον άλλον άνθρωπο στα μάτια. Όχι. Όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμάμε τον οποιοδήποτε, αλλά η θέα που βλέπω είναι διαφορετική. Οπότε θα κάνω παρέα μόνο στο ίδιο σκαλοπάτι που κάνω παρέα. Που βλέπω θέα. Στο ίδιο επίπεδο. Στο ίδιο επίπεδο. Όχι γιατί μειώνω του υπόλοιπου, δεν του βλέπω. Και δεν εννοώ του κατουράω, δεν του βλέπω πώ θα κάνω παρέα μαζί του. Δεν του βλέπω. Όχι του υποτιμώ, δεν του βλέπω. Και είναι ok να μην τσουλέψουν. Απλά όμως. δεν ανοίγουμε στο δικό σου κύκλο. Και είναι ok. Εννοείται. Πιέζονται οι από κάτω να έρθουν από πάνω, ενώ δεν μπορούν. Οι από πάνω μπορούν να πέσουν πιο χαμηλά, αλλά αυτό είναι πισωγύρισμα. Αν το σέβεσαι και προσπάθησε και γύρισε, είναι ok. Αν απλώ δεν θε να πιστέψει τον εαυτό σου και απλώ πηγαίνει στα κάτω σκαλοπάτια και να νιώθει καλά, πάλι υποτιμά του ανθρώπου εκείνου. Καταλαβαίνετε εννοώ. Ε, ναι, ναι. Αν θε να το παίξει καμπόσο και ανεβαίνει σκαλόπάτι και δεν μπορεί να στηριχτεί και θα τα πέσει σύντομα, πάλι δεν είναι οκ. Okay. Ποιο θα τσακιστεί, Αυτό που ανεβοκατεβαίνει. Αυτό που ξέρει ποιο είναι και παλεύει να ανεβαίνει σιγά σιγά και είναι δικό του το σκαλόπάτι. Ναι, ναι, το έχει υπάρξει αξια... Είναι οκ. Okay. Είναι οκ okay να ανεβοκατεβαίνει με τη λογική ότι παλεύει για να γίνει focus. Όχι για να μπορεί το και να πέσει κάτω. Ευχαριστώ που ήρθε. Εγώ. Εγώ και το λέω ειλικρινά. Δηλαδή. Δεν, ξέρω, δεν, δεν, έρχομαι με καμία προσδοκία, έρχομαι απλώ να πούμε δύο πράγματα. Όμω ειλικρινά, φίλε, ε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι τίποτα. ε, ξέρω, ε μπορώ να σου πω έτσι για να γουστάρει κιόλα και δεν το λέω ούτε. Δεν σε ξέρω καν. Δεν σε ξέρω. Mm. Δεν σε ξέρω. Ε, μπορώ να σου πω ότι ένιωσα σήμερα σε μια τρελή μέρα, σε μια μικρή περίεργη περίοδο θυμού, ένιωσα μέσα στην Αθήνα, στο δικό σου στούντιο. Πόση ώρα είμαστε εδώ, Δύο και βάλε. Δύο και βάλε, ένιωσα σαν να είμαι στην παραλία μου. Και σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Και χαίρομαι που ένιωσε έτσι, γιατί είναι σημαντικό να ξέρει ότι ήρθε κάποιο, α πούμε, εδώ και πέρασε ωραία. Ήταν ένα ωραίο πρωινό. Μια χαρά. Και όποτε θε και περνά από εδώ, κόπιασε. Τι πάνε <laughs> τηλέφωνο. Έχει και τα τηλέφωνα μου και όλα και μπορούμε να τα λέμε όποτε θε. Τέλεια. Θε να δώσουμε δώρο βιβλίο. Ε, ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Να σε, να σε. Ναι. Οκ. Okay. Το δίνουμε. Παιδιά, μπούμ. Πάρτε, αφήστε κάτω πάνω σε ένα σε comment στο Instagram, στο πώ που θα μπει το γενικό. Και δίνουμε βιβλίο δώρο. Αυτό το βιβλίο, αφού μπορώ εγώ, μπορεί και εσύ. Τέλειο. Στον δίνουμε σε ευχαριστώ. Mm. Σου ευχηθώ μέσα από τα βάθη τη καρδιά μου να, έχεις, να, να, όλα αυτά που θε να κερδίσει τη ζωή σου να αγωνιστείς και να τα κερδίσει. Σωστά για τίμια, να έχει υγεία. Και σύντομα θα ξαναπούμε. Την αγάπη μου. Υγεία, αγάπη, δύναμη για όλου. Βέβαια. Πώς το λέει ο City Fletcher. Still your motherfucking set. Το λες καλά εσύ. I'm the boss, motherfucker. I'm the boss. I'm gonna tell you what to do. έχει φοβερή τέτοια. Ρε φίλε,